Για χαρά. Πάμε γρήγορα. Τραγικό φορμα. Τι φορμα είναι αυτό, ρε φίλε. Σαν βοηθό τη Τσέλση. Πάθραξ. Βοηθό τη Τσέλση. Βοηθό του Ελευθερόπουλου, παθραγικό. Ο οποίο. Σφάχτηκε στην Τούμπα. Ποιο. Ο Μαθραγικό. Τι, για ποιο δεν σφάχτηκε. Στο ξύλι. Κάτσε καλά. Άρα, παδάρα. Και σφάχτηκε και σε βοήθησε σήμερα. Κάτσε καλά. Θα βοηθήσει το ότι πάρει το έπαιξε. Λοιπόν, πάμε στο hardball να κάνουμε Χριστούγεννα. Για λέγε τώρα. Ελπίδο 8. Στην Πολύχνη, στο Τρίγωνο. Ίσως το πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης. Είμαστε στην τελευταία φάση, τελευταία παιχνίδια, δηλαδή είναι κανένα δυο μίλη τελευταία παιχνίδια για να πάμε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού της Μπυρίμπας. Δεν σε παίζουν όμως. Όχι, δεν με παίζουν. Δεν νόμιζα θα με είχαν γράψει μόνοι τους και δεν γράφτηκε. Εμείς ένεκες. Εμείς ένεκες. Εντάξει. Ναι, δεν σε παίζουν. Όχι, δεν με παίζουν. Τι, δεν σε παίζουν. Είναι 16 όμιλοι των 4 ομάδων. Θεώρησα εγώ ότι θα με είχαν ήδη γράψει, ας πούμε, σαν τιμή σένεκεν όπως λες. Ναι. Σαν να είναι η Ιταλία ή η Γερμανία. Και, λοιπόν, εντάξει, και όταν την πήραμε χαμπάρι και αυτοί το μετάνιωσαν και εγώ το μετάνιωσαν και δεν το έγινε συνωνισία, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν εκεί πέρα, να πάτε να δείτε. Ξεκινάνε τα μεγαθέρια, παίζουν εκεί πέρα Μπυρίμπα. Όποιο θέλει να μάθει, θηλυκιά Μπυρίμπα, ε. Όχι, γιατί βλέπω πηγαίνω και σε κάτι πόλη, σε κάτι χωριά. Την Μπυρίμπα την παίζουν. Και παίζουν ό,τι να είναι. Θηλυκιά. Θηλυκιά, θηλυκιά. Α, γιατί και αρσενικιά. Δύο, τρία, φυσικά. Συγγνώμη, δεν παιδιά, ξέρω από χαρτιά είμαι. Άμα δεν ξέρω από χαρτιά. Δηλωτή, δηλωτή, ξερή. 21-31. 31, ήξερα αυτά, δεν ξέρω. Αυτά είναι για παππούδες, ρε φίλε. Μα δεν παίζω, δεν έπαιζα ποτέ, τα ήξερα. 2, 3, 4, 5 δηλαδή, στο χρώμα. Ναι, μη το αναλύσουμε τώρα, είπαμε για το χωρικό. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση τακτική τη Μπυρίμπας, κόκκινη διάρκεια. Ποτά πολύ ωραία, περιβάλλον φανταστικό. Βλέπουμε τα παιχνίδια εκεί πέρα όταν ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας. Το βλέπουμε εκεί, όταν παίζει η Τούμπα, πάμε πολλές φορές στη Τούμπα. Σήμερα που το είδε. Σήμερα επειδή ήμουν στην επαρχία δεν το είδα. Δεν το είδα. Ναι. Ναι, τα στιγμή όλοι και τα σήμερα. Εντάξει. Σε μαγαζιά πάνε. Ούτε μαγαζιά δεν πάνε. Το σιμπούτι ήταν. Ήρθε ο Ηρακλής και γέμισε. Ναι. Στον πάγο ήταν το μισό. Αλλά τώρα θα με κάνει να γελάσω. Λοιπόν, κομματήριο F. Κομματήριο F. Πάρε τώρα και ρώτα. Το Δημήτρη τον Παουξέλα. Ήμουν σε ένα μαγαζί εκεί κοντά. Δεν λέω όνομα γιατί δεν κάνουμε διαφήμιση. Τώρα αν γεμίσετε και τρία μαγαζιά δεν είναι και μεγάλο. Λέγε. Βράδυ σου λέω ότι στο πάγο ήταν το μισό άδειο αυτό σου. Ναι, δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Ήταν και η τούμπα άδεια. Ρέπει για του σακάκι. Λέγε ρε την Εφη. Δεν θα μα τρελάνει. Η Εφη, κομματήριο F λοιπόν. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31 είναι δύο χώροι καταπληκτικοί, το Κομωτήριο είναι στο 23. Κούρεμα, Τάλιρο. Τώρα θα πάω εγώ μεθαύριο να κουρευτώ εκεί. Τένισμα, πάντα καθάρισμα, αυτό λέγεται καθάρισμα. Φτιάζει, ναι. Βέργος, τα πάντα. Σβέρκι θα σε πάρει, ναι. Λοιπόν, χτένισμα, Φερμανάν, Βάψιμο, τα πάντα όλα εκεί πέρα. Το Κούρεμα μόνο ένα ταλιράκι. Βάψιμο. Πρέπει να πάτε να ευχαριστείτε. Ολύμπου 31 είναι ο άλλος χώρος της συνθήκης. Εκεί είναι το πεζοδρόμιο ή απέναντι. Το ίδιο. Στο ίδιο είναι καμιά 30-40 μέτρα λίγο παρακάτω. Ναι. Μανικιούρ, πεντικιούρ, μασάζ και τα υπόλοιπα κοινό είναι πιο πολύ για τις γυναίκες φυσικά. Είναι χώρο. Γιατί ρε, και το άλλο, άλλο και χούριο, πάνε και οι άντρες. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά να πάτε, χάνετε, είναι πολύ ωραία, ωραία μαγαζιά. Πολύ ωραία και χώρη. Σε κάνουν κούκλο για σένα. Βεβαίως. Σε βάζουν και αρώματα, ρε. Πώς είναι μια χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Μασάζ, σε κάνουν ό,τι θέλετε. Τα πάντα. Κυρία Εφη είναι πολύ καλή. Έχω ακούσει και εγώ. Μισή ώρα δεκάρι που θέλω να πάω. Και εγώ θέλω να πάω, αλλά ντρέπομαι να πούμε γιατί. Θα πάω μαζί. Είναι τι να με κάνει, ρε. Θα σε ξύρισε τη φαλάκρα, ρε. Αφού είναι τα γένια, τα αυτά. Καθάρισμα σε βέρκου, τέτοια. Βέρκο, φρύδια αυτά. Τα πάντα. Εμπειρικά. Εμπειρικά. Ναι. Σε κομμωτήρια. Οι γυναίκες για μας ναι. Εφιάλτης. Είναι εφιάλτη. Γιατί δεν από τέσσερι μαγαζάρε. Σημάδια Κορμπατσόφ. Δεν λέω το. Μην γυμπαρξεί, κυρία. Αυτό το μαγαζί είναι δίπλα, έτσι. Εξαρτάται, ρε φίλε. Κοπέλα, αυτό εδώ σε εμά. Άμα είναι μαθητευόμενη, φυσικά. Λογικό είναι. Ποια με αυτά δεν παρκάνει τόσο. Λέω σε τέσσερα, μήπω τώρα τα κομμωτήρια. Αν πα σε κομμωτήριο και έχει μέσα 10 κουριτσάκια, λογικό είναι. Αυτά μα δεν τρώσε. Να πω τρώσε τα κομμωτήρια τώρα. Σου λέω 4 κομμωτήρια τα οποία είναι στη Θεσσαλονίκη. Κομμωτήρια, χαϊκλασάτα, αυτοί που τα έχουν είναι. Και οι κοπέλες που δουλεύουν, οι κυρίες που δουλεύουν. Γιατί, τώρα... γιατί ο λόγος. Γιατί φοβάται πάρα πολύ η κοπέλα, η γυναίκα, στο να πιάσει να πατήσει αυτό εδώ. Τι να πατήσει. Εμπειρικά στο λέω. Τι να σε τέσσερα διαφορετικά κομμωτήρια και εκεί είπα τέλος, παίρνω μηχανή εγώ. Ξεραβάκι κλειστράει μόνο το εκεί πάνω. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Στο λέω και εμπειρικά, δεν είναι έτσι. Ναι, το είδα, το είδα. Λοιπόν, τέλειωσε ο Πετκανίτσα. Δελφών με. Πώ τη λέει την άλλη εκεί πέρα. Δελφών, πώ τη λέει. Μπότσαρη με δελφών γωνία. Ο Στέλιος ο Πετκανίτσα.
Και ο φίλος μας ο Πετκανίτσας είναι φανταστικός. Έχω πάει εγώ εκεί. Θα πάω πάλι τώρα αυτές τις μέρες. Για να μην είναι τα κλειδιά, δεν τα πει. Ήμουν εκτός έδρας. Επαρχία είναι. Θα πάω, ξέρει. Λοιπόν, θα κάνετε δουλειά να σας μείνει για πάντα, ρε παιδιά. Τώρα θα βγάλω και κάτι κλειδιά μεγάλα. Του τα έχω δώσει, τα έχει δει. Τα βγάλουμε εύκολα. Ο Πετκανίτσας ποντάρει στο να έχει συνέχεια να χάνει κόντς κλειδιά να φτιάξει και τι ήταν τα μια ζωή ξαθούν. Καλά, δεν είναι μόνο κλειδιά. Λοιπόν, δύο λεπτά να πω για την κυρία Μέρη. Εμένα μου φτιάξε το μηχανάκι που έγινε το κουμπί. Το κλειδί σαν γλόμπος φαγώθηκε και από την παλιά μου δεν το έκανα εγώ. Και κάποιος δεν με αφήνει, γιατί ξεκινάει. Το φωνάζω έτσι. Μου το έκανε ο άνθρωπος, εντάξει, σε χρόνο τετέ. Νίκο, λίγο θέμα σου, ρε φίλε, ψοφήσαμε. Α, τι λες και εσύ, δεν τελειώνω. Λίγο να πω για την κυρία Μέρη που κάνει με 15 μόνο ευρώ ρεβεγιόν εκεί στη φίλη μας την Πορφύρα, αλλά τι περιλαμβάνει. Γουρουνάκι, πώς το λένε, χοιρινό, κοτόπουλο. Χοιρινό, όχι, ναι, όχι, γουρουνάκι, παύλα, χοιρινό, με πολύ μεγάλες μερίδες. Δηλαδή μπορεί να πας, άμα δεν είσαι πάρα πολύ φαγάς, με δυο άτομα τη βγάζεις με 15 ευρώ και το ποτό που είναι φανταστικό κρασί. Ή τσίπουρο, ή ούζο, ή δυο μπύρες. Λοιπόν, θα πάτε εκεί. Στην κυρία Μέρη. Άντε ρε! Μέλισσα! Δεν αντρέπεστε λίγο! Δεν αντρέπεστε λίγο! Μέλισσα! Γαμάτε το χορηγό! Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Μη, 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 μη. Πες κάτι τότε να κάνει. Ναι, αλλά επειδή είστε ανώριμοι. Τυχαία και εγώ. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι ανώριμοι. Είστε ανώριμοι. Είναι ανώριμοι το συγκρότημα. Θέλω να σου πω ότι έχει μουσική, μπουζουκάκι. Έχει τραγούδι. Έχει πολύ καλό κρέας. Έχει κρασί. Βρε γάμο την πανά. Τι γελάς ρε μαλάκα. Εντάξει. Λέω το χορηγό ρε μαλάκα. Φτάζει στο κανάλι. Τι μαλάκα. Ρίξτα, πέστα. Λοιπόν, από την άλλη φορά θα ξεκινάω τους χορηγούς και θα κάθεστε μετά εσείς από εδώ πέρα. Γιατί γίνεται αλλιώς. Αυθαδιάζεται. Θα κάθονται μετά, ναι. Όχι, θα κάθεσαι και εσύ. Όχι, θα κάθονται. Τι θα κάθονται, τι θα κάνετε. Πρέπει να λέμε του χορηγού. Περνάει τα μηνύματα μέχρι να έρθουν οι χορηγοί. Και τι θα γίνει αυτό, δηλαδή. Εσείς θέλετε να κάνετε δηλαδή, τηλεόραση. Εντάξει, είμαστε βλάχοι. Διακόπτη θα κάθεται. Ρε, είμαστε βλάχοι. Θεσσαλονίκη. Έλα, βλάχοι. Εντάξει, άντε τώρα. Τι ήταν, είσαι βλάχο. Εσύ διακόπτη. Διακόπτη τον ίδιο στον εαυτό που λέει το χορηγό. 7 φορές λέω για την κυρία Μέρη. Κάνει κάτι τώρα. Επίτηδε το κάνω για να δώσω περισσότερο έμβαση. Τι ήθελα να σε πω. Αυτό το τέτοιο, για να μιλήσουμε για το χορηγό. Αυτό το τραπέζι που κάνει είναι για παραμονές Χριστουγέννων ή για παραμονές Πρωτοχρονιάς για όλες τις γιορτές. Για παραμονές και την ημέρα. Την, το αυθημερό, ρε παιδί μου, πώς το λέτε. Ναι, για Χριστούγεννα ή για Πρωτοχρονιά. Και τα δύο. Α, ωραία. Και τα δύο. Ναι. Οπότε τη βγάζει φτηνιαδούρα, τρως ναι, καλά. Έχει ναι, καλό κρεατικό. Έχει ειδική τιμή. Δεν ναι, ναι. Μπορώ να πάω μόνος. Υπάρχει πρόβλημα. Τι μόνο να πας. Όχι, φυσικά. Πας μόνο. Ωραία, τι τιμή πια είναι, α πούμε, ειδική, να καταλάβω τι. Έχει ειδική τιμή για πακέτο για τη μέρα εκείνη. Αυτό να καταλάβω. Ναι, ρε παιδί μου, είναι 15 ευρώ. Α, 15 ευρώ με ποτό και με μουσική. Πάνε μόνο. Οκ. Κάθεσαι μόνο. Δεν. Ναι. Μόνο άμα είσαι δεν πα συνήθω. Για μανούρα πα, άμα είσαι μόνο κάπου να μου και δεν πα. Τι κάνει σήμερα, πού είσαι, πάει πρωτάγω μου, έχω κάνει φασαρία. Τι επειδή είσαι κουλτουριάρη, επειδή είσαι κουλτουριάρη, αλλά και καφρίζει και είσαι και κουλτουριάρη, δεν ξέρω πώ θα σου βγει εκείνη τη στιγμή. Θα σου βγει το καλλιτεχνικό, θα σου βγει το άγριο. Δεν ξέρω πώ θα σου βγει. Πολύ ωραία. Τι θα πάνε να δίνω τον κόσμο, τι είπα, μη χειροτερεύει. Δεν ξέρω. Νίκο, το μήνυμα αυτό, άστορε λίγο. Ναι, θα σου πω στο διάλειμμα αυτό που με είπε. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει. Για τις άλλες μέρες, γιατί οι άνθρωποι και συνεχίζουν να πεθαίνουν και συνεχίζουν να κάνουν μνημόσυνα και συνεχίζουν να αραβωνιάζονται. Απαντρεύονται, είναι λίγο δύσκολο, αλλά όσοι το κάνουν. Η ζωή συνεχίζεται. Όταν συνεχίζεται η ζωή, έχει μέσα ζωή απ' όλα. Εντάξει, έχει μνημόσυνα, έχει κηδείες, έχει γάμους, έχει βαπτίσια, έχει εκδηλώσεις, έχει απ' όλα. Ναι. Λοιπόν, και όταν έχει απ' όλα, η κυρία Μέρη είναι εκεί πέρα. Τα κάνει όλα λοιπόν στην αίθουσα τη μεγάλη εκεί πέρα. 10 ευρώ το άτομο. Και ένα ευρώ καφές για το μνημόσυνο, δηλαδή και τον ταΐζεις και τον ποτίζεις και το δίνεις τον καφέ με 11 ευρώ και τα δύο. Είναι νομίζω πάρα πολύ καλύτερο από το να τραβηχθείς εκεί στα μνήματα. Ο καφές δεν πίνεται, ξέρω εγώ, μανούρα, είναι πιο οικογενειακό εκεί. Γιατί αν πας εκεί είναι πολύ κρύος σε εκείνες τις μεγάλες τις αίθουσες. Και... Κατάλαβες Γιώργο. Είναι και άλλες κηδείες δίπλα. Με άλλες κηδείες. Σε εμάς είχε εμπλεχτεί κηδεία, θυμάμαι στον πατέρα μου. Ήρθε ένας, πήγε σε άλλη, ή πιο εκεί. Πήγε σε έναν άλλη, πήγε αλλού. Τώρα πρέπει να τον κερδίσει αυτό. Ναι, μπορεί, ναι. Έφυγε γκολ. Α, για σκοτεινή, τι κάνεις, καλά. Για χαρτία γυναίκα, ο παπάς μου, παιδά, και εμένα δικό μου. Ωραία, τι καλά, ναι, ναι. Οι οποίοι δεν έχουν οι άνθρωποι καημένοι και έρχονται στην κηδεία. Δεν το κοροϊδεύω. Ναι, προσφέρω. Όμως εγώ επί χρόνια ξέρω πήγαινα με φίλο μου. Έτρωγα κόλυβα. Όπου βλέπαμε κόλληβα πηγαίναμε. Με συμμαχτή μου, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Και ο Τσιλιμπόνης, ο οποίος παίρνει το ότι σαβούρα αυτοκίνητο υπάρχει. Το κάνει τάλαρα. Ναι, το κάνει τάλαρα κτλ. Αν και μάθαμε ότι ίσως σταματήσει
η απόσυρση μετά τις 20 Ιανουαρίου. Οπότε ό,τι έχετε να το κάνετε, κάντε το γρήγορα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους χορηγούς. Για λέγε. Πάμε στους χορηγούς. Λοτερορίτα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με μπόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιο. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Παρακαλώ! Ξεδράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727.
Τι σα νοιάζει ποιο βγήκε, με έχετε πρίξει. Εδώ για μπάλα μιλάμε. Ναι, δεν πρέπει. Έχει σημασία, τι λες. Γιατί. Πολιτική και μπάλα στην Ελλάδα. Για τη ζωή μα. Θα αλλάξει κάτι. Όχι, όχι, αλλά στο ποδόσφαιρο όμως. Ναι, τι. Στο ποδόσφαιρο όμως. Μήπως φτιάξει κάτι, λέει ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Μήπως φτιάξει κάτι. Ναι. Όχι, μήπως φτιάξει. Από την Νέα Δημοκρατία. Φίλε, είδα το θέμα Άδωνη με τον Λαζόπουλο. Πήγε να πάρει δημοσιότητα, ακούστε να πούμε. Φοβερή. Ναι, ναι. Πήγε να πάρει δημοσιότητα. Τρελά στο τέλος στο Φίνι. Πήρε, ναι. Πελάτε στο Φίνι. Έκανε ντου και ιστορίες. Το τραγικό είναι ότι πανηγυρίζει. Ναι. Το κάνει και το κερδίζει. Ποιος? Το τραγικό είναι ότι πανηγυρίζει. Κάτσε, κάτσε. Ο ορισμός της αλητείας του unfair, έτσι. Ποιο, για ποιον να λες? Για τον Τζαβέλα. Θα το πούμε μετά για τον Τζαβέλα. Πώς σας φαίνεται ο Άδωνης σαν φυσιογνωμία? Σαν φυσιογνωμία. Ναι, δεν σας είναι αντιπαθής. Πάντως το όχι, όχι, όχι. Πλέον μου έχει περάσει εμένα στο χώρο της καρικατούρας πλέον. Ναι, ακριβώς. Ενώ λέει κάποια πράγματα, εγώ παραδέχομαι ότι λέει είμαι δεξιός. Ναι. Γουστάρω η δεξιά να δεν μ' αρέσει το κάμερο να φτάνει τέτοια, ναι. Αλλά. Εντάξει, μωρέ. Το βλέπω ρε σιδήμο, με βάρο. Μου λέει σημάδι τον Πούτυρ. Ξέρεις τι είναι. Είναι αντιπαθητικός άνδρας. Είναι αντιπαθητικός άνδρας. Είναι ο άνδρας που όταν σου φέρει η κόρη σου στο σπίτι για γαμπρό, λοιπόν, έρχεται η κόρη σου και σου λέει: μπαμπά, σου φέρνω το γαμπρό. Και σου φέρνει έναν Άδωνη. Εσείς δεν έχετε κόρες, κανένας από εσάς, εγώ που έχω. Να είσαι έτοιμος για οτιδήποτε για την κόρη σου. Ναι, και σου φέρνει. Το κοριτσάκι να είναι γερό, ναι. Μπορεί να σου φέρει οτιδήποτε. Ναι, σου φέρει οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να σου φέρει κανένα από τους Αριανούς που σε βρίζουν τώρα που είναι 15 ετών. Ναι. 13. Θα πας σε ένα σοκ. Μην πάρει σοκ. Ναι, θα το μπλακώσω. Θα το δεχθείς. Δεν θα το μπλακώσω. Θα το μπλακώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Ρε, σου φαίνεται να την πω, σε ξεσκάτωνα, σε έβαζα τα εμβόλια. Αγωνιούσα, αρρώστενε, έκανε. Σε πλήρωνα, σε έκανα κτλ. Και να έρθει και να μου φέρει ένα σαν τον Άδωνη. Έτσι. Ένα άντρα εκνευριστικό. Έναν άντρα εκνευριστικά εκνευριστικό. Με μια γυναικεία φωνή, γκρινιάρικη και μικρά χείλη. Πώς λένε. Ο άντρας. Στενά, θες να πεις. Στενά, μικρά χείλη. Ξέρεις, η γυναίκα. Στενά, γυναίκα, είναι κακό ο άνθρωπο. Ναι, γυναίκα άχυλη είναι κακή γυναίκα, αλλά και εδώ αυτό είναι ο άνθρωπο με το μικρό το στόμα. Ναι, ναι. Όσοι μας ακούνε τώρα μας βλέπουν άχυλοι, εδώ έχουν γυρίσει άνθρωποι. Ναι, εντάξει, άχυλοι. Πόσοι άχυλοι. Άχυλο άνθρωπο. Πόσοι άχυλοι, δεν μπορεί. Ένα θα είναι. Εντάξει, εντάξει, ένα θα είναι. Λοιπόν, λένε για τις γυναίκες με μικρά χείλη ότι είναι κακές. Λοιπόν. Σωστό. Ο άντρας ο άχυλος είναι καριόλι στατιστικά. Έτσι το λέω εγώ. Στην Τούμπα, εκεί στη γειτονιά μας, κάτι άντρες σαν τον Άδωνη τους δέρνανε. Δηλαδή ήταν τόσο εκνευριστικοί που τους χτυπούσαν. Τα παιδιά που δεν τα παίζαν μικρά. Δεν τα παίζαν μικρά και ήταν μπαμπάδι με παίζει, ένα τέτοιο στυλ. Δηλαδή πολύ αντιπαθητικός και πήγε. Έχει μάθει το παραμυθάκι και χειρίζεται το επικοινωνιακό. Εντάξει, έτσι όπως πρέπει να το κάνει. Επίσης να πω και να κάνουμε κουβέντα. Ότι καλά, σε κάθε διάλειμμα δεν. Εξυπακούεται ότι τον δέρνει στις τουαλέτες ένα τέτοιο τύπο. Γλυφτράκι του δασκάλου και. Απουσιολόγος και. Να σου πω κάτι. Ναι. Πες ότι ήσουν εσύ στη θέση του Λαζόπουλου. Θα ναι. Το δεχόσουν να μπει μέσα στο τσαντήρι. Εγώ θα το δεχόμουν. Ναι, βέβαια. Θα τον ανέβαζα επάνω. Σημαρία, τι θα έκανες. Όχι, θα τον ανέβαζα επάνω. Αλλά. Μάλλον προς το όχι, Γιάννη. Ναι, εσύ τι θα έκανες. Θα τον έβαζα, εγώ τον έβαζα επάνω. Θα του ξεφτύλιζα. Αν προκαλεί με αυτά που λέει, φυσικά δεν θα πάει. Εγώ πάλι πάντως, εγώ πιστεύω ότι ο Λαζόπουλος δεν θέλει να τον ξεφτυλίσει και τον θέλει έτσι να πούμε. Πιστεύω καλά έκανε και δεν τον έβαλε. Έτσι τον θέλει. Έτσι τον θέλει. Ναι. Δηλαδή πια αυτό το ότι όλοι δεν του θέλουν αλλά αρνούνται να συζητήσουν μαζί του για να του ξεφτυλίσουν είναι πολύ ύποπτο για μένα. Πάντως και δίκιο να έχει. Η φυσιογνωμία του, το στήσιμό του, τα χείλη του και η γυναικεία φωνή του το κάνουν αντιπαθητικό. Δηλαδή, ορισμένοι που είναι νεοδημοκράτες, εντάξει, δεν έχουν καταλήξει, δεν είχαν καταλήξει ακόμα κτλ. Άλλο τραγικό, 400.000 άτομα να πάνε να ψηφίσουν με 5 ευρώ. 3 ευρώ. Και στην επαρχία μου φαίνεται 5. Τόσοι πήγανε. 5 ευρώ. Σου φαίνεται το νούμερο τεράστιο. Το νούμερο μου φαίνεται τεράστιο. Τραγικό. Είναι, χριστουγεννιάτικα, τραγικό. Καλά, αυτά τα λεφτά τα πάρει η εταιρεία που έκανε του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πάντως η σάτιρα γίνεται συνήθως από μη συντηρητικά μυαλά. Δηλαδή ο Λαζόπουλος είναι ένα μυαλό μη συντηρητικό. Όχι, δεν συμφωνώ. Μεγαλύτερο μισό λεπτό. Ναι. Μεγαλύτερο ναι, παράδειγμα στο λάθος ότι κάνεις ναι. Είναι ότι την καλύτερη σάτιρα την έκανε ο Αριστοφάνης. Ναι, ο Αριστοφάνης. Που ήταν εντελώς συντηρητικός στις πεπιθήσεις ναι, ναι. Του. Αποκλείεται να ήταν νεοδημοκράτης ο Αριστοφάνης. Εντελώς φίλος της ήταν. Αποκλείεται να ήταν ο Αριστοφάνης δεξιός. Δεν γίνεται. Συντηρητικής πλευράς ήταν. Δεν ήθελε τη δημοκρατία καταρχήν. Τι ήτανε? Δεν ήθελε τη δημοκρατία. Οι δεξιοί έχουν μια σοβαροφάνεια. Μια υποκριτική σοβαρότητα, είναι ατάλλαντη στο χιούμορ και θέλω, δεν πρέπει παιδιά. Να βγάλουν καλλιτέχνη σάτυρο. Πες μου ένα δεξιό καλλιτέχνη. Σάτυρο. Κανείς. Πες μου έναν. Κανείς. Τι λέει?
Μήπω από όλε τι πρέπει να το χάσουμε μαζί. Κάνει. Πέντε μήνε σου δουλειάζω, κορεφίλε. Όχι τώρα. Ναι, τώρα τι είναι. Και δεν μου είναι τώρα τόσο αντιπαθή όσο τα χρόνια στην Εθνική Ολλανδία και την Παρσελώνα. Τώρα λίγο, είναι λίγο down to earth, κατέβασε λίγο τη μύτη του. Εδώ έχει πολύ ψωμί το Match United. Συγκινητικέ στιγμέ. Συγκινητικέ στιγμέ. Ryan Giggs. Επί 15 λεπτά τον αφήνει μόνο του. Πιστεύω ότι είναι σκασμένο. Και κατεβαίνει κάτω στη βροχή. Μόνο του. Τον αφήνει η θέση καινή. Μπράβο στον Άγγλο σκηνοθέτη. Το υπέροχο πλάνο. Εδώ μπορεί, έτσι. Τεράστιο μπράβο. Πρέπει να τον παρασυμφορήσει η βασίλισσα της Αγγλίας. Τον. Το μικρό το όνομα θέλω να δω. Τον Κάμερον Ζιζάν Ρανά Τζερόμ. Σκοράρει μέσα στο Old Trafford και δεν πανηγυρίζει ως οπαδός της United. Μεγάλη στιγμή να παρασυμφορηθεί. Ποιο ποδοσφαιριστή είχε εραστεί η βασίλισσα της Αγγλίας. Αυτό αν το έκανε παίκτης του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Τι θα γινότανε. Του ΠΑΟΚ ειδικά. Πού θα τον βρίσκαμε απόψε τεμαχισμένο. Σε ποιο χαντάκι. Ναι. Τι να έκανε μετά. Να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίσει. Να βάλει γκολ στο Καραϊσκάκης και να μην πανηγυρίσει. Επειδή... Γιατί ας πούμε ο Τζερόμ στη ζωή του. Πόσες ευκαιρίες θα έχει να σκοράρει ακόμη μέσα στο Old Trafford. Αυτή είναι μία φορά. Ελά, δηλαδή, το έκανα, μην το μιλάς υποθετικά. Όταν το έκανε ο Σαλπιγκίδης και δεν πανηγύρισε, θυμάσαι τι έγινε όταν έπρεπε στην πόλη. Καραϊσκάκη. Ναι, που έπαιξε στην ομάδα. Ναι. Που έπαιξε στην ομάδα. Που έπαιξε ο Τζερόμ δεν είχε καμία σχέση. Γιατί εγώ το βλέπω, δεν πανηγυρίζει. Λέω, τον είχαμε εμείς αυτόν. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Και λέει, δεν πανηγυρίζει όσο παδός της United. Μεγαλεία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τεράστιο Σάββατο ήταν αυτό. Εντάξει. Λίβερπουλ, μία από τα ίδια. Τώρα λέει για τον Άδωνη, ρε φίλε, αυτά είναι μούτρα τώρα για υποψήφιο πρωθυπουργού, ας πούμε. Ρε εσύ, σου μιλάω για αντιπαθητικό. Ο Τσάκωνας που ήταν άσχημος σαν και εμένα, ήταν πολύ συμπαθητικός και πολύ γοητευτικός και πάρα πολύ αντακαδόρος. Σου μιλάω όχι για την ομορφιά, ρε βλάκα, σου μιλάω για το τι εκπέμπει, βλάξ. Βλάξ, μα τι να σου πω τώρα, με χαλάσω το στόμα μου, δεν το χαλάω. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Άδωνη, πάντως δεξιός, καλλιτέχνης. Με ταλέντο και σάτυρα δεν έχω δει. Ούτε γενικά, ναι. Πού έχει ταυτίζεται η τέχνη και ο πολιτισμός με τη δεξιά. Με τη δεξιά. Έτσι. Άρα, μόνο, ποιος ήταν μόνο. Ο Δημήτρης Χόρν. Αλλά ήταν συμβατικός δεξιός. Ήτανε... Υπάρχει περίφημο διάλογο στη γιορτή στο σπίτι του με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Σπανουδάκης δεν ήταν δηλαδή και ο Χατζηδάκης. Ποιος Σπανουδάκης. Ο Σπανουδάκης δεν το θεωρείται μεγάλο καλλιτέχνη. Ο Χατζηδάκης. Ή ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης προσκυνώ. Προσκυνώ τι αν είναι μεγάλο. Πέφτω κάτω, προσκυνώ το. Ναι, αλλά ο Χατζηδάκης όμως δεν ήταν δεξιός. Ο Χατζηδάκης έχει πει το περίφημο. Αυτό είναι τώρα που πήγα να πω. Στο σπίτι του Χόρν έχει γιορτή ο Χόρν. Και είναι καλεσμένοι όλο το αβάγκαντέ της Αθήνας. Καλλιτέχνες κυρίως, αλλά και επιχειρηματίες κτλ. Και έχουν γίνει επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Και λένε, α, οι αλήτες τα σπάσαν, πετάξαν μολότοφ. Και λέει ο Χατζηδάκης, ανάμεσα στο 19χρονο με τη μολότοφ και τον αστυνομικό, είμαι ξεκάθαρα με το 19χρονο πετάει τη μολότοφ. Και αντιδρά μια κυρία και ο κύκλος της γίνεται χαμός. Και λέει ο Δημήτρης Χόρν, Μάνο, σε παρακαλώ, όχι απόψε, εδώ έχουμε γιορτή. Και ο Χατζηδάκης πήρε το παλτό του και έφυγε. Δηλαδή, τέτοιους δεξιούς να έχεις χίλιους. Εντάξει, και ο Παπαγιαννόπουλος ήταν δεξιός, ρε παιδιά. Ναι. Και ο Σταντάρας ήταν δεξιός. Καλά, αυτή δεν είναι και αμάν της τέχνης τώρα. Ναι, τους λατρεύω, τους συμπαθώ, δεν είναι καλά, και της τέχνης. Έλα, έλα. Η κωμωδία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι τέλος πάντων. Σήμερα στον καλό σου λες αυτό, ρε Γιώργο. Σήμερα πολύ κάνουν τους ειδοποιούς και είναι εντελώς ασυναπολύτες. Παιδιά, λίγο για τα μηνύματα. Ο σωνών μαμάδες της έχει επιδείξει ο πατέρας μου. Δεν χρειάζεται οι γιαγιάδες να στέλνετε μηνύματα τέτοιου είδους. Το σεξ είναι ένα ευχάριστο πράγμα. Μη στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ο σωνών γιαγιάδες λοιπόν ή μανάδες. Τον μπουρνούζε, δεν ξέρω. Τι κατάλαβε. Τι έχει επιδείξει ο πατέρας μου γιατί ήταν ζωηρός. Ήταν. Μάνου καημένη, ζωηρός ήταν. Παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω. Θα κάνουμε μια τέτοια. Είναι γυναίκα, λέει Μάρη ο άντρας μου. Θεός χωρέσει τον. Ναι. Έτσι. Ναι. Πού το ξέρω. Με πιτσιρίκε συνέχεια χρόνια. Ναι, το ήξερε. Τι να κάνω, λέει. Κράτησα την οικογένεια. Βεβαίως, είναι πολύ σωστό, ναι. Είχα την ασχολία μου, άλλοι μεγάλωσαν τα παιδιά. Ναι, καλά, οι παλιές σε σχέση με σήμερα, καμία σχέση στο κομμάτι αυτό. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι σήμερα διώχνουν τον άντρα οι γυναίκες επειδή τις σκερτώνουν. Για οικονομική ανασφάλεια. Οικονομική ανασφάλεια. Τώρα κάνουν γαργάρα, μα είναι φορτέξερ. Σταμάταρε, δεν γίνεται διαζύγιο για το πείδημα, ρε μαλάκα. Σταμάτα, σου κάνω μάθημα εγώ τώρα. Σήμερα ο άντρα. Έλα, ρε Πρίτανη. Σήμερα ο άντρα, σου μίλησε Πρίτανη αυτά. Σήμερα ο άντρα, ο οποίο. Σου φέρω ένα στατιστικό. Επειδή το παίζω μορφόπεδο και μια. Σου πω ένα στατιστικό εγώ εσένα.
Εμένα οι συμμαθητές μου το 80% φύγανε, 25 χρονών, 28, παντρευτήκαν και πήγανε. Ο ένας τώρα ο Καστρός στην Πολύχνη, ο άλλος πήγε να πούμε στους Ταγαράδες, ο άλλος πήγε να πούμε με δάνεια, πήγανε πάνω στα βουνά, εδώ πάνω στο χορτιά τη ιστορία κτλ. Λοιπόν, μόλις χάσαν τη δουλειά τους, σε ένα χρόνο τους διώξαν οι γυναίκες τους. Άκου εδώ, είναι οικονομικό το θέμα. Μ' ακούς? Ναι, ρε, σ' ακούω. Ναι. Ρε αλυταρά! Ρε αλυταρά! Είναι εσείς ουρανοξύστες και το κατάλαβες το έργο. Άσε, μην τα πιάσουμε αυτά. Τώρα θα πάμε αλλού. Γιατί θέλετε να μιλήσουμε τώρα, μια και πιάσαμε τον Άδωνη, τους 400.000 κάφρους οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν, εκτός και αν έχουν συμφέρον τα παιδιά, έτσι. Αν μέσα στους 400.000 υπάρχουν κάποιοι οποίοι σκέφτονται να βγει η Νέα Δημοκρατία και να γουστάρουν να φάνε μαρμίτα κτλ., τότε εγώ πάω πάσω. Αν όμως το κάνουν γιατί ιδεολογικώς πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, τότε είναι ηλίθιοι, νομίζω. Το ίδιο θα πω και για τους Σιριζέους. Το ίδιο θα πω και για τους Πασοξίδες. Δεν το κομματικοποιώ. Δηλαδή, αν σήμερα ελπίζει κάποιος άνθρωπος στα κόμματα και στους πολιτικούς, χωρίς να έχει κάποιο συμφέρον προσωπικό, νομίζω ότι είναι ανόητος. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ναι, εκτός αν έχεις κάποιο συμφέρον. Η πλάκα ή κάποιο δικό σου άνθρωπο. Κυβερνάει ένα κόμμα που περνάει τα μέτρα που εισηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, οι ίδιοι κυβερνάνε, ας πούμε. Δεν να πεις ότι. Καταρχήν, παιδιά. Βγει κάτι διαφορετικό. Ποιο νεοδημοκράτη εκφράζει κάποιο από τους τέσσερις τώρα. Έλα τώρα και έτσι. Ο νεοδημοκράτης είναι ένας συντηρητικός, ο οποίος έχει μια σοβαροφάνεια. Εντάξει. Είναι τη συντηρητική παράταξη που λένε. Οι άλλοι ξέραν να κλέβουν κιόλας. Ήταν αλυταράδες του Πασόκ, οι αριστεροί που γίνανε Πασόκ. Ήταν πιο καλοί στο κλέψιμο. Γιατί ήταν πιο καλοί στο κλέψιμο? Διότι στα άστρα ήταν πολύ καλοί στο κλέψιμο οι Πασόκοι, γιατί βγάζαν και ωραία συνθήματα. Πριν να σου πω, δεν είναι τώρα εσύ. Πριν το κλέψιμο. Θα σου πω. Πριν το κλέψιμο. Γιατί μου μίλησες? Πήγε ένα σύνθημα που θυμάμαι ήταν αποκέντρωση. Το άλλο σύνθημα ήταν εξυγχρονισμός. Ήταν η αλλαγή. Γιώργο, πάω για να τα καταλάβω. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει. Θα σου πω ένα μεγάλο μπράβο του στο Απακαλιάτη, επειδή πιάνει ένα θέμα το οποίο με κανέναν άλλον δεν θα κόψει τόσα εισιτήρια. Δηλαδή αν το κάνει Τσαγκάρη ή ο Αλεξίου ή ο Λάνθιμος, θα κόψει το 1/5. Δηλαδή, ρατσισμό και φασισμό. Μπράβο του. Είναι καλύτερη από το αν. Καλά, το αν ήταν τελείως χάλια. Τελείως χάλια. Είναι καλύτερη, τεχνικά στυλιζαρισμένη, του λατρεύει τα στερεότυπα. Σαν κινηματογράφος δεν είναι αυτός που μου αρέσει καθόλου του Χριστόφορου. Καθόλου. Είναι πολύ απλοϊκός. Τρομακτικά απλοϊκός. Όχι απλός, απλοϊκός. Αλλά έχει κάποια στάνταρ η ταινία του. Εντάξει, κάτι. Ας πούμε, έχει ένα πολύ καλό Μινά Χατζησάβα στο αντίο του στο σινεμά το ελληνικό. Τελευταίο του ρόλο. Τελευταίο του Ελία. Ναι, τελευταίο του, ας πούμε. Η πιτσιρίκα, ας πούμε, καλή που παίζει το παιδί. Και η Σουηδέζα καλή που την πηδάει, την ξανθιά ο Χριστόφορος. Πάντα πηδάει τις πιο ωραίες τις ταινίες. Εντάξει. Απλοϊκή ταινία γεμάτη στερεότυπα. Yeah. Μπράβο του που θίγει τέτοιο θέμα για τον πλατή κόσμο. Δηλαδή είχε μέσα η αίθουσα παιδιά, παρέες κόσμο που το ίδιο θέμα από το Λάνθιμο, σου λέω, ή από τον Τζαγκάρη ή από τον Αλεξίου, ας πούμε, δεν θα πήγαινε κανείς. Έτσι ακριβώς. Ή θα πήγαινε το 1/10. Αυτό. Κατάλασα την ταινία σαν σινεμά. Κοίταξε, ο Παπακαλιάτης κατά την άποψή μου είναι κακός ηθοποιός, μέτριος σεναριογράφος, αλλά άρεστος σκηνοθέτης. Όπου διαφωνώ, σκηνοθέτης είναι τραγικός. Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ ο σκηνοθέτης. Σχεδόν τραγικός. Έχει κάποια στάνταρ, μια φωτογραφία, έχει στυλιζαρισμένα πλάνα αυτά. Για τα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε, κάνει μια. Τι έλεγα, το ελληνικό σινεμά έχει φύγει, ρε παιδιά, έχει σκηνοθέτης, τώρα κάτσε καλά. Μου θυμίζει τον Ελευθερόπουλο λίγο. Ναι, πολύ Ελευθερόπουλο, ναι. Τον οποίο το λατρεύω. Και σαν προπονητής θέλω να πηγαίνει καλά. Καφτατζόγλου σε ένα χωριό μου τον έβλεπα έτσι. Πώς τον έβλεπα? Λέω να το βάλουμε, πέθανε και που δίνει το φάουλ στον Ηρακλή στο 93. Πού δεν ήταν. Και τον βλέπω έτοιμο να καταρρεύσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Στάσου λίγο. Ναι. Στάσου άκυρες αυτές, ρε, πετάζεσαι. Καλά, είπε το παιδί, εντάξει. Έλα, ρε, μας έχεις φάει, ρε. Εντάξει, πάμε πάλι σε διάλειμμα. Και μιλάμε για μπάλα μετά. Εντάξει, πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ.
δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball καφέ στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31 231 0555 703. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια χνηστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310922710. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Παρακαλώ! Ξεταβάζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Οδύσσεις για τον Πλακίστη. Φαίνεται, ότι είναι. Δηλαδή στον δρόμο να τον δεις, να καταλάβεις ότι κάνει σκηνοθεσία αυτός εκεί μέσα. Γιατί δουλειά θα τον... Α, βγήκαμε. Σωστό το μήνυμα. Ναι, τι λέει. Τα Σαμά είναι τέχνη, ο Σίλας Σεραφείμ. Είναι ο Κωνσταντάρας με αυτό το πνεύμα. Όχι, στα βούστα σου το θέλει. Ναι, για Παπαγιανόπουλο και εκεί. Τι λε, φίλε, δεν μπορώ να ποτέ να ψήσω. Τον Κωνσταντάρα τον Παγιανόπουλο, μεγάλο με αυτού λατρεύω, η συγκίνηση είναι ατελείωτη. Ποιο είπε Σίλα Σεραφείμ, ρε φίλε. Μιλάμε για σινεμά.
Ο Σίλας ανήκει στο χώρο του stand-up comedy. Και μου πεις σε ένα εμπορικό κινηματογράφο ελληνικό μια άλλη εποχή κτλ. Δεν το ξέρω και. Κωνσταντάρα, μεγάλωσα, ρε φίλε. Έχω δει τις ταινίες όλες. Τον έχω δει και στην επιθεώρηση. Δεν είναι υψηλή τέχνη, ας πούμε. Ω, διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ. Να κάνεις τον άλλο να γελάσει για μένα είναι πολύ υψηλή τέχνη. Ο Παπαϊκάλατος με και ο Σεφερλής δεν κάνει υψηλή τέχνη. Όχι, άλλο μήνυμα. Μας κάνει και γελάμε. Και ναι. Τον πάω κιόλας εγώ. Τον πάω. Καμία σχέση. Δεν είναι τέχνη, χάρισμα είναι αυτό. Εγώ δεν γελάω ρε που είστε με τον Σεφερλή. Ούτε μπορώ. Κι εγώ. Δεν μπορώ να γελάσω. Το απλό, το απλό με το απλοϊκό. Δεν μπορώ να γελάσω με τον Σεφερλή. Το απλό ρε φίλε, το minimal, το... Μπορεί να έχει πάρα πάρα πολύ βάθος. Το απλοϊκό είναι, γυρίζω εγώ μια σκηνή εδώ. Μια σκηνή, ένα θεατρικό, ας πούμε, έτσι. Και βάζω, πολύ απλά βάζω, πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή περισσότερο από οφθαλμοφανές, αυτός να είναι ο κακός και εγώ ο καλός. Αυτό είναι απλοϊκό. Το θέμα είναι να το δίνεις υπόγεια, απλά υπόγεια, εσωτερικά. Κατάλαβες. Όπως το εμπορικό αμερικάνικο σινεμά. Είναι ο κακός και ο καλός ξεκάθαρα. Είναι ο άλλος απαγάγει, βιάζει, κάνει ο κακός. Μπα να είμαι εγώ κακός, ενώ φαίνομαι πάρα πολύ καλός. Να καταλάβει ο θεατής ότι εγώ όμως είμαι πραγματικά κακός. Μην τους βάζεις τέτοια ρε Σαμπά. Μην τους βάζεις, αυτά είναι... Τέχνη ξέρεις ποιος υπηρετεί ρε εσύ Γιώργο. Ποιος. Κάτι θέατρα πειραματικά που βλέπεις, ο άλλος είναι μόνος του σε μονόλογο ας πούμε και βγάζει μια μισή ώρα έργου. Ναι ρε, παράφλαση θέατρο ρε. Εντάξει. Κάτσε και τραβούς. Καλύβουσε. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ναι. Είναι πέναλτι ανύπαρκτο ο ΠΑΟΚ μετά από τόσο καιρό και εμείς μιλάμε για θέατρο και κινηματόγραφο. Και την κλειτώνει ο Τζόρνταν. Λέγε ρε Τζόρνταν, τι έγινε. Τι είναι που γίνεται. Τι ρε, πάω την γυρίξω σε τον Τζόρνταν που πήρε το πέναλτι, ρε. Και τι, δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Το χάρηκες. Όχι, τι να χάρω. Τι να χάρω. Το σφάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ανακυρώσαμε τον γκολ τη Λιβαδιά. Ναι. Τώρα δώσαμε τον Πλατανιά, μην καπιέσει γι' αυτό. Ψίχουλα, ε. Ψίχουλα, τι ψίχουλα. Ναι. Φυσικά. Ναι. Το άλλο με τον Ολυμπιακό το είδε. Άλλο ένα ρεκόρ που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα το καταφέρει αυτό το ρεκόρ όμως. Φυσικά αφού έχει να περάσει από μένα. Τι να μην καταφέρει. Θέλει να πετύχει. Ναι. Δηλαδή να είναι η ομάδα που θα πάρει τα, η ομάδα που θα πάρει τα περισσότερα πέναλτι από όσα γκολ έχει βάλει. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ πάντως είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος με προβλημάτισε. Τι προβλημάτισε. Μέτρια εμφάνιση. Τι μέτρια ρε, πως χειλοβρίζαμε, βρίζαμε μηνύματα της πουτάνας. Ο άλλος σηκώθηκε να φύγει στο 30. Πάντως να σου πω κάτι. Βλέπω ότι η ζωή δεν πάει καλά. Το πράγμα ξέρεις που πάει. Τα από όλα θαλαμοφύλακας πάλι. Ναι. Να φέρουν το Σάντος το καλοκαίρι, Καβάλα στο άλογο, το τραγικό. Ναι. Καβάλα σε άσπρο άλογο, το Σάντος. Άλλο λέω εγώ. Λέω η ζωή μας δεν πάει καλά. Δουλειές δεν έχει. Χωρίζουν τα ζευγάρια. Τα παιδιά πεινάνε στο σχολείο, υποσυντισμός. Ναι, ναι. Ζουν ακόμα οι γέροι. Άμα ψοφήσουν οι γέροι, τότε θα... Και τους μένει τους φουκαράδες σε ένα ποδόσφαιρο, το οποίο να πούμε και αυτό δεν το χαίρονται. Να σε τώρα πάω. Ξύσεις και να πάρει να δεις τον ΠΑΟΚ με την Πλατανιά. Να είσαι Ολυμπιακός και να δεις τον Ολυμπιακό. Ένα μήνα σέρνετε. Άντε βρε ποιον Ολυμπιακό. Στην Καλονή. Ναι. Δεν ευχαριστιέται. Δηλαδή εκεί που είναι να ξεδώσει, εκεί που είναι να ευχαριστηθεί, να γουστάρει, να έχει τον οθεί. 5-21 Γιώργο. Ναι, 5-21. 3-16. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι στο καφενείο που πάμε αραιώσαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάποτε στις 3 το μεσημέρι. Ερχότανε... Τα παιδιά κλαίγανε, ναι, σου λέω. Ναι. Χαλάστηκε ο Δημήτρης. Ναι, τρελάθηκε, ναι. Και καλά, δεν αυτοκτονήσουμε, ρε Μαρέγκο. Δεν τρελαίνε εσένα, πούμε τώρα. Μαγαζί έχει αυτός, βρε. Μην τρελαίνε εσένα. Μαγαζί έχει αυτός, σου λέω. Το είπαν, το ξέρω. Μαγαζί έχει αυτός. Έχουμε προβλήματα εμείς. Έχουμε μια μεταβατική περίοδο που να κάνουμε ομάδα. Το χωρίς να μιλάω. Καπνίζει κανείς εδώ μέσα. Όχι. Γιατί μυρίζει έτσι, δεν έχει βουλώσει γιατί μου λέω. Γιατρός, δεν γουστάρουμε παίκτες οπαδούς όπως το Ηρακλάκι που παίζει για την πάρτη του. Σπάσε την μπάλα στον Μπουλούτ στο 20 να γίνει το 0-1 που μου σουτάρισε από τα 35 μέτρα στον Αχελό για τον φίλο σου τον Βέλγιο. Λοιπόν, λέει, σ' ακούω. Άσο, Τζόναν, δεν αμπεί. Η Μπεραλτάρα, λέγε. Ναι. Και την ομάδα, πώς την είδες. Ναι, σου θα τα πούμε όλα. Κοίταξε. Το πρόβλημα ποιο είναι για μένα σήμερα. Σήμερα. Γιατί είμαι πολύ δυσαρεστημένος. Ο Τζίμπιρο το παιχταράς, δεν ακούμπησε την μπάλα και μας είχαν πρίξει με τον Τζίμπιρο. Ξέχασα να σου το πω. Καλά, δεν λέει τίποτα αυτό. Ναι. Ποιος ακούμπησε την μπάλα σήμερα. Έλα, παίξε. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Πού είναι η μεγάλη ομάδα της Τρίπολης που μου την κάνατε μετά τον Ολυμπιακό που θέλει, που μου είπατε ότι... Παρασλή. Ποιος βέργεται. Βγάζει μάτια, είναι η καλύτερη ομάδα ο φίλος μας ο Ασλαμάς που μας τα λέγει. Πού είναι. Κάτσε να πει πεντάδα. Παρασλή. Ναι, τα παιδιά, υποκαινούργια σε διεύθυνση. Βλέπουν και μας βλέπουν. Υποκαινούργια διεύθυνση. Το Γιώργο το ξέρει. Ναι, βέβαια, αφού δίπλα σπίτι μου. Παιδιά, άλλαξε το, πήρε νέα διεύθυνση. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, παλεύουν στην ουσία τρία άτομα. Ναι. Ο Κώστας με τους δύο τους φίλους του.
Μαρασλή, σχεδόν γωνία Αναπαρστασίου. Κλεισμένη, του έκλεισε από τα κούτσια Χαριλάου. Έκλεισε από τα κούτσια. Απέναντι από την πλατεία Χαριλάου, ακριβώ. Κατεβαίνει την πλατεία Χαριλάου. Λέγε ρε Τζόρταν, λέγε. Τα παιδιά ζωγραφίζουν. Αγριεμένο ύφο που λέει. Μιλήσει ο Γιώργο. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα για μένα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια μεικτή κατάσταση. Δηλαδή, ότι συνήθω λέμε ρε παιδάκι μου για μια ομάδα ότι ένα από τα δύο δεν συμβαίνει. Ότι ή το υλικό δεν είναι καλό, τραγική, ή φίλε, ότι ο προπονητής κάνει λάθος διαχείριση του υλικού. Το πρόβλημα εγώ βλέπω γενικά, αυτό που έχω καταλάβει... 12 με 9 παίκτες η Βαγιακάνο, sorry λίγο Γιώργο, ναι, ναι. Ντροπή Μπενίτε. Ναι, που βάλαν 10 οι άλλοι, ναι, εκεί βρήκα να βάλουν τα 10. Λοιπόν... Μετά όταν τρως τα τάλαρα από τις Μπαρτσελόνες. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα είναι ότι πλέον δυστυχώς στον πάγκο έχουμε μια μεικτή κατάσταση. Ότι και το υλικό δεν είναι καλό, αλλά δυστυχώς και η διαχείριση από τον προπονητή. Και αυτή δεν είναι καλή. Μπότσι. Λοιπόν, γιατί ήρθε σήμερα ένα εντελώς φιλικά αρρώστη. Προσκύμενο σωματείο, τσιφτή. Ο Πλατανιάς. Ήρθε ένας προπονητής ο οποίος για μένα έδειξε ότι σέβεται και τιμά το ψωμί που έφαγε στον ΠΑΟ, όπως το ίδιο και με ένα παίκτη. Μιλάω για τον Παράσο και για τον Αποστολόπουλο. Ήρθε δηλαδή να παίξει 3-5-2. Πρώτη φορά είδα μικρή ομάδα να έχει τόσο ψηλά την άμυνά της, να μην κάνει φάουλ. Μην κάνει καθυστέρηση, σαν να λέει δηλαδή κερδίστε. Ναι. Μπράβο. Αν αυτό το έκανε ο Πλατανιάς με τον Ολυμπιακό, θα λέγαν όλοι το σωματείο του, ο δορυφόρος του, σαν δεν τρέπονται και τέτοια. Έτσι. Παίζουν λοιπόν αυτοί με μια απίστευτη ποδοσφαιρική αφέλεια, και ενώ λες ωραία, θα ρίξω 2-3 και είχε και ήλιο στο γήπεδο κτλ. Και θα περάσω και ωραία, δεν μπορούμε να κερδίσουμε ούτε αυτούς. Λοιπόν, για μένα, το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς, εγώ λέω συμφωνώ με τον Τζόρνταν αυτό που λέει. Για το χτίσιμο της ομάδας, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπήκαν λάθος υλικά στο να χτιστεί αυτό το οικοδόμημα και το χτίσιμο πάει για μένα υπερβολικά σιγά. Πάει σιγά, δηλαδή δεν μπορεί Ιανουάριος, εφόσον χτίζεται η ομάδα, να μην είναι καλύτερη από το Σεπτέμβρη. Να έλεγα ότι ζοριζόμαστε να κερδίσουμε, αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι, να πεις δεν πειράζει. Βλέπω έναν προπονητή ο οποίος τα έχει μαζέψει, έχει αρχίσει και κάνει πλέον δημόσιες σχέσεις στις δηλώσεις του. Δηλαδή από εκεί που κρατούσε μια σκληρή γραμμή, μετά τον Ολυμπιακό έλεγε θέλουμε παίκτες. Όταν δεν παίζαν οι παίκτες μπάλα, έλεγε ότι οι παίκτες δεν παίζουν μπάλα. Ξαφνικά αρχίζει και δικαιολογεί τις πάντες και τα πάντα. Σαν να τον απειλήσανε δηλαδή, σαν να τον βάλαν χέρι από τη διοίκηση, τον είπαν κοίταξε. Λέγε ρε, συνέχισε. Λοιπόν. 13 χρόνια είναι ο τύπος, άσε, συνέχισε. Ότι γίνεται ρε παιδάκι μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να κλείσω λίγο, γιατί μίλησα και λίγο παραπάνω. Να κλείσω λίγο με ένα σχόλιο για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και πέρασε ο πρώτος γύρος. Θεωρώ ότι είναι με διαφορά από πλευράς ποιότητας το χειρότερο ελληνικό πρωτάθλημα που έχω δει. Για τον Ολυμπιακό, το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι άξιος πρωταθλητής. Αλλά δεν αξίζει να είναι με αυτούς τους βαθμούς. Έπρεπε να έχει λιγότερους. Δηλαδή δείχνει βγάζει. Πόσους λιγότερους. Αρκετά. Πόσους. Έπρεπε να έχει καμιά 10 λιγότερους. Αλλά πάλι πρώτος, είναι το καλύτερο. 6 με 8 σίγουρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εντελώς απαράδεκτοι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το έσχος. Πάω Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα πάω στους πιο μικρούς, αν δεν πέσει άλλοι και μικρές ομάδες. Εμένα μου δείχνει αυτό. Ντροπιάζουν τις φανέλες τους αυτοί οι τρεις. Εμένα μου δείχνει αυτό το πράγμα ότι οι υπόλοιπες ομάδες που ακολουθούν δεν τους ενδιαφέρουν. Ξέρουν ότι θα βγουν στα playoff, δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει τον άλλο, δεν πάω να το σταματήσουμε. Αφού γελιοποιείται μόνος του. Παίρνει τα πέναλτι που δεν είναι. Δηλαδή, ξεφτιλίζονται οι διαιτητές. Κάποιοι μάνταλοι, κάποιοι τέλος πάντων να μην πω κίζες, ιστορίες και Καλογερόπουλοι και αυτοί να πούμε. Σου λέει, καλά του είπε ο Μελισσανίδης. Χαρείτε μέχρι τον Οκτώβριο του είπε. Ταινιάρα. Χαρείτε του είπε. Ταινιάρα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα κάνει ο Μελισσανίδης. Καλά, κάτσε να δει ένα πρόβλημα, γιατί πολύ ηρωνεύει. Εγώ θεωρώ ότι ο Μελισσανίδης μαζί με τον Σαββίδη. Θα σειρά μου και θα τα πούμε. Θεωρώ ότι θέλουν να πάρουν την ΕΠΟ. Και θα επιχειρήσουν να την πάρουν την ΕΠΟ. Σε αυτό. Δεν την παίζει ο Colin Farrell. Ο ένα δουλεύει κάτω και ο άλλο δουλεύει πάνω. Θα πάρουν την ΕΠΟ αυτή. Έτσι θεωρώ και το πιστεύω αυτό. Λοιπόν. Γιατί ο Μελισσανίδης λεφτά δεν δίνει. Ακόμα μια. Είναι κοίταξε, τζάμπα, όταν τζάμπα. Θα έρθει η ώρα θα πέσουν και τα λεφτά. Τζάμπαση. Όταν θα έρθει η ώρα θα πέσουν και μακάρι τα λεφτά. Μακάρι να δώσει. Yeah. Αλλά τζάμπα δεν την. Ήδη έκανε μια δήλωση. Μια δήλωση έκανε ο Μελισσανίδης τότε και μια έκανε ο Σαββίδης πριν κανένα μήνα. Δηλώσεις. Ναι. Όχι, χαρείτε ένα χρόνο ακόμα είπε. Χαρείτε για αυτόν τον χρόνο. Αυτό περιμένουμε να κάνουμε. Ναι. Όχι στα λόγια όμως. Το μεγάλο το πανηγύρι, το μεγάλο το πάρτι ή αν θέλει ο πόλεμο εισαγωγικά θα ξεκινήσει πιστεύω από το καλοκαίρι. Τότε που θα πέσουν και τα λεφτά να κάνουν. Να φέρουν μεταγραφές μεγάλες. Θα τις πάρεις στις εκλογές εσύ. Πώς? Με το γραμμένο. Ποιος θα είναι μπροστά από το γραμμένο στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ του Ιουνίου. Πες μου. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Όχι, πες μου. Το βάζω quiz, θα το πω κάποια στιγμή. Quiz. Ναι, quiz. Κάποια στιγμή. Ποιος θα είσαι. Κάποιος άλλος πρόεδρος θα είναι. Τι πρόεδρος. ΕΠΣ νομού.
Έψη νομού. Ναι. Από το Κίλκης. Όχι. Ο Χατζιαποστόλου. Όχι. 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 Ποιος λέει, ποιος λέει. Έχουμε 6 μήνες μπροστά μας, θα το πω εγώ κάποια στιγμή. Δηλαδή τις εκλογές θα τις πάρουμε του χρόνου. Κάνει μεγάλο αγώνα, κάνουν και οι δύο μεγάλο αγώνα. Τι θα πάρουν τα παπάρια μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, να, σου πω, μακάρι. Να σου πω και κάτι άλλο. Να μου πεις. Δεν είναι μακριά. Ναι. 5-6 είναι η ενός. Μακάρι. Ποιο Βάινι, τεράστια πάτη, ναι. Παίζει αυτό στη United. Θέλω να πω για να το κλείσω εγώ με τον Πάο. Ξεκάθαρα προτιμώ τον Τζιόλι. Ναι. Ξεκάθαρα. Καταρχήν, το μόνο που στεναχωρεί για μένα ούτε και οι τρεις βαθμοί. Γιατί ο Πάο θα τερματίσει δεύτερο, να ξέρεις. Α, τον λέγανε Μίτσε, θα έπαιζε με σένα μπάλα. Πάτα ρε Μάριο τώρα. Έτσι πάει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στεναχωρέθηκα πιο πολύ εγώ για το δεξί μπακ αυτό το δικό μας, το full back του Κωνσταντινίδη. Που χάνει δυστυχώς τη χρονιά. Δυστυχώς έπαθε ρήξη γιαστών. Του είχε το γόνατο, έτσι. Δυστυχώς δηλαδή η μεγαλύτερη απώλεια του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι για μένα είναι ένα ίσως η καλύτερη μεταγραφή φέτος στον ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον μέσα στις τρεις καλύτερες μεταγραφές. Καλή ταινία. Δηλαδή από τον Κίτσου καλύτερος. Καλή εκεί. Καλή ταινία. Κοίταξε αυτό το χρόνο που μιλάμε τώρα ήταν ο καλύτερος. Με επικές ατάκες. Αυτή τη στιγμή ήταν ο καλύτερος. Λά δεν είχε μπαμπά στον Νίκο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Εντάξει, έχουμε σε αυτή τη θέση και τον Κίτσου, έχουμε και τον. Το Σκόνδρα. Σκόνδρα. Δεν βγαίνει ψηλά. Σκόνδρα. Δεν βγαίνει ψηλά. Εντάξει. Η ανταλλαγή ήταν. Είναι τυχερός ο Κίτσικου τώρα εδώ πέρα. Στάθηκε τυχερός. Ναι. Α πάρει θέση ενδεκάδα. Λοιπόν, Μάριο, λέγε και θα πάμε και στον Αεξή, ο οποίος θα πάρει. Ναι. Κάνει και γήπεδο, ναι. Όλα θα γίνει. Ναι, καλά, ναι. Ρένα Δούρου. Ρένα Δούρου. Το γήπεδο θα γίνει και τα πάμε αυτά. Θα ονομαστεί Δούρου Αρένα. Ναι. Είδα πάω και είδα Ηρακλή, είδα πρωτομήχρονο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η ήττα του Ηρακλή έχει ονοματεπώνυμο. Συγκεκριμένα 5, όχι 1. 5 ονοματεπώνυμα. Απλά είναι τα πράγματα. Κανείς Ηρακλής δεν ήταν κακός. Ο Πανετολικός είναι πολύ πιο καλή ομάδα, πιο ποιοτική, πιο τεχνική. Μάλιστα. Το ονοματεπώνυμα είναι Kevin Garcia. Πες ωραία. Kevin Garcia Martinez. Είναι Μάρκος Πάουλο. Τα παίρνω από πίσω προς τα μπρος, έτσι. Και είναι κυρίως Λουίς Βιγιαφάνες, Σεμπαστιάν Ρουσκουγέδα, Αμ Ουάρντα. Αυτά είναι. Γι' αυτό έχασε ο Ηρακλής. Όχι γιατί ήταν κακός ο Ηρακλής. Καλά, εντάξει. Σίγουρα για να χάσει τα χέρια του. Είναι ο Ηρακλής. Ναι, θα είχε τι. Χαφ τον Περόνιξ να γυρίζει να μαρκάρει και να τρώει κάρτα στο 14. Ο Περόνε κάνει τραγικό φάουλ, ας πούμε. Ναι. Τραγικό φάουλ. Τώρα στα γεράματα, άσε τον σουτάρει. Η όλη άμυνα πίσω είναι, σε σουτάρει από εκεί πέρα. Το Βέλιο πώς θα λύνει. Όχι καλός. Στο πρώτο ημίχρονο πάλεψε φιλότιμα λίγο. Δεν θα πάρει εκλογές ποτέ ο Μαράκης. Πρωθυπουργό δεν θα τον δει ποτέ. Πρωτιά θα πάρει την δύο φορές έχασε τις εκλογές. Ο Ηρακλής θέλει μεταγραφές. Θέλει μεταγραφές. Θέλει ποιότητα. Θέλει. Θέλει ποιότητα. Ποιος είναι ο Βιαφάνης του Ηρακλή. Ο Βιαφάνης του Ηρακλή, ο Πασάς. Τραγικό. Ναι. Νομίζω πέρασε μία φορά όσο έπαιξε το παιδί. Δεν έχει το ένα σμένο, δεν έχει. Κυριακίδης, πού είναι, υπάρχει. Αριστερό μπακ. Μα απογοητεύει ο Κυριακίδης. Ναι. Πέρσι τον θεωρούσα τον πιο εξελίξιμο και βελτιωμένο στους τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά. Ο Κυριακίδης δεν πήρε παιχνίδια, είναι φαντάζομαι. Παρά τη βιτεθνική. Παίζει και σε άλλη θέση, άσε, εντάξει. Δεν είμαι, μωρέ. Για μένα είναι δεξί μπακ. Δεν είμαι αυτά. Δεν είναι επειδή το χωριό του. Πολλέ δεν είναι. Ποιο χωριό, δεν υπάρχει κανένα. Επειδή ξέρει τον παπά του δεν είναι. Τι έγινε, τι ζούσε, ξέρω εγώ. Τον Κυριακίδη πέρσι τον είπα εγώ 30 φορές από το πέρα για τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο. Ότι είναι. Όχι, δεν κάνω καμιά πάντα. Φαντάρο, είναι 20 μέρες δεν έπαιξε. Τι απαντά. Τι τον κάνω. Επειδή είναι φαντάρο, δεν παίξει. Θα πάω εγώ. Α μην τον έβαζε φυσικά. Τι κάνω τώρα. Είναι φαντάρο ο Κυριακίδη. Φέτο ο Κυριακίδη έχει κάνει ένα μάτ στα Γιάννηνα. Πριν πάει φαντάρο. Άντε, α το φαντάρο τώρα. Άλλη μαλακία τώρα αυτό. Έτσι μα ήρθε τώρα με το φαντάρο. Φαντάρο. Καλά, άμα έγινε να παίξει 2-3 εβδομάδες τώρα. Παλικάρι, μόνη τη χρονιά ο Κυριακίδης είδα όλα τα μάτς. Έκανε ένα μάτς 60 λεπτά στα Γιάννηνα. Ναι. Αυτό είναι. Πέρσι εγώ τον εδώ πέρα τον χαρακτήρισα, τον είπα στους τρεις πιο βελτιωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γενικά Έλληνες ποδοσφαιριστές. Με το παιδί έρχονται, εγώ το λατρεύω. Το παιδί το εκτιμώ. Θέλω να προχωρήσει καλά και όλους τους ποδοσφαιριστές. Τζόρνταν, πώς σου φαίνεται ότι ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Σε στεναχωρεί, ε. Δεν υπάρχει Τζαβέλας. Λυπάμαι για τον ΠΑΟΚ που λέει. Εγώ να τον κάνω πόλεμο. Ο Τζαβέλας βγαίνει με γκόμενες με το γιο του Σαββίδη. Τι να το κάνω, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα είναι ο γιο του Σαββίδη, τον έχει φίλο, θα τον πάρει φίλο και στον βάλει στην κερκίδα. Στον ΠΑΟΚ μέσα δεν κάνει να παίζει. Είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Να μαντέψω ότι. Να μαντέψω. Καταλαβαίνω ποιο κάνει πάσα σε ποιον. Εγώ τον Τζαβέλα, σαν παίκτη του ΠΑΟΚ, δεν τον γουστάρω, ρε φίλε. Ο Σαββίδης τον Τζαβέλα. Γιατί ο Τζαβέλα θα έχει και με κοπέλτσα, αυτά και κάτι μοντέλα και κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει, εγώ στον ΠΑΟΚ, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ψηλά με Τζαβέλα δεν πάει. Ψηλά, ναι, δεν πάει.
Δεν ξέρει μπάλα, είναι άμπαλο κατά. Πάει με Τσιγιόλι. Δεν πάει, ρε φίλε. Ποιο Τσιγιόλι, πού να πιάσει τώρα, ο Τσιγιόλι. Τώρα πάλι, αν πω τίποτα, θα θυμώσει. Να πει. Ρε, να πεις. Είχα πει όταν είχε πρωτοέρθει ο άλλο ότι τον έχει ω πρότυπο και φώναζε τότε. Ποιο να. Εσένα, δεν θυμάσαι που σου είχα πει ότι τι ήρθε αυτό. Ποιο έχει ω πρότυπο. Ποιο έχει πρότυπο. Ο Σαββίδη το είχε πει. Για ότι τον έχω, λέει, ω πρότυπο, λέει. Τι θέλει να κάνω τώρα. Σε τι στη ζωή. Φωνάζα ότι κράζω τη διοίκηση. Το είπε αυτό ο Σαββίδη. Ω πρότυπο, ω άνθρωπο. Όχι, ρε παιδάκι, δεν είναι ω ποδοσφαιριστή, μου αρέσει. Εγώ λοιπόν τώρα σου λέω και βάζω χέρι το Σαββίδη, τον κράζω λοιπόν τώρα. Εάν είναι φίλοι και. Όχι πρώτη φορά και άλλε φορέ. Κρίμα λοιπόν δεν κάνω να παίζει εδώ στον πάγο. Θεωρώ ότι με Τζαβέλα δεν υπάρχει πρόοδο στον πάγο. Ναι, αλλά είναι καλύτερο παίκτη. Πρώτα απ' όλα να μου πει πέρσι το πρωτάθλημα πώς χάθηκε. Και είναι άκρος επικίνδυνος και για τα επόμενα χρόνια. Ευτυχώς όμως τελειώνει το καλοκαίρι νομίζω το συμβολίο του και στην ευχή τη Παναγία. Τι ψήφισε για τον ανανέω. Δεν ξέρω. Αλλά κράτα μια πισίνη Τζόρταν σε αυτό. Δεν ξέρω. Α, εξή. Λέγε ρε Ντέμι. Λοιπόν, εγώ τι να πω, σήμερα δεν παίζαμε, αύριο παίζει η αγάπη μου. Προβλέπω άλλο ένα ταλιράκι σαν αυτό που ρίξαμε στο Κούγια. Η ομάδα βρίσκεται συνέχεια σε ανωδική πορεία. Καμία σχέση το πέρασμα του. Εντάξει, ο Μάριος μπορεί να γελάει. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν από λίγη ώρα, που μας βάζει το ίδιο τσουβάλι εμένα μαζί με το Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, όχι αυτή την περίοδο, όλη τη χρονιά τους βασικά, είναι άρρωστοι με μία λέξη. Εγώ έχω συνέχεια περιθώρια βελτίωσης. Μπορεί να μην. Εγώ δεν είναι. Προσέξτε για να καταλαβαίνετε τι λέω. Μπορεί να μην είμαι Μπαρτσελόνα. Αλλά θεωρώ ότι από τους άλλους δύο αυτή τη στιγμή απέχω. Έστω ένα μικρό κλικ. Και μην ξεχνάτε ότι στο δεύτερο γύρο σας έχω όλους μέσα. Ναι, ο μόνος λόγος που απέχεις είναι γιατί έχεις καλύτερο προπονητή από τους άλλους δύο. Εντάξει, Γιώργο, και μέσα είναι και αυτό. Ναι, εννοείται. Προπονητής είναι απέξω από το ποδόσφαιρο. Παίρνει σφυρίγματα ο Δέλας εχθές με τον Πανιόνιο. Καλά, εννοείται. Τον έχει διαλύσει τον Πανιόνιο ο Δέλας και με τον Καλονί. Παίρνει σφυρίγματα ο Δέλας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Πείτε ότι γουστάρετε, φέρτε το νερό, έχω κουρακιάσει. Τερορίτσα! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231 0922 710.
Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας στον παλιό δρόμο Κυλκής. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Εάντε, αγχώνεσαι, μας αγχώνεις και εμάς. Το άγχος βλάπτει, να ξέρεις. Βλάπτει. Αμαλάκι. Και είναι και νέος. Και ωραίος. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, γεια σου, Ραυτοκουλέ. Γεια σου, φίλε. Αριανός από Ποπηλιά εδώ πέρα. Ποιος? Αριανός από Ποπηλιά. Αριανός από Ποπηλιά, καλές, καλές. Από Καψίδα, από Καψίδα. Ο Κόρτε, πες, μας έχει ξεφτιλήσει εντελώς. Έχει γίνει ο μπαμπάς ένα γκολ και μία ασίστ σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, ένα γκολ έβαλε ή δύο σήμερα, ένα, ε. Το πρώτο έβαλε. Ακούς. Το πρώτο γκολ, ναι. Ένα γκολ και μία σύν. Εναντίον ποιο αντιπάλου. Εύρω σουφλίου έπαιζε. Α, εντάξει το. Με αυτούς που έπαιζε. Το δεν έζημε πατέρας. Τι λέει ο πατέρας του. Τι λέει, δεν είναι πολύ παιδιά, ο πατέρας του. Καταρχήν δεν είναι Έλληνας αυτός, πρέπει να είναι από... Την... Όταν του είπες τη λέξη καμπζίδα. Δεν κατάλαβε. Ξέρει, δεν το κατάλαβε, ναι. Δεν ξέρει. Στη γραμμή το παιδί μιλάει. Ναι. Ο Κόκκης έχει ξεφτυλίσει, μίλα μας είπε γι' αυτό. Τι να ξεφτυλίσει ρε φίλε, έβαλε στο σουφλί γκολ τώρα και ξεφτύλει. Έβαλε γκολ κι εσύ. Τώρα τι να ξεφτυλίσει, γι' αυτό δεν τον πήρε ο Άρης, για να βάζει γκολ δεν τον πήρε. Ε. Θα μάθω, γκολ κι εσύ τις έχει βάλει. Και κάνει και εσύ. Χαίρεσαι φίλε, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι άλλο θέλει. Συγχαρητήρια στον Κόκκη. Σε έχει ξεφτυλίσει εντελώς, δεν μπορείς πλέον. Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Ποδοσφαιρικά ντρέπομαι. 20 χρόνια καριέρα στην πέταξη στα σκουπίδια, έχεις δίκιο, φίλε. Να σε καλά. Πάντως η πηλαία λέγεται και καμψίδα. Επόμενη γραμμή. Δεν τα είπα αποτιμητικά. Εγώ καμψίδα, εγώ μεγάλωσα καμψίδα, λέγαμε. Μεγάλα, μεγάλωσα από εκεί. Δεν το ξέρει αυτός. Αυτό. Καλά, γαϊδάρα. Ναι. Όχι, εκείνο με την πέτσα, ρε, δεν ξέρει. Μέχρι τρίτη, τετάρτη δημοτικού, ναι. Γάλα με τον γιούνι μας φέραν την καψίδα. Τζόρνταν στο κοπή. Ναι, στην ηλικία μου. Γαϊδούρια. Γαϊδούρια έκανα. Φανταστικό γάλα. Λοιπόν, ναι, φανταστικό. Να ξέρεις ότι στην ηλικία μας γάλα πολύ δεν κάνει τα γαλακτικό για το ουροποιητικό και το προστάτη. Να το ξέρεις αυτό. Δεν κάνει καλά, πρέπει να. Το γάλα το πολύ στην ηλικία μας δεν κάνει καλό. Να το λατρεύω όμως. Δεν κάνει καλό. Το πρωί αν δεν πιω γάλα, φίλε, τέλος. Μέλι και γάλα το πρωί. Πιες γάλα αμυγδαλόγαλα, πώς το λένε αυτό. Αμυγδαλόγαλα, πώς το λένε. Βγάζει το αμύγδαλο γάλα. Γάλα, ναι. Εγώ χωρίς λακτόζι, με πρίζει, δεν μπορεί. Ναι, δεν κάνει. Και εμένα μου αρέσει μια συγκεκριμένη μάρκα. Πολύ. Να το κεφίρ πάλι. Ναι. Δεν κάνει καλό. Και κάνω προστάτη. Να κουβάψ. Και κάνω προστάτη, κάνε έλεγχο. Πόσο είσαι. Ναι. Μόνο πει τα γάλατα. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, αυτό που λέω. Έλα, φίλε. Δεν με λες να πούμε. Σουρέα. Από αυτού του Αριανού να πούμε που σε παίρνουν τηλέφωνο. Έχει όντω έρθει κανεί να σε βρει που σε λέει να πούμε. Όχι, φίλε. Όχι, ε. Όχι. Τι είναι, τι λέει το. Γιατί. Εμένα τι με ρωτάς, ρε, φίλε. Τι είναι, που να ξέρω. Είναι. Δεν ξέρω, από σαν πουτάνα, ας διώσετε.
Εσύ γιατί δεν έρχεσαι, φίλε, να με βρεις και ρωτάς για τους άλλους. Πάμε επόμενη γραμμή. Γι' αυτό ναι. Είστε σκουλίκια. 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 Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, έλα, φίλε. Και δεν ασχολούμαι με την πάρτι σας. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστά. Καλώς τον. Έλα, καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Έλα, ρε καλλιτέχνη. Καλημέρα. Τι κάνεις. Ηρακλειδέας. Α, Ηρακλειδέας. Ο Ηρακλειδέας είναι. Όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχατε τον Μπουλκομέ, θα μας μιλήσει. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ο Παπαδόπουλος μικραίνει τον Ηρακλή με αυτές τις αλλαγές που κάνει. Τι συγκεκριμένα θα μας πεις. Τι αλλαγή έκανε. Μου βγάζει ποιον έβγαλε την αλλαγή του Πουρτουλίδη. Δεν θυμάμαι. Μπαίνει ο Νίκος Πουρτουλίδης στο 60 και βγαίνει ναι. Ο Γιάννης Πασάς. Ναι, μου βγάζει τον Πασά. Θα έπρεπε να βγει ο Περόν. Και μου βάζει τον Πουρτουλίδη. Ναι. Για ποιο λόγο να βάλει αυτό τον παίχτη που είναι παλέμαχος, φτάνει πια, φτάνει. Τον έχουμε τέσσερα. Ποιο να βάλει. Γιατί να μην βάλει Λουκίνα στην πρώτη αλλαγή και να τον βάλει μετά. Μετά να τον κάνουμε τι. Καλό, ναι. Και τον βάζει στο 70 τον Λουκίνα, βγάζοντας τον Περόν. Στο 79. Ναι. Τον Λουκίνα το θυμήθηκε ο Παπαδόπουλος. Το τελευταίο μάτς του πρώτου γύρου. Και είναι να πω κάτι, με τον Λουκίνα παρατήρησες. Ηρακλειδέα, παρατήρησες κάτι. Ναι, πες μου. Με τον Λουκίνα. Βέβαια, πολύ λίγα ανοιχτά πλάνα γίνανε και χτυπιόμουν, έκλαιγα. Μπαίνει στο 79. Ναι. Παίζει ο Ηρακλής με 10 παίκτες. Περιμένω ο Λουκίνας να φτύσει αίμα. Τίποτα δεν έκανε. Δηλαδή, να τον βλέπω παντού. Και κάποια στιγμή το πλάνο είναι ανοιχτό. Δείχνει όλο το μισό του Ηρακλή και δεν υπάρχει Λουκίνας να αμήνεται και να κυνηγάει. Σπασμένος είναι. Ναι, σε ξένο. Άρα είναι. Αυτό πήγα να πω. Είναι συμβαίνει τελείως. Σπασμένος. Δεύτερη παρατήρηση. Παίρνουν τελευταίες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει ο Στάμου σαν παίχτη. Τι? Δεν υπάρχει ο Στάμου. Ο Στάμου είναι. Ο Στάμου είναι για β' εθνική. Στα όρια του τραγικού. Στα όρια του τραγικού. Γάμα. Λοιπόν. Καρλίτος, εντάξει, δεν υπάρχει τον Μπούλο να φύγει αυτό ο Μάκη. Ο Καρλίτος να πω κάτι, ρε, εσύ. Θα φύγει, θα φύγει. Να πω κάτι με κάτι του Καρλίτος. Το είδα, ναι, το είδα. Ναι. Αν και νομίζω ότι ο Καρλίτος παίζει σε λάθος θέση και πρέπει να παίξει αμυντικό χαφ, αλλά. Ναι, ο Καρλίτος, απλά ξέρεις τι είναι, δεν σου δίνει εναλλακτικές. Ο Χαντί πρέπει να παίξει αμυντικό. Ο Χαντί. Όταν περνάει την μεσαία γραμμή, από τη μεσαία και πίσω, δεν είναι κακός ο Καρλίτος. Δεν μου φαίνεται τόσο που έχουν γίνει αιμονικοί όλοι με τον Καρλίτο. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, αλλά δεν βοηθάει. Εμείς θέλουμε όχι ναι, μόνο ναι, εντάξει. Θέλουμε είναι λίγο μια εκδοχή Σνάουτσνερ. Εντάξει, σωμένος είσαι. Από τη ζώνη πόσες βάθμους. Πήραν τελευταίες ευκαιρίες. Από τη ζώνη πόσες βάθμους είσαι. Δεν ξέρω, εγώ πέντε βαθμούς. Καλά είσαι. Πορτουλίδης λοιπόν, θα φύγει, Χαντί θα φύγει, Καρλίτο θα φύγει, Περόνε θα φύγει. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε, ο Παναθηναϊκός έχασε. Γιατί να μην τους φτάσω, ο Πανιώνιος έχασε. Ποιο να φτάσεις. Καλά, δεν μπορείς. Πανιώνιο, γιατί ο Πανιώνιος, γιατί, θα μπει ο Πανιώνιος Ευρώπη. Όχι, θα βγει. Ωραία, ποιο να μπει τη θέση του. Με τρεις μεταγραφές μπορεί να βγει πέμπτος. Γιατί ρε Παπαθανασάκη να μην πάρει ένα Κλέιντον να βοηθήσει το Βέλιο που καημένο είναι μόνο. Δεν πιστεύει την Ευρώπη, βρέφω, μόνο σου το είπε. Ο Κλέιντον, φίλε, μπουζουκοθαμόνα είναι. Ρε εσύ ο Κλέιντον όμως είναι καλύτερος από τον. Από τον Ρωμάνο. Από τον καημένο, όχι από τον. Από τον Ρωμάνο καλύτερος. Από τον Περόνε που τρέχει στα. Ο Κλέιντον δεκάρι είναι. Βλάχο. Τρέχει Clayton. Από εδώ και από εκεί. Δεν καημένο. Είναι φόρο ο Κλέιντον, Χαϊβάνι. Έλα, δεν σ' άκουσα. Δεν είναι ο Κλέιντον φόρ. Ρε εσύ τι φόρ. Δεκάρι το βάζει τον Περόνε. Για δεκάρι το θέλουμε τον Κλέιντον. Σε να παίζει σε τουρνουά με πανούτσο και εγγόνια. Μπάι. Μια χαρά είναι η Μπάι, ναι. Είναι ο Πανούτσος παίζει γκολ. Παίζει. Ναι. Όλοι... Και πολύ με τον Τάκη, με τον Τάκη Γκόνια. Ο ναι. Γκόνιας είναι άριστος. Ο Γκόνιας είναι κάτι καλά. Έτσι. Ναι. Έλα, φίλε. Εξάρχεια δεν υπάρχει, σάστο. Έλα. Καριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι έγινε. Τι εσύ ξέρεις, είσαι φίλος. Παιδιά, με όλο το σεβασμό μπορώ να πω κάτι σε μορφή κριτικής. Ναι. Φιλιά, Εξάρχεια. Όρισε. Όχι, είσαι το μήνυμα. Ρε παιδιά, έχει τόση θεματολογία. Πήρε Μπαρτσελόνα παγκόσμιο. Ρεάλ έριξε δεκάρα. Η Λέσσερ πήρε διπλό με την Everton. Κωνσταντινίδης έπαθε χιαστό. Ναι. Ο Βηγιαφάνης έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής σου. Ο Πανόπουλος συνέρχεται, έκανε αιχμηρές δηλώσεις για όλους. Δηλαδή τόση θεματολογία. Ο Πανόπουλος τι δηλώσεις έκανε. Εντάξει, είναι λίγο ο τηλεοπτικός χρόνος για να σου πω ακριβώς είπε. Τώρα δηλαδή τόση θεματολογία, ρε παιδιά, μισή ώρα πρέπει να μιλάτε για Παπακαλιάτη και για Άδωνη και για τα υπόλοιπα. Α, κοίταξε. Πες μου από αυτά που είπες, να πάρουμε ένα-ένα. Ναι, τι πουλάει εδώ, δεν είσαι, εδώ θέλουμε να πουλήσουμε. Τι πουλάει από αυτά που είπες, η δεκάρα της Ρεάλ, τι να σου πω, θεματάρα. Όχι, δεν σου λέω ότι είναι αξία λόγου. Η Λέστερ η οποία με συγκινεί. Σχολείασε για τη δεκάρα, είπα ντροπή. Και μάλιστα σκέφτηκα κάτι προχθές, ξέρεις τι έκανα τη Δευτέρα.
Όχι, τρίτη έπαιζε ο Ερακλής Κύπελλο. Στο Φουστήρα. Τρίτη. Στον Αχαρναϊκό, στο Μενίδη, συγγνώμη. Σαχαρνές, συγγνώμη. Καλησπέρα στο Σταύρο τον Αθηναίο, τον Αχαρναϊκό που μας βλέπει. Στο Μενίδη, στο Μενίδη. Οι Αχαρνές στο Μενίδη είναι, ρε φίλε. Μα ακούτε ή όχι. Μάριο στη δεύτερη. Οι Αχαρνές στο Μενίδη είναι. Αχαρνές τι είναι, ρε φίλε. Έτσι λέει γνωστή, ήταν γνωστή. Μενίδη λέγεται η περιοχή, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Το γήπεδο πώς λέγεται. Δημοτικό γήπεδο Αχαρνών. Οι Αχαρνές είναι. Αχαρνέ είναι η περιοχή. Και Μενίδη, Αχαρνές. Παλιά ονομασία. Είναι Αχαρνές. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν. Σκορδάω να τη βλέπω, ρε φίλε. Η δεύτερη μακρά. Λαϊκοσκυλέ με διαφορά Μπακοδήμου. Με διαφορά Μπακοδήμου και με Νεγάκι λίγο, εντάξει. Με διαφορά Μαρία Μπακοδήμου να με κατουρίσει. Να με κατουρίσει, κάθομαι για πλάκα. Μαρία Μπακοδήμου, ποια σκορδά, ρε φίλε. Μάρια, μπορώ να συνεχίσω. Γνήσια εκπρόσωπος του Κιλκής. Άστε με, ρε. Ποια σίγουρα. Ποια σκορδά. Την έχουν πάρει, την έχουν κάνει, ναι. Μάρια, μπορώ να συνεχίσω. Ναι, με τι γελούσα. Να το κάνουμε λίγο πιασάρικο εμπορικό. Κάθομαι την Τρίτη, έχουμε σπόρα για τη δεύτερη που είπε. Τελειώνει ο Ηρακλής. Και σηκώνομαι, πληρώνω, πάω να φύγω. Ναι. Πληρώνω κανονικά σε μαγαζί που είναι. Ναι. Πάω να φύγω. Βλέπω, βάζει τηλεόραση. Λέω αυτό τι είναι, ρε εσύ. Λέστερ Τσέλσι. Προηγούμενο βράδυ. Ήξερα το σκορ 2-1. Λέω τι να δω, εντάξει, άντε. Βγαίνουν οι ομάδες, χαβαλέ, βλέπω κάτι εικόνες ωραίες. Ξεκινάει το παιχνίδι. Βλέπω 3 λεπτά, 5, 10. Πάει στο 13-15. Βγάζω τον Μπουφάν. Λέω θα κάτσω να τους δω ένα ημίχρονο. Γιατί Λέστερ φέτος δεν έχω δει ένα ολόκληρο ημίχρονο. Κάθαμε και τους βλέπω. Λοιπόν, Αριανέ, τι σκέφτηκες την ώρα που τους έβλεπα. Τι σκέφτηκες. Δημοσιεύματα Γερμανών και Βούλγαρων ότι θέλουν αγγλική σύλλογη τον Μπερμπάτο. Λοιπόν, έχεις δει οι τέσσερις μπροστινοί της Λέστερ τι pressing κάνουνε, το έχεις δει. Δηλαδή λέω, ας πούμε, αν πάει ο Μπερμπάτο, ρε παιδί μου, στη Λέστερ. Στη Λέστερ δεν χωράει, είναι πρώτη Λέστερ, εσύ. Στη Στόουκ αν θα πάει, θα πάει. Στη Στόουκ, ρε, όλοι στην Αγγλία. Θα πούνε οι υπόλοιποι μπροστινοί του συμπαίκτες, στο 10ο λεπτό, αυτόν βγάτω. Δεν υπάρχει, τελείως. Αυτόν βγάτω, τρέχουμε μόνοι μας. Δηλαδή γελάει ο κόσμος σήμερα. Δεν μπορεί να παίξει στην Πόρο που είναι πρώτη στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ αυτόν. Στον ΠΑΟΚ αυτόν δεν έχει προσφορά. Δηλαδή έλεος. Και μόνο που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ είναι προσφορά. Α, okay, και κάτι ακόμα να πούμε, να πούμε και για την Τσέλσι κάτι. Σε αυτό ναι. Από άνθρωπο άνω των 15. Ναι, ρε φίλε. Τσέλσι, πώς φαίνεται, φίλε, πάντω στο τσεκάτο βάλανε το μολύβιο. Διαφωνώ. Είμαι, ναι, παλιπεντήσω. Και το περιφάνεια που παλιπεντήσω. Διαφωνεί, ρε αγόρι μου. Αλλά στα λεφτά που θα δώσω να πονέσω να πάρω παίκτη, δεν παλιπεντήσω εκεί. Διαφωνεί δηλαδή. Άλλο το να γραφτεί ένα σούπερ όνομα. Δηλαδή, παράδειγμα, έτσι. Παράδειγμα. Και όχι μόνο. Ας μου ερχόταν στον Ηρακλή ο Γκλεν Χόντρου στα 50 του. Δηλαδή, θα έδινε και το βρακί μου να έρθει ο Γκλεν Χόντρου στα 50 του. Αλλά ο Γκλεν Χόντρου, έτσι. Όχι ο Βούλγαρος τώρα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα, τρελαίνει κόσμο, ας πούμε, βγάζει μάτια και ο Μπερμπάτοφ δεν χωράει εκεί μέσα, ρε παιδί. Δεν χωράει. Αυτό μας λες τώρα. Όχι, προσφέρει ο Μπερμπάτοφ. Όχι, άλλο λέω. Λέμε τώρα. Κάτι ακόμα ναι. Χειρότερο. Ναι. Δηλαδή, ο Μιστακίδης το βλέπω το παιδί παλεί κάτι. Προσφέρει. Κωνσταντινίδης, τι να πω, θα είναι αμαρτία. Φυσικά. Ο Μαλεζάς, ναι. Θα είναι αμαρτία, τι να πω. Δεν έχει προσφορά ο Μπερμπάτοφ μέσα. Καμία. Ποια, καμία. Το κακό είναι αυτό, αυτό λέω εγώ. Καμία. Αυτό που λέγε, λέω, λέγε. Ωραία τα λέω, εντάξει, καλά τα λέω. Πάρα, ναι, πολύ αγενείς είμαστε. Ωραία γλιστρίδα. Και μόνο που ασχολούμαστε όλοι με τον Μπερμάτοφ. 10 θεματολογίες είχε το παιδί. Εκλογές σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα είχε 10 άντρα και εμείς με τον Μπερμάτοφ ασχολούμαστε. Εντάξει, τελειώσατε. Ναι. Τι ωραία, τελειώσε όλοι μαζί ταυτόχρονα, λοιπόν. Επειδή είδα το παιχνίδι μέσω live streaming, βασικά δεν το είδα από κοντά, του Άρη στο τελευταίο, είχε αριστερό μπακ το Τζουμάνι. Ναι. Βλέπει ότι δεν τραβάει, βάζει στο Μελισσά. Αριστερά βάζει το Μελισσά, αριστερό μπακ. Ναι, και εγώ θυμάμαι ρε φίλε τον Γιόνι και λέω γιατί αυτό το παιδί που ήταν τόσο καλό αριστερό μπακ το διώξαν, δηλαδή. Γιατί καλή ήταν για το παρασκήνιο. Ο Μελισσάς πρέπει φέτος να έχει παίξει 3-4 θέσεις το παιδί. Γιατί ήταν του Καλαϊτζίδη γι' αυτό. Μεγάλο μήνυμα έχει στείλει. Ναι, ρε φίλε, αλλά ήταν καλύτερο αριστερά. Μετά βλέπω, πάει μπάλα μπροστά και ο Τάτος παίζει αυτό το απατεωνίσκο ποδόσφαιρο με το που του έρχεται μπάλα και πάει να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Την κόβει αριστερά, δεξιά, πίσω, τη γυρνάει. Δηλαδή σπάνια παίρνει την πρωτοβουλία να την πάει προ τα μπροστά. Είναι αυτό το χαρακτήρι στο ποδόσφαιρο που παίζει ο Τάτος. Απατεωνίστικο. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω και συμβόλαιο του χρόνου που θα ανέβουμε β. Δεν ξέρω τι να πω. Σας φαίνεται εσάς όσο καλός παίχτης. Ο ποιος.
Ο ποιος? Ο Τάτος. Έφυγες. Bye. Φιλιά. Επόμενη γραμμή. Τα είπε όλα. Ναι. Αυτό το μήνυμα πάντως που έστειλες εσύ πριν, το έστειλες για να προκαλέσεις κτλ. Έχεις ένα δίκιο. Ο ΠΑΟΚ με τις κινήσεις που έκανε επικοινωνιακά χάνει το ότι δεν βγαίνει ο Τζιτζικώστας. Γιατί εγώ είχα βγει. Στήριξε. Έσχο. Σε σημείο αηδίας μηνύματα στέλναν πλάκα μου κάνει εσύ. Ο άλλο ΠΑΟΚ σε έβριζε. Λυποθύνησε. Παπάρα φάγατε. Ρε, εσεί δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Τσίπα δεν έχετε καθόλου. Ούτε τσίπα ούτε τσίπρα. Ποιο ψήφισε ρε Τζιτζικώστα. ΠΑΟΚΣΥΔΙ. Ποιο το είπε αυτό. Αυτή η φίλη του Ιβάν. Έλα, έλα. Και αν νου Ιβάν, έτσι σα βολεύει. Έλα, πάμε. Έλα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Πώς μας αποκάλυψες πριν από λίγο? Εσάς που παίρνετε τηλέφωνο? Ναι, εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο. Καταρχήν είστε φλόροι. Ναι, καταρχήν πρόσεχε παλιωμαλάκι. Άκου. Καταρχήν είστε φλόροι και άνανδροι. Αδερφές. Γιατί πίσω από το μικρόφωνο πάτε και βρίζετε. Άντρες δεν είστε. Ζητώ συγγνώμη προσωπικά εγώ από όλους τους γκέι. Γι' αυτό είπε τώρα. Στη συμπεριφορά εννοώ. Α, γιατί μας βλέπουν λεσβίες και γκέι και αδερφές και γκέι που τα παιδιά είναι. Λέει, ρε, υπάρχουν γκέι. Καλησπερίζω Γιώργο Τσιτηρίδη, πολύ καλό φίλο δημοσιογράφο. Ναι. Εκδότη του Screw Magazine και τα παιδιά και την παρέα του μας ακούνε και είναι προσβολή. Πιο καλά, ποιο ξηγείται, ένα αρσενικό ή ένα γκέι. Ο γκέι. Πιο καλά. Τι στύπρεση! Υπάρχουν οι άνθρωποι είναι με το φίλο χαρακτηρίζονται, με το τι. Καλά, τότε γιατί αυτές οι αμπιαρμίες και τα σλόγγαν. Ξέρω που άντρα καράπουστα. Όχι, αυτές. Στην ψυχή. Και ξέρω γκέι παλικάρι. Νάτο. Ξέρω λεσβία παλικάρι. Και οι παροιμίες πού στηρίχθηκαν αυτές και βγήκαν? Στον χριστιανισμό. Γιατί λέμε όταν δεν ξηγείται ένα χαρά λέει. Τα χριστιανικά στερεότυπα. Τι στερεότυπα είναι αυτά. Άντε πάλι τι είναι αυτά. Ναι, Τζόρνταν, τώρα όντως. Τα χριστιανικά στερεότυπα. Δηλαδή, άμα είναι μια γυναίκα λεσβία, είναι κακός άνθρωπος. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Πού στην καλέ με εξηγήθηκε, γιατί το λέει ο άλλος. Γιατί είναι στερεότυπα, ρε φίλε. Είναι στερεότυπα. Γιατί αν ξεκινήσω από σήμερα και λέω, είναι όποιο εξηγείται έτσι, είναι γεωργήτικα. Πάμε. Δεν λέω τον Γιώργο και το λέω γεωργήτικα. Και εσύ που πήρε τηλέφωνο. Του αρέσει, Γιώργο. Εσύ που πήρε τηλέφωνο τελευταίο, η ομιλία σου, ομιλία φλόρου. Είσαι ένα φλόρο και θε από το τηλέφωνο πίσω από την κάμερα να κάνει τον άντρα. Δεν γίνεσαι άντρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Αριανός από Εύωσμο τηλεφωνώ. Μάλιστα. Άρης από Εύωσμο. Θέλω λίγο να μου σχολιάσει σήμερα την παρουσία του Κώστα. Δεν παρακολουθώ, φίλε, δεν ασχολούμαι με το σωματείο σου. Γιατί, ρε φίλε, ασχολούμαι. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι το οποίο μου χαλάει την αισθητική. Δεν γουστάρω να βλέπω. Δεν γουστάρω να βλέπω. Με το ζόρι. Δεν το βλέπω. Πες εσύ. Καλαυτό που λες. Λίγα για τον Άρη, Καθόλου για τον Άρη. Επόμενη γραμμή. Όχι λίγα. Καθόλου για τον Άρη. Επόμενη γραμμή. Μα λες, δεν σας παρακολουθώ. Δεν σας θέλω. Άντε, ξέρω με τον Άρη. Μα δεν ασχολούμαι εγώ με τον Άρη. Εσύ παίρνεις και βρίζεις. Εγώ με τον Άρη τον καημένο δεν ασχολήθηκα καθόλου. Επόμενη γραμμή. Δεν μ' αρέσει. Αύριο θα δω Arsenal. Το βράδυ με το φίλο μου τον Ασλαμά. Ματσάρα. Μπορεί να δω Λάρισα Τρίκαλα. Έκανε ένα. Ματσάρα σήμερα. Ναι, πολύ ωραίο. 2-0. Ματθαίος Μαρουκάκης. Βγάζει αλλαγή Κουτσιανικούλη. Βάζει Μαρουκάκη. Πάρτε τα δύο. Μπορεί να δει την τεσσάρα που θα ρίξω αύριο. Ναι, πάρτε την ΑΕΚ αύριο. Αυτό δεν το βλέπω. Εντάξει, τι πράγμα με βρίζετε. Δεν μ' αρέσει. Με το ζόρι να μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα εσύ δεν αρέσει την εκπομπή μου, θα σε πάρω με το ζόρι να πω γιατί δεν την αρέσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παιδιά με το ζόρι δεν γίνεται. Και αφού με βρίζει, θα σε βρίσω. Δεν. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Θυμάσαι τι έγινε στην Ετρία. Τι έγινε στην Ετρία, φίλε. Λέγε, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, όχι. Θα θυμηθεί το βαθμό από τον κύριο Καριγιώλη. Ελάτε. Επόμενη γραμμή. Δεν ασχολούμαστε μαζί σας, παιδιά. Είμαι άλλες ομάδες. Πάμε επόμενη γραμμή. Κακός βρίζετε. Δεν είπαμε τίποτα κακό και τίποτα καλό για εσάς. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, μ' ακούς. Εσ' ακούμε, ναι. Έλα, κάσου ραπ. Πάρ' το γρήγορα, φίλε. Έλα. 7 φορές με είπες έλα. Έλα, ακούς ραπ. 8, ναι. Έλα, αργιανός, αλλά που έβοσμο. Άντε πάλι. Έλα. Εντάξει, δεν μου λες, ρε σειρά. Λοιπόν, εσύ λες δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Ωραία, ναι, δεν κουστάρεις. Ωραία, να σου πω κάτι. Σε παίρνω τηλέφωνο σε κάποτε σε ρολένε για τον Πόκε, ο οποίος το βρίσκει άκου να σε πω τώρα κάτι. Εγώ σε παίρνω ονομαστικά, λέγομαι Τάκης, έτσι. Λοιπόν, σε έχω μιλήσει και άλλες φορές. Ναι. Σε θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, και κάθεσαι να πούμε προκάλλεις, τσουβαλιάζεις τον κόσμο όλο, έχει έρθει ένα σκότι που τον έρχεσαι χοντρό, τον έκρασες. Ο άνθρωπος σε πω κάτι μπαίνει αυτή τη στιγμή μέσα
Και είναι σαν να σου κάτσε τη μήκα μέσα στο πέντε με στο καλό. Δηλαδή πηγαίνει μου κάτι, βλέπει να δει μπάλα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή χαβαλέ κάνει ο άνθρωπο. Χαβαλέ. Ε, αν έβαλε την εθνική, με τον κόκκι, πέσε από εδώ. Μέχρι εκεί πέρα το κάτι χανούμια, μέχρι ξεκινούν εκεί πέρα να σου πω το τζόρο να μπορεί να σου πω το προκλητικό. Κάτσε να σε πω τώρα λίγο. Τι να πει, ρε φίλε, μήπω κάτσε να βγάλαμε εδώ σήμερα. Κάτσε να πει. Λοιπόν, άμα σε κάθεσαι μαζί φλόρο, τσουβαλιάζει του πάντε, έτσι. Κάτσε ρε φίλε, εγώ μα σε πάρω στο σπίτι σου και σε βρίζω και εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι και σε απειλώ και σε κάνω. Ε, δεν είσαι φλόρος. Ρε φίλε, κάτσε. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα γίνει. Βρίζεις δηλαδή πίσω. Πώς είναι αυτό το πράγμα, τι μαγιά είναι αυτό. Εσείς τη μαγιά, εσείς οι άντρες τη μαγιά, έτσι την. Δεν το καταλαβαίνω. Ρε φίλε, μη λες, σου κάτι λέει, φίλε τώρα πάλι. Λες άντρες, δεν όλοι ρε φίλε το ίδιο. Εκείνος που σε πήρε, κράξτονα, αλλά μην τσουβαλιάζεις όλο τον κόσμο. Εκείνο και δεν κράξεις και δεν εσύ... ασχολούμαι και δεν μου λες, φίλε, συγγνώμη λίγο τώρα. Επειδή είπες και το όνομά μου, έχεις εκεί τον Τζόρνταν τον προκλητικό είπες. Έτσι, έτσι. Είπα κάτι ναι, τώρα, ναι, σήμερα. Είπα κάτι, για πες μου. Ακούς, πολύ προκλητικός. Για πες μου πού. Κάτσε να μου. Και καημένος, λέτε και έτσι, είτε καημένος σας. Καημένος είπα. Αυτό το είπε ο ραπ. Ο ραπ το είπε αυτό. Εσείς είστε καλά, ρε. Ο, εσύ το είπες αυτό. Ακούς, μια χαρά είμαστε, Τζόρνταν. Εγώ κουβέντα δεν έκανα σήμερα για σας καθόλου. Νομίζεις ότι σαν μάξε εγώ το να ξέρω εγώ. Βρε, κουβέντα δεν έκανα για σας τώρα. Πες μου για το πέναλτι σήμερα, ρε, στο μας που πήρες. Τι είδες πάλι, κουλουτούμπα κάνεις. Κουβέντα δεν έκανα, ρε. Γιατί είμαι προκλητικός, πες. Λέγε για το πέναλτι. Όχι, γιατί να σε πω για το πέναλτι. Γιατί να σε πω για το πέναλτι. Γιατί να σε πω. Πες αν άντρα, ρε. Κουλουτούμπα κάνεις, ρε. Απάντησέ μου εσύ τι προκλητικός είμαι, πες μου. Αυτό που σε λέω, για απάντησέ μου. Πώς. Ο ένας λέει στον άλλο να απαντήσει. Να ρωτήσω λίγο κάτι το παλιό. Ρε, μιλήσαμε για τον Άρη σήμερα. Λοιπόν, πες μου, ήταν πέναλτι. Αντίο. Μιλήσαμε για τον Άρη σήμερα. Θα χαλάσουμε την εκπομπή. Πάμε, πάτε στην επόμενη γραμμή. Πάτε πάντα ίδια. Γιατί ρε, με αυτόν μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εντάξει, εντάξει, θα μου αλώσει τώρα. Ρε, εσύ άχνα δεν βγάλαμε για τον Άρη. Είσαι προκλητικό, ρε. Αυτός ο άνθρωπος όμως τώρα. Μιλούσε ο άνθρωπος, δεν είναι. Ωραία, μίλησε ο άνθρωπος. Ωραία, μίλησε. Ε, ωραία μίλησε. Ε, με είπε προκλητικό, μίλησε εγώ. Καλά, μα πες το σου δεν είμαι, ανέβη. Δεν σε έβρισε. Πού ρε, δηλαδή, από εγώ, σήμερα ο Γιώργος είναι τροφερό προκλητικό. Ρε, για κάποιο λόγο. Άνοιξε ο άλλος τώρα την τηλεόραση. Δεν και το κοιτάει βρίζω. Και άκουσε, λέει, είπε κάτι από τον προκλητικό. Γενικότερα θέλει να πει. Τουλάχιστον βγήκε να μιλήσει. Τζόρνταν, γενικότερα θέλει να πει. Επόμενη γραμμή. Μιχάλη Μαθρατζικά, καλησπέρα. Μα βλέπετε κάθε κερδί. Βγήκε να μιλήσει το παιδί και να μιλήσει σωστά με επιχειρήματα. Εγώ δεν παρεξήγησα το χανούμι. Παιδιά, εντάξει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου και δεν ασχολούμαστε. Τώρα, αν πρέπει να μας βρίσκετε γι' αυτό, ευρίσκετε μας. Ο άνθρωπος δεν έβρισε. Μια χαρά δεν ασχολούμαστε. Εντάξει, φυσικά δεν θέλει να πάει και να μιλήσει όπως ο προηγούμενος. Δεν μιλήσαμε καθόλου, ρε φίλε. Εγώ δεν με παρακολουθείτε το... Πάμε επόμενη γραμμή. Μπούμε για το πέναλτι που εμείς δεν μαλώνουμε. Και τι έγινε δηλαδή. Στάσου, δεν μαλώνουμε. Είμαστε ήρεμοι άνθρωποι, ήσυχοι άνθρωποι. Έλα. Με τον Ασλαμά θέλω να μιλήσω. Έλα, μίλα με τον Ασλαμά, ρε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Ασλαμά, ακούς. Ναι, ναι. Ένα όνομα, θες ένα όνομα, κάτι για... Εγώ είμαι Ασλαμάς, ένα όνομα. Ρε φίλε, να σου πω πώς αντέχεις με το καραφλό βέλος δίπλα σου, ρε φίλε. Πώς αντέχεις και τον άλλο τον τζιχαντιστή πέρα, τον Τζόρνταν, τον Βλάκα ή τον άλλο τον ΑΕΚΖΙ, να πούμε το καπελάκι. Ενώ εσύ είσαι, από το Δελασάλ είσαι εσύ. Εσύ είσαι μοντέλο από το Δελασάλ. Άντε βρε σκάτε. Άιντε βρε τραχανοπλαγιά να πούμε. Δεν μου λέτε ρε. Τραχανοπλαγιά. Δεν μου λέτε ρε. Στο σπίτι σας. Στην κουίνη τώρα βγήκατε εδώ. Στα σπίτια σας μαμάδες, μπαμπάδες δεν είχατε. Με ζώα μεγαλώσατε. Με αρκούδες μεγαλώσατε. Δεν μπορείτε να βγείτε να αντιπαρατηθείτε σαν άνθρωποι. Βόδια σας έβγαλα στη ζωή. Αυτός είχε ύφος εντάξει. Ζώα σας βγάλα στη ζωή. Δηλαδή ο μπαμπάς σας όταν σας έβγαλε να πούμε στο καφενείο κέρναγε. Είπε, έκανα γιο. Μα τέτοιοι μαλάκες είστε, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τόσο μαλάκες να είστε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μα τι μαλακισμένα είναι αυτά. Έλα, φίλε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε σε όλη την παρέα. Έλα, σοβαρό φαίνεται αυτό. Δημήτρη με λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαι φίλο του Άρη, ο παδό θα έλεγα. Ωραίο, Δημήτρη. Θέλω να κάνω κάποιε επισημάνσει. Δεν θέλω έτσι να μην κόψετε ούτε να άφησα την παράθεση. Απλώς θα γιατί καλά να σε κόψετε. Όχι, ρε φίλε, πολύ ωραία μιλά, δεν είναι. Γεια σου, Μάρη. Καλησπέρα, εγώ. Δημήτρη, καλησπέρα. Όποιο δεν βρίσκεται, δεν κόβεται. Λοιπόν, αφήστε με λίγο να πω δύο-τρία πράγματα και μετά λέτε ό,τι θέλετε. Πάντα μέσα στην ευγένεια και στο σεβασμό. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, Δημήτρη, ναι, με προσοχή, με προσοχή. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή είναι πληγωμένο. Μπορείτε να το καταλάβετε όλοι. Περνάει ένα γουργοθά. Ξέρεις, ντρέπομαι όταν ακούω φιλάθλους της ομάδας μου να φέρονται με αυτόν τον τρόπο, να βλέπω αυτή την ανεκεφαλιά που έχουν, ξέρεις που βγαίνουν. Νομίζω δεν χαρακτηρίζει την κουλτούρα
τρουμπάδων του Άρη, όλο αυτό. Τρέμει. Εντάξει, ο κόσμος τρέμει έχει πάρα και πολύ μέσα του και δεν ξέρει που να τον βγάλει. Μου στήσει σε εισαγωγικά, είσαι και συμπροκλητικός πολλές φορές. Μα δεν ασχολούμαι. Τρέμει, τρέμει φίλε. Ας την τρέμει, την γριά, έξι τα δύο χρόνια. Κάτσε λίγο να μιλήσω. Τρέμει με τη φτέρνα την πλατιά τώρα, άσχε με την τρέμει. Εγώ γιατί είμαι φίλε προκλητικός. Δεν ασχολούμαι εγώ, γιατί να είμαι προκλητικός. Εντάξει. Δηλαδή με το να μην ασχοληθώ είναι... Εντάξει, ακούω, δεν... Τέτοιο έτσι θεωρώ, ας πούμε, μερικές φορές και εσύ, ας πούμε. Μα δεν ασχολούμαι με τους ανθρώπους. Δηλαδή, ό,τι είπα, είπα. Τους έχω πει. Ό,τι είπα, είπα τελείως. Δεν ασχολούμαι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Κόκε παλεύει. Προσπαθεί. Δεν είναι αδιάφορος. Εγώ στα παιχνίδια είδα φέτος. Σταμάτα, μην μιλάτε. Άσε να μιλήσω. Άσε, παλεύει. Θυμάμαι, ας πούμε, τον πόλεμο ας πούμε, που έτρωγε η ομάδα μας, ας πούμε, τη δεκαετία του 80. Πόσο αβάντα, ας πούμε, έχει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Το βλέπω, ας πούμε, και τώρα στην καθημερινότητα και πιο παλιά. Βέβαια, εντάξει, τα πράγματα πάνε καλύτερα σε αυτόν, αλλά βλέπω πως παίζουν όλα τα κανάλια εδώ στη Μακεδονία συνέχεια του ΠΑΟΚ, λες και δεν έχει άλλες ομάδες. Ο Άρης είναι η άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης. Ξέρετε γιατί. Για την μετώπιση. Ξέρετε γιατί. Σας θεωρούν ότι είστε φύρα. Λοιπόν, άσε με λίγο να μιλήσω. Έτσι θεωρούνε, γι' αυτό δεν σας παίζουν. Εγώ που είμαι μέσα στα κανάλια και ακούω και μαθαίνω. Να σου πω κάτι, Κωστή. Επειδή είμαι από περιοχές που έχει πολλούς Αριανούς, περισσότεροι δεν ασχολούμαστε τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε επικραθεί πάρα πολύ από όλα αυτά που έχουν γίνει στο Σύλλογο. Έχουμε τρυπηθεί από μέσα. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ πηγαίνω από 14 χρονών στο γήπεδο. Σωστό το μήνυμα. Στα 40. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πάω τώρα. Και θα σου πω κάτι. Σε βλέπω, ας πούμε, τρελαίνεσαι πολλές φορές όταν μιλάς με τους φίλους του Άρη, με τους οπαδούς του Άρη. Και καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί έχω και εγώ αυτό το συνέστημα. Ξέρετε κάτι. Νιώθω ότι... ξέρετε κάτι. Δεν τους χωνεύω. Δημήτρη, δεν τους χωνεύω. Μου είναι αντιπαθής. Δεν τους χωνεύεις. Εντάξει, ψέματα να σου πω. Είναι αντιπαθητική. Γιατί βλέπεις κι εσύ όπως και εγώ ότι δεν αλλάζουν μυαλά, ρε παιδί μου. Ότι είναι στενό μυαλί, να πούμε. Ότι εκεί το τυρί. Εντάξει, δεν θέλω να τους κριτικάρουμε. Απλά εγώ. Έχουμε μια. Ακόμα, Δημήτρη. Έχουμε μια. Δημήτρη, έχουμε μια αμοιβαία αντιπάθεια. Αυτό είναι όλο. Αντιπαθούν αυτοί εμένα και εγώ δεν τους συμπαθώ καθόλου. Αλλά δεν ασχολούμαι και τελειώνω. Ναι. Όλο τον κόσμο του Άρη, αντιπαθήσει συγκεκριμένου. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Ναι. Έτσι, εντάξει, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά παιδιά, σας λέω κάτι. Ο κόσμος του Άρη έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Έχει όλο αυτό εδώ, ας πούμε, το. Τον ιστορικό πόλεμο όλα αυτά εδώ τα χρόνια και κάπου έχει φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, που δεν ξέρει πού να ξεσπάσει. Πολλές φορές θεωρεί. Εντάξει, αν θέλει να ξεσπάσει εδώ, καλώς είναι. Και στο Τζαρτίδι, γιατί δεν ξεσπάει. Πού να ξεσπάσει. Στο Τζαρτίδι, γιατί δεν ξεσπάει, που ήταν με τον Κόντι κολλητός και τέτοια, και ξεσπάει σε μένα. Εντάξει, βρίσκει έναν τρόπο. Αν βρίσκει έναν τρόπο. Σου λέω, καμιά φορά μπορεί να προκαλέσει λίγο με τη συμπεριφορά σου. Εντάξει, έχω ακούσει. Διάφορα κι εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, αλλά εντάξει, το κάνεις Δημητρή, μέσα στα όρια. Δημητρή, έλα. Είσαι συγκινημένος ή έτσι μου φαίνεσαι ή έτσι είναι πάντα η εκφορά του λόγου σου. Μου ακούγεσαι συγκινημένος. Το συνέστημα είναι λίγο... Ναι, μου ακού... Ναι, είσαι, με συγκι... ναι, μου περνάς μια συγκίνηση, ας πούμε, έτσι. Αυτό κατα... Και ξέρεις τι, Μάρη, νομίζω, ας πούμε, ότι πολλοί κόσμος του Άρη νιώθει έτσι. Ο κόσμος του Άρη είναι μεγάλος, έχει Δημητρή, πάρα πολύ λαό. Θα σου πω κάτι. Αυτή η ομάδα. Αλλά... Άκου, Δημήτρη. Δημήτρη, έλα. Έβλεπα τον πατέρα μου με καρκίνο να πεθαίνει στο κρεβάτι και με ρωτούσε για τον Άρη. Τι κάνει ο Άρης, άσε ρε, μην ασχολείσαι με αυτούς του. Και είχε αυτό το θέμα με τον Άρη, τι θα κάνει ο Άρης. Ρε, αυτή είναι ο τέτοιο δείξη και μπήξη του. Πέθαινε ο άνθρωπος. Τον Άρη, όχι. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω πάντως το φίλο γιατί τα πέρασε. Πέθανε στο κρεβάτι με τον Άρη. Κι άλλοι κλέβανε, ράσε τώρα με τον Άρη τώρα. Πάντως μη μας αφήνει οι μεγάλες ομάδες με μεγάλες ομάδες με κόσμο, μη τις φοβάστε. Λοποδίτες τώρα. Σηκώνονται με λίγο να σου πω. Άιντε τώρα. Δες, ας πούμε. Λοποδίτες. Κοπρίτες τώρα. Τι να μίλησω εγώ με αυτούς, δεν τους γουστάρω. Δεν τον κάνουμε. Δεν τους θέλω. Είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Δεν μ' αρέσει. Δεν τους θέλω. Όλοι οι Έλληνες έχουν πάει να πούμε την Ελλάδα, έχουν κατακλέψει. Δεν τον γουστάρω, ρε Δημήτρη. Ναι, το κατάλαβα. Δηλαδή, φαινόμενο μέσα στον Άρη να γίνεται αυτό. Δημήτρη, να μαντέψω λίγο, αν επιτρέπετε, ηλικία είσαι 50 και άνω. Έλα. Ηλικία, να μαντέψω λίγο, είσαι άνω των 50. Όχι, ρε. Όπαρε Μαρία. Α, πόσο, 35, 40? Εκεί στις 40, ναι. Έχει μπάσα ωραία φωνή. Έχει, η φωνή σου μου κάνει 50 κάπως. Όχι, έχει ατροπρεπή η φωνή, πως θέλετε. Έχει ωραία φωνή. Ναι, ωραία φωνή, ναι, ναι. Πρέπει να έχεις ρίξει πολλές γκόμενες εξαιτίας της φωνής σου. Λες, ε. Σίγουρα. Εντάξει.
Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Άντε, μπράβο. Θα τα πούμε, Δημήτρη. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Επειδή σε βλέπω έτσι. Θέλω να με σχολιάσει μετά και λίγο και για Slayer, έτσι. Για Slayer. Μπαντάρα. Μπαντάρα, ατελείωτο respect. Και του έχω δει και live. Δεν είναι το είδος που λατρεύω. Εντάξει, ούτε εγώ, εντάξει, μουσική δεν έχει όρια, ας πούμε, ούτε εγώ είμαι λίγο στο hard rock, πιο street, poser, sleazy. Ναι, είναι ο κύριος. Για ποζεράσικο, εντάξει. Ναι, ποζεράσικο. Εγώ είμαι πιο πολύ Motley Crue, Skid Row, τέτοια. White Side και τέτοια, Μπράβο, ναι. Αλλά Slayer, respect, μπαντάρα, μπαντάρα. Και live απίστευτο στην αποθήκη του Μήλου το 96-97. Ήμουνα μέσα. Ήμουνα. Κουλτουριάρηδες μου γίνεται. 14.000 πλήρωσα. Μπράβο. Δραχμές, δραχμές. Είναι να κάνω λίγο. Γεια Δημήτρη, γεια χαρά. Γεια χαρά, Δημήτρη. Εντάξει. Πολύ ωραίος, γίνεται πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Μπορεί να το σκίσεις τον άλλον με το λόγο. Όχι να το βρίσεις. Και εγώ κάποτε έβριζα πολύ, ήμουν πολύ αθυρόστομος, αλλά τώρα σταμάτησα να πούμε. Ναι, το βλέπω. Ναι. Μα οι δύο τελευταίοι που πήραν να μιλήσουν, να μιλήσουν. Μαλάκα, τι στιγμές ζούμε τα ακούω. Αυτά πες μου, ήμουν σε οτιδήποτε δεν έχω παρεστήσει. Έχω μειώσει πάρα πολύ το υδρολόγιο μου, πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Κύριε Αυτόπουλο, σας μιλάω. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα σας. Μακάρι, Λεστεράρα. Λοιπόν, είμαι και εγώ Παύλος του Άρη. Ναι. Και θέλω απλά να σας πω, ρωτήσω. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Έχει πάρει ένας Ηρακλειδέας. Λοιπόν, και εννιά, είναι κατακριτέο να σας βρίζουν αυτοί που σας βρίζουν. Αλλά δεν μπορεί για αυτόν τον λόγο να λέτε ότι γυρίζετε την πλάτη σας όλο το σωματείο. Γιατί αυτοί που παίρνουν και βρίζουν εκπροσωπούν ένα πολύ μικρό κομμάτι του Άρη. Υγούνται το σωματείο, φίλε. 7% δεν ξέρω πόσο είναι. Σε όλο το σωματείο εσείς γυρίζετε την πλάτη σας. Σε ρωτάει. Στο όλο το σωματείο, όχι. Εγώ το σωματείο το συμπαθώ του Άρη. Δεν χωνεύω τους Αριανούς. Ναι, γιατί άκουσα που λέτε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Δηλαδή μπορεί εγώ να αγαπάω τους την Ελλάδα, αλλά δεν γουστάρω τους Έλληνες. Όχι, κάνατε μια δήλωση προηγουμένως. Ναι. Που είπατε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με το σύλλογο των Άρη. Λελέ, δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Εγώ λέω ότι είναι άνανδρο αυτό που γίνεται. Ναι, μπελά είναι, φίλε. Ναι, μπελά είναι τώρα αυτό. Με τον Άρη μπελά είναι. Δεν μου κάνει καλό. Δηλαδή, έχω Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, Παοξίδες, Ευρώπες, ιστορίες, κόμματα αυτά. Μου τη χαλάει τώρα ο Άρης. Εντάξει. Μου κάνει κακό στη δουλειά μου, να σου το πω έτσι κι αλλιώ. Δεν μου κάνει, α πούμε, πώ το λένε, κλικ. Μου είναι περιττό. Με πιάνεις, εξαπίνεις. Λοιπόν, εγώ θα σας πω και το άλλο, επειδή αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Τσαλτίδη. Αλλά λέστε, ρε. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλοί Αριανοί που έχουν σταματήσει απλά να τον ακούν τον κύριο Τσαλτίδη. Όχι, δεν ξέρω, για σάκο του μπόξου, λέω, γιατί τον κάνετε. Γιατί διαλέγετε μια εκπομπή, ας πούμε, συγκεκριμένη και δεν διαλέγετε. Κοίτα, να σου πω κάτι λίγο με τον Χρήσανθο, επειδή κάνω κάθε πρωί μαζί εκπομπή. 10 με 12. Δευτέρας Παρασκευή στο Λίμπερο. Και το γκολ κατά το Σταύρο. Έχω κουραστεί και τώρα, σήμερα, τώρα, στο κλαμπ του Μήλου, τώρα, απόψε. Από εκεί ήρθα τώρα. Ήμουν στο κλαμπ του Μήλου εδώ πέρα για 10 λεπτά περίπου, ένα τέταρτο. Με πιάνει Αριανός. Πες τον Τζαλτίδη μου, ρε, ξέρω εγώ, πάω, σας ακούω. Τον ακούνε. Και ο Χρήσανθος μου λέει, όσοι έχουν πρόβλημα και πιστεύουν για μένα ότι εγώ το ένα ή το άλλο, εγώ που χάρισα, λέει, στον Άρη, μου είπε και ένα ποσό το παιδί. Τι χάρισε, ποσό... αφού έκανε αυτό, ρε. Το χάρισε. Στην ουσία το άφησε, το παράτησε. Το άφησε. Τέλος πάντων. Ας με πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν, λέει, μαζί μου. Ή να έρθουν να με βρούνε. Αυτά για τον Χρήσανθο τώρα από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εγώ απλά θα σας πω λίγο το εξής. Ότι αυτό που κάνετε χθες, δηλαδή που κρατάτε και λέτε ότι γυρίζω την πλάτη μου στο σωματείο, είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το κάνετε τα παιδιά, εγώ το κάνω. Να είστε καλά. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρός, γούσταρα μια γκόμενα, την Ελένη. Την κυνήγα για 4 χρόνια. Έτσι η Ελένη αλλιώς σου δεν σε θέλω, μου λέει. Μ' αρέσουν οι μελαχρινοί. Μ' αρέσουν οι πιο ψηλοί. Μ' αρέσουν οι πιο σοβαροί. Εντάξει, αυτοί ναι. Τρεις τώρα ρε, που... ρε, ξανά μάνα, ρε δεν σε γουστάρω. 4 χρόνια. Τώρα με αυτούς εδώ όμως σου πει. Μετά γίνει τώρα. Πάμε παράλληλα. Αυτούς σου θέλεις. Πάμε. Ρε σε με ήσυχο ρε, θα με πεις τι θα κάνω ρε. Σε ρωτάω. Εντάξει, δεν θέλω. Τι. Ναι, μάλιστα. Μας μαλώνεις. Γεια σου. Χαίρετε. Ραγκτής από Πάτρα. Γεια σου αδερφούλη. Χαίρετε. Τι έγινε, ρε φίλε, το ΕΣΠΑ. Θρυλικό κλαμπ. Το ΕΣΠΑ, τι έγινε, ρε φίλε. ΕΣΠΑ. Δεν φτάνουν τα λεφτά με το ΕΣΠΑ. Δεν γίνεται γήπεδο. Αυτό πήρα να σε ρωτήσω. Αυτό που λέει. Καταρχήν, βλέπω τις εκπομπές από παλιά. 22 χρονών είναι ο ΑΕΚΤΖΙΣ, όπως λέει. Και είχαν ερωτήσει κάτι για ΑΕΚ το 2009-2010. Ναι. Και είχε πει το εξή. Η ΑΕΚ χάνει το 50% της δύναμής της έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εννοείται αυτό. Βέβαια.
Ωραία. Εγώ, σαν ιεκτής που δεν έχω πέρασει ούτε καν έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια, ας πούμε, είναι κακό να έχω στόχο το γήπεδο και... Όχι. Είναι κακό να πιστεύεις στο Μελισσανίδη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Και φίλε, να καταλήξω. Φίλε, γιατί θα είναι άσχημα φέτος αν λέμε τώρα πάρεις το κύπελο και τη δεύτερη θέση. Κοίτα, το κύπελο και η δεύτερη θέση είναι μόνο για το γόητρο, έτσι καθαρά. Δηλαδή... Όχι, καλή, καλή, για πρώτη χρονιά είσαι καλά. Καλά, είναι, ναι, καλά. Πρώτη χρονιά και με τον άλλον τώρα καλά, μέχρι... καλά. Εντάξει, βλέπεις τι γίνεται. Μισό. 16 αγωνιστικές, 16 πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Είναι απλά όμως μόνο για το γόητρο, δηλαδή. Τη δεύτερη θέση, τη τρίτη, τη δεύτερη θέση στα play-off τη θέλω, ναι. Θέλω φίλε, πίσω, εγώ μαζί σου, εγώ δεν είμαι λογιστής για τη δεύτερη θέση, θέλω εγώ θέλω θέση. Το κύπελο, το 15ο. Ωραία. Απλά θέλω να σε ρωτήσω, Ραντόπουλε, εσύ που είσαι μέσα πράγματα ίσως και ξέρεις κάτι παραπάνω από τι, εμένα. Τι να ξέρω, τι, από ένστικτο πιστεύεις ότι ο Μελισσανίδης που λέει παπά στον ΑΕΚΤΖΙ ή ας πούμε ξέρεις και κάτι παραπάνω. Όχι, δεν είναι καθόλου από ένστικτο, είναι από πληροφορίες. Ο Μελισσανίδης... Έλα μωρέ, πληροφορίες του Ραπτόπουλου τώρα είναι παπατζηλίκια τώρα. Τώρα. Ξεφάλισε τα 20 μοίρια, αυτό είναι το... Από πηγές του στυλ... Άκου οι πηγές μου τι λένε. Αριανός από Αθήνα ή σοβαρές πηγές. Άκου τώρα, ο Μελισσανίδης θέλει να κάνει το γήπεδο χωρίς να βάλει μία δραχμή. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά τα οποία του δίνουν από το ΕΣΠΑ που κακώς του τα δίνουν. Καταρχήν δεν είναι τα λεφτά για το γήπεδο. Φτάσουνε, περίμενε. Αυτά είναι για ανάπλαση της εγγελίας. Δεν φτάνουν. Και κάποιοι οι οποίοι είναι να κάνουν το γήπεδο, τα ξέρει αυτός αλλά δεν τα λέει, κάνουν πίσω. Δεν κάνουν πίσω. Δεν μιλάει όμως. Για δεν μιλάς, ρε. Τι φοβάσαι, την original. Όχι, ρε φίλε. Γιατί όχι, ρε φίλε. Κάτσε, πήρε τώρα το παιδί να μιλήσει. Όχι, απαντώ και περιμένω να επιβεβαιώσεις ή να διαφωνήσεις. Δεν απαντάς όμως. Υπάρχουν άλλα δύο πρόσωπα που ενδεχομένως να χρηματοδοτήσουν και αυτοί. Ρε, είπα τίποτα ψέματα. Ο Μελισσανίδης, ο Τζάμπας, θέλει να κάνει γήπεδο. Αυτό χωρίς... το Τζάμπας βαρέθηκα να το ακούω, ρε φίλε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Τι θες να είναι, τον έχει για κανένα ταγάρι. Σαν παράγοντα, όταν πριν είπα ότι είναι άρρωστος ο Πάου και ο Παναθηναϊκός, εννοούσα είναι ότι πάσχουν από παραγωγισμό, ρε φίλε. Το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι. Δεν έχεις, δηλαδή, ο Σαββίδης δεν είναι παράγοντας. Ο δικός μου είναι παράγοντας. Και εγώ το πιστεύω αυτό που λέει. Είναι παράγοντας. Πρόκειται, εσύ πιστεύεις να βάλει τα λεφτά του. Γιατί μιλάμε σαν οικονομικό στάτους, είναι καμία σχέση με το πώς ήταν στις αρχές του 90. Για όσους ξέρουν το Μελισσανίδη. Ναι, καλά, τώρα εδώ τότε δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Έχει βάλει ο Μελισσανίδης στην ΑΕΚ 1 ευρώ. Θα χώσει το καλοκαίρι, ρε. Τι να χώσει τώρα, ρε φίλε, τι να χώσει. Δεν βλέπει τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Α, έτσι, και το είπε. Τι είναι, μπούφο τον έχεις. Και καλά κάνεις, σαν επιχειρηματία. Δηλαδή, να θέλουμε να μπαίνουμε και στη θέση του άλλου. Δηλαδή, τώρα στην ΕΠΟ θα πληρώσει. Θα δώσει φράγκο. Καλά, κάτσε να τα δεις. Θα τραπεζίσει κανένα διαιτητή πάλι. Γιατί ο άλλος μου στείλε μήνυμα, έχει συμφάκι, εξυγίανση. Έλα, εμένα κοιτά. Θα την πάρει την ΕΠΟ. Θα τραπεζίσει κανένα. Εμείς το ερχόμαστε, το κάναμε πράξη, ήρθαμε. Σε όλα τα επίπεδα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Αυτό που λέει, το είπε στην ανακοίνωση ο Μελισσανίδης ότι όσα λεφτά και να ρίξεις, λέει τώρα πρωτάθλημα δεν παίρνει. Τι καλή δικαιολογία. Και συμφωνώ με τον Τζόρνταν, τα κουκιά στην ΕΠΟ είναι μετρημένα. Περιμένετε λίγο. Και εγώ το πιστεύω αυτό γιατί και σαν παράγοντα δεν είναι μόνο ότι. Δεν μιλάει, ρε φίλο. Ο δικό μα μετά τη 4 το βλέπει να μιλάει. Και καλά κάνει. Το βλέπει να μιλάει, το βλέπει να κελαϊδάει. Καλά κάνει. Καταρχήν, εγώ έμαθα ότι τα 20 εκατομμύρια που παίρνει. Τα παίρνει για διαμόρφωση του χώρου έξω από το γήπεδο και τη δεκελία. Φίλε, μην άσχολεις. Ο δικός μας τώρα. Ο δικός μας Αλαφούζο και Σαββίδη του στέλνει 8 η ώρα το πρωί για breakfast. Και το Μαρινάκι θα έρθει 2 ώρα. Περίμενε. Καλά, εννοείται αυτό. Απλά επειδή ρε παιδί μου το γήπεδο και το γήπεδο. Όταν δικούσε η άλλη ήταν ακόμα το καλοκαίρι. Σ' ακούω από το καλοκαίρι και σένα και τον Ηρακλειδέα, τον γιατρό, τον οποίο τον πάω κατά τα άλλα πολύ και ξέρει από μπάλα, αλλά όταν μιλάει για ΑΕΚ, αρρωσταίνει. Ναι, για παράδειγμα. Και αν θες να μάθεις αυτό που λες, όρε λίγο φίλε, και στην πρώτη του θητεία, αν θυμάστε ότι λεφτά δεν έβαζε τα λεφτά. Είχε φτιάξει, είχε καταφέρει ένα κορμό. Μάρε, τα θυμάσαι κι εσύ. Θυμάσαι. Κάθε μεταγραφική περίοδο ένα-δύο παίκτες έπαιρνε. Οι άλλοι δεν κάναν τις μεταγραφές. Ο άλλος δεν είχε πέρει ο Γάβρος τότε στους τρεις Ρώσους στο Κεκινί. Άκου λίγο. Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε παιχταράδες. Και είδαμε και μπάλα. Και από τον αλλά ήξερα να κάνουν μεταγραφές αυτός και ο Μπάγεβιτς. Σου φαίνα τότε ένα κοστί. Την επόμενη μεταγραφική περίοδο ένα τσάρτα, ένα τέτοιο. Μόνο στον Πάο και στον άλλο Μπάγκεβιτς. Δεν κάνανε τότε 10 μεταγραφές ή απλό να τραχανά να φέρνουν ξένους παιχταράδες και τέτοια. Γεια σου φίλα εξή, φιλιά. Για καλά. Τι έγινε, σου πειράξαμε το Μελισσανίδη. Σου πειράξαμε το Μελισσανίδη. Τι μου είπε, τι κλείψιμο στο Μελισσανίδη. Τι κλείψιμο, ρε φίλε. Θυμάσαι την κριτική του άσκησε για το δέλαγο στην αρχή, τα θυμάσαι. Γιατί να ρίξει λεφτά τώρα, τι θυμάσαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να λέμε, να κάνουμε αντιπολίτευση για να κάνουμε. Το καλοκαίρι θα τα ρίξει. Έχουμε εκλογέ στην ΕΠΟ τον Οκτώβρη. Περιμένουμε. Να πιάσει τον τόπο. Μεταλλιέ. Πάμε στον κόσμο. Και το Γενάρη θα γίνουν 2 με 3 μεταγραφέ. Περίμενε. Ναι. Σπίλιο.
Καλησπέρα, Σπύριο. Μιλήσουμε για καμιά ομάδα τη προκοπή, να πούμε. Σπύριο, τι ομάδα είναι ο Σπύριος? Καλονί, καλονί. Καλονί. Α, Ολυμπιακός. Θε να νοικιάσει ο Σπύριο. Θα μιλήσω με σένα, Κώστα, γιατί με του άλλου παοξίδε δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Εμεί θα βγάλουμε με σένα, νομίζω. Για πε. Ναι, ναι, καλό. Δεν μου λε τα πέναλτι, ήταν πέναλτι. Του Ολυμπιακού ήταν. Αυτά. Ήταν και τα δύο. Αυτή τη φορά, ναι. Μπράβο, ρε Κώστα. Εντάξει, χαίρομαι που είσαι αντικειμενικό. Τι μπράβο, είναι αντικειμενικό είμαι για σήμερα, αλλά τι άλλε φορέ. Γιατί μισό λεπτό, στο δεύτερο πήρε τα πόδια του Φορτούνη και δεν το είδα. Τέλο πάντων, εντάξει, μένα σε μένα μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν κάτσω να κάνω τι Βαζέλη τώρα, τη Μάρθα Βουτ. Βρωμίλε. Εννοείται ότι ήταν πέναντι. Βρωμίλε. Κάναμε το 15 στα 15. Ας το 15 στα 15. Αυτό το πράγμα που βλέπει, σ' αρέσει. Ας το 15 στα 15. Εντάξει, κανένα μήνα θα δει. Αυτό το πράγμα που βλέπει, σ' αρέσει. Αυτό το... Ναι, σ' αρέσει. Σε κανένα μήνα θα δεις που θα πάει το αίτητο. Απ' του χρόνου δεν θα τον αρέσει. Δηλαδή αυτό που λέει, πες μου λίγο, περίμενε, ποιο δεν ήταν πέναλτι από τα προηγούμενα που λες. Άστο αυτό. Άστο στο σήμερα. Πες μου, όχι θέλω να μου πεις ποιο δεν ήταν πέναλτι. Δεν σου μιλάω για το διαιτητή. Για την μπάλα που παίζει, σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πες όσο χρειάζεται, δεν χρειάζεται παραπάνω. Όταν η αντίπαλή σου είναι κάτω του μετρίου. Ναι. Και εσύ παίρνει χαλαρά. Χαλαρούτα. Μάλιστα. Χαλαρά, βέβαια. Έτσι κι αλλιώ. Αλλά θέλω να μου πει ποιο δεν ήταν πέναλτι. Άντε πάλι κόλλησε. Δεν μιλάμε ρε για χθε. Μεγάλη βρωμιάρα, κυρία. Ποια? Πριν το είπε, λέει. Μεγάλη βρωμιάρα, κυρία. Ειδικά δεκαετία 70 και 80. Πα. Και φέτο πάλι τη Γιούβε. Διάβασε ένα βιβλίο να δει. Μεγάλη βρωμιά, μεγάλα παρασκήνια. Για κάποιο γορπαδό του Ολυμπιακού που γουστάρει το καλό ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει τον τελευταίο μήνα Ολυμπιακό. 1,5. Είσαι σε πτώση, ρε φίλε, είναι αλήθεια αυτό. Δεφορμένε. Τι να κάνουμε, με τα παόκια θα ασχολούμαστε να πούμε. Εντάξει. Είναι ανύπαρκτη, ρε. Δεν υπάρχει αντίπαλο. Έχω πιτσιλήσει όλου. Γι' αυτό θα πάρει την ώρα. Ποιο είναι ο πιτσιλάκι. Κατούραγε λίγο, ρε. Τζόρνταν, δεν μου λες. Τι να σε πω, ρε. Ο Τζαβέλα τι είναι. Καλά μιλάς, τι να σε πω. Ε? Τι άρα. Καλά, μίλα σε κάθε μάτι. Είναι διαιτησία σε κάθε μάτι, μιλά. Ναι, βρε. Εύνοια έχω. Δεν έχει. Έχω, φυσικά. Σήμερα δεν είχε. Τι να το κάνω. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να το κάνει, θα πού είσαι λίγο. Αφήστε είναι τι να το κάνω. Λίγο είσαι εσύ, ρε βλάκα. Έφαγε 4 πάνω στην μπάγκερ, έφαγε 3 από την Άρσα. Ξεφτύλα πάλι τα ίδια. Το δικό σου σωματείο εκεί την Καλονί να πούμε εκεί τα κουλιτάρια με το ζόρι τα πήρε. Σ' αρέσει όταν χάνω γιατί σε στείλω στα 4. Φυσικά μ' αρέσει όταν χάνει. Φυσικά μ' αρέσει. Σε στείλω στα 4 κάθε χρονιά και μόνο αυτό. Εμένα. Σε ξεφτύλισα κάτω εγώ. Με τη διαιτησία την ξεφτύλισα. Του χρόνου θα μου κλέ όμω. Από τη νέα σεζόν θα κλέ. Όσο περνάει ο καιρό, η ποιότητα των ακροατών και τηλεθεατών πάει περίπατο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Έρχεται στην old school μαρμίτα. Τι εννοείς ότι. Έρχεται η μαρμίτα, ναι, έρχεται η μαρμίτα στα παλιά. Δηλαδή ότι στην παλιά καφρίλα βλέπω. Ναι, ναι. Άρα είχε καφρίλα η οποία σιγά σιγά έγινε προς κουλτούρα. Ποιοτική κουλτούρα. 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 Και τώρα ξαναπέμπει. Είναι μια ποιοτική. Είναι μια κουλτούρο. Κουλτούρο. Καριολο, ένα κουλτούρο. Κατήφορο. Ναι, ναι. Όπως γενικότερα και εποχή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Διόγκο Στάνη, στην καταφορά και στην Ανατολική. Τι είπε, Γιώργο, δεν ακούω καλά, δεν σ' ακούμε, φίλε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε τώρα, ναι. Διόγκο Στάνη, στην Κατακόκκινη. Ξαναπες το, φίλε, δεν σ' ακούμε. Τι γραμμή είναι αυτή. Διόγκο 7 από την κατακόκκινη Θεσσαλονίκη. Α, Διόγκο 7! Ναι, ναι. Ναι, από την κατακόκκινη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι φίλε, λες και διάζει το τηλέγραφο. Ναι, πάμε. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Ναι. Ωραία, με τον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι ο Τζόρνταν, εδώ είναι. Τζόρνταν, φίλε, μ' ακούς. Σε ακούω εγώ. Θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν πέναλτι το Φορτούνι μέσα στην Καλονή για χθες. Καλά, τα προηγούμενα τα παρέλειψες, αυτό ήρθες να μου πεις τώρα. Ναι, αυτός που σε ρωτάω. Αυτά που πήρες μέχρι τώρα ποια ήταν, πες μας. Εσύ που πήρες σήμερα αυτό με τον Ταβέλα ήταν πέναλτι. Όχι, δεν ήταν αυτό. Έλα, φίλε μου, χέρα. Δεν ήταν πέναλτι. Όχι. Έχω ένα. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Είσαι ωραίος. Κάτσε πια εδώ. Έλα, ναι. Γιατί όμως τώρα πήρε και ο προηγούμενος ο φίλος μου Ολυμπιακτής και μου λες τα δικά σου για καλά, κάποιος δίκαιο. Έχεις πάρει τα μισά και παραπάνω είναι μαϊμουδένια τα πέναλτι που πήρες φέτος, ρε φίλε. Καλά, ρε. Τσίπα δεν έχεις, ρε. Τα μισά που πήρες φέτος και παραπάνω είναι μαϊμουδένια, ρε φίλε. Πες, ρε φίλε. Λίγο, τσίπα δεν έχεις να πας. Ένας, βρε.
Λίγο τσίπα πάνω σας, στα μισά πέναλτι και παραπάνω είναι μαϊμουδένια που πήρες φέτος. Τα offside ιστορίες. Offside αυτά. Φίλε, σε κάνω μια ερώτηση. Καλά, τι μου μιλάς ρε, μου κλαίγεσαι ρε. Κοίτα σου κλαίγεσαι. Ζορτανίζει η φιλενάδα μου αγόρι μου, όποτε θέλω έρχομαι και σε χλετάω. Ποια φιλενάδα ρε. Σε πήρα κάτω, σε ξεφτέλησα, ρε. Ξέχασες να πω. Πότε με ξεφτέλησες, ρε κοπέλα μου. Πέρσι, ρε φίλε. Νεύρε αγγελικούλα, νεύρε αγγελικούλα. Βρε Καρολάιν, ξέχασες, σε έκανα κάτω. Βρε κοπέλα μου. Ήρθα μέσα στην Τούμπα και σε γλέτησα, βρε κοπέλα μου. Έφαγες και τα χαστούκάκια σου, τα θυμάσαι. Με το μάνταλο, τα θυμάσαι. Και το γαβράκο σου τον έφαγες. Βρε κοπέλα μου, τι είναι αυτό που μου λέτε. Ξέρεις τι λες εσύ, ξέρεις. Λάκα έχεις, βρε. Νίκο, ας το μήνυμα λίγο αυτό, ρε εσύ. Μην το. Να το έχουμε για τέτοιο, άστο. Ρε, της φάπας είσαι, της φάπας και του... Για φάπας. Είσαι ένας καρπαζοής πράκτορας έχεις γίνει. Εγώ είμαι ο δυνάστης σου, να ξέρεις. Τι είσαι εσύ? Ο δυνάστης σου. Ο δυνάστης μου είσαι εσύ. Καλά. Περισσότερα δεν διπλά στο Καρισιάκι έχω, φίλε, από όλες τις ομάδες. Τις περισσότερες ήττες από μένα τις έχεις. Τι έχεις εσύ με το Καρισιάκι? Τις περισσότερες ήττες σου από μένα τις έχεις, λέω. Έλα βρε, 13 χρόνια στην Τούμπα σε κλεντούσα. Θα με πεις τώρα εσύ για το Καραϊσκάκι. Εγώ 23 σε κλεντούσα, το θυμάσαι? Πλάκα έχετε βρε, εκεί πέρα κοπέλες. Πλάκα έχουμε. Λοιπόν, έχω να πω για τον Ασλαμά ότι είσαι και γαμό τους τύπους, σε παραδέχομαι. Ευχαριστώ. Και για τις κοπελίτες εκεί, τις παοκτίδες να χαλαρώσουν λίγο τα κορίτσια. Καλέ άντρα, τι μας λες καλέ άντρα? Ραπ, είσαι ωραίος φίλε, σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Μ' αγαπάνε Ολυμπιακοί, αλλά του χρόνου θα μου κλαίνει κι αυτοί όλοι. Πάρ' την έπορε Τζόρντα, θα κεράσεις. Θα βγάλω γούστα μετά. Σε αγαπάνε, γιατί δουλεύει η διπλωματία με τους γάφρες, αυτό που λέει. Θα γουστάρεις, ε. Αλλά φυσικά. Πού είσαι ρε φίλε, δεν το άκουσε αυτό. Δεν το άκουσε αυτό. Σε αγαπάνε, γιατί δουλεύει διπλωματία. Διπλωματία τι σημαίνει? Άσε τώρα, εντάξει, τώρα ξέρεις εσύ πολύ καλά. Πες τώρα, παιδί μου. Τι δεν τους έχεις κάνει? Κοίταξε τώρα τι μου λέει αυτός τώρα. Τους έχεις κάνει καμιά κριτική? Ούτε υποψήφιο. Που 1,5 μήνα δεν βλέπονται. Πρώτα απ' όλα ο Τζιτζικός σας δεν είναι υποψήφιος. Ποιος σας είπε ότι είναι υποψήφιος? Και ποιος έδωσε γραμμή να ψηφίσει την Τζιτζικός? Για άλλα πρώτη θέση και δεν βλέπουν τίποτα. Κάτσε, μηνύματα φτάσανε σε οπαδούς του Πάουξου. Και τι έγινε? Ο Γιώργος από Χαλκιδική δεν πήγε εκείνη τη μέρα στο γήπεδο. Και τι έγινε ρε άμα ψέματα? Έγινε, πώς δεν έγινε? Επειδή εμένα μου ήρθε μήνυμα εδώ πρέπει να πάω να ψηφίσω. Δεν έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή. Σοβαρά? Όχι. Γιατί είσαι ο μόνος το λες! Σήμερα όλοι το λέγανε ένα μαγαζί! Άλλο σου λέω ρε παιδί μου, και με γραμμή και μήνυμα να μου έρθει εδώ. Με το Βενιζέλο πάει να πει ότι πρέπει να τους ψηφίσω. Με το καλά, τι, δεν σε περνάει, βλάξι είμαι! Δεν πιστεύω ότι αν είσαι Έλληνας δεν είναι ο οποίος. Ρε δεν γουστάρει ο Πάοκ να τους ψηφίσει, δεν καταλαβαίνεις. Πάντως η ΠΑΕ Πάοκ έστειλε γραμμή! Ακριβώς, για την ΠΑΕ μιλάμε. Και εγώ τι να κάνω τώρα μαζί. Δεν σου είπα του σου βγάλε περίστροφο, πάνε ψήφισε. Ναι, Τζόρνταν, για μια μικρή έστω επιρροή. Ξέρω, ρε, ναι, αυτό τι επιρροή βρε τώρα, τι να επηρεάσει. Όχι, ούτε τι είναι αυτά, ρε κανίβαλε. Ωραία, εντάξει, μπορεί να είναι. Ο Τζιτζι Κώστα. Όχι, ρε, τι ούτε Αμερικανικό. Ο Τζιτζι Κώστα. Ο Τζιτζι Κώστα. Αυτή είναι η κλασική μου σχέση. Έφαγε την Τζαπού από τον Αριανό, τον Ηρακλειδέα. Ενώ από τον Παοξή δεν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Πόσε ψήφου πήρε ο Τζιτζι Κώστα? Τι να πάρει? Πώς πήρε. Πού να ξέρω. Όλοι στην Ελλάδα ήταν 400.000 που ψηφίσαν όλοι. Ναι. Πόσο κόσμο έχει ο Πάο, φίλε? Εδώ πάνω. Όπου θέλει. Εδώ... Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Εδώ πάνω. Σε όλη την Ελλάδα. 900.000. Πόσο? 900.000. Πάνω από. Έχει 2 εκατομμύρια. Εγώ λέω 900.000. Αν παίρνα γραμμή, δεν τον βγάζανε, ρε φίλε. Γιατί δεν τον βγάλανε? Δεν τον γουστάρανε, γι' αυτό δεν τον βγάλανε. Γραμμή η ΠΑΕ όμως έδωσε. Γραμμή έδωσε η ΠΑΕ. Πάρε καρφό, εγώ να στείλω σε όλους σας μήνυμα, ψηφίστε μένα. ΠΑΕ πάω. Μην ψηφίσετε. Η ΠΑΕ πάω. Η ΠΑΕ πάω και έφαγε τζαπού. Αυτό σε λέει τώρα. Εκεί στο Δήμο Φιλαδέλφια, σε μια χούφτα Δήμο, μια χούφτα είναι ο Δήμο εκεί. Χάσατε τον Δήμο, ρε! Ναι, ναι. Γιατί δεν βάλατε, δεν στήριξατε τον αυτόν εκεί πέρα να πάρει την... Άραγε, μόνο Ολυμπιακός. Και ο Άρης βγάζουν, παίρνουνε γραμμή. Τι βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, τι του ρίξα ευθύνες. Ναι. Αριανός, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Γεια σου. Είμαστε παλιά και σε μια κατασκήνωση μαζί. Εγώ είμαι αρκετά μικρότερος από σένα, σε μια κατασκήνωση από την Εθνική Τράπεζα. Ναι, μένα με διώξανε εκεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ περίεργο. Αυτή τη στιγμή, λες για τον Άρη, όσοι υπάρχουν στον Άρη εδώ και χρόνια, οι ίδιοι και οι ίδιοι, που τρώνε από τον Άρη, που θεωρούν την ομάδα εξαδιαιρέτου ιδιοκτησίας... Γι' αυτό δεν ασχολούμαι. Που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, που είναι μια ζωή εκδρομολάγνη και συνδρομολάγνη, δηλαδή έχουν το νου τους πώς θα παίρνουν συνδρομές και πώς θα τρώνε. Κάποιοι βέβαια και εξαιτίας σου και εξαιτίας που όλοι έχουν κάνει και καριέρες και στα ραδιόφωνα,
Ναι. Έχω κάπου άδικο σε αυτό? Όχι. Πάμε, μπράβο. Και τώρα υπάρχει κάτι ωραίο που λέγεται το μπάσκετ του Άρη, που είναι μέσω λάσκερες, αλλά δεν ξέρω πόσο και θα το αφήσουν αυτό. Κοίταξε. Πάει πολύ καλά φέτος το μπάσκετ. Με πρίζει με αυτούς ο Βεντούρης, ο Γιώτης, εγώ μαζί με το βράδυ του συμπερίστας, στο Λίμπερο. Ωραία. Και θεωρώ τον προπονητή στο νούμερο 1 από Έλληνες. Το μπάσκετ του Άρη. Έτσι και κοιτάει η Τζόρτζια. Πάει η Τζόρτζια. Θα τη φάγει τη Τζόρτζια. Η Τζόρτζια, τον πλέει τραγουδίστρε. Ποια είναι? Η Τζόρτζια θα φάει. Α, του Λάσκαρη, συγγνώμη. Θα τη φάνε χαλάχαρο, χαμπάρι δεν πάρει. Λέγε φίλε. Χθες είχε 4.500 κόσμο με τον Απόλλων Πάτρων ή 4.000. Είχε πάρα πολύ κόσμο στο μπάσκετ. Ναι. Θα ήταν άδικο να μην είχε τόσο κόσμο φέτος. Κάτσε, ακούσουμε. Ναι. Ειλικρινά, εδώ είσαι και εδώ είμαι. Αν δεν φάνε και τον άνθρωπο αυτό, να εμένα να με φτύσεις. Ειλικρινά, τον είχαν κάνει κάποια πρόταση να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ασχολήθηκε στην αρχή της χρονιάς. Του είπε η Τζόρτζια στο κρεβάτι, δεν γουστάρω να μας δαγκάσουν. Α, εντάξει, τώρα έχουμε τον Ζαχουδάνη στο ποδόσφαιρο. Η Τζόρτζια στο κρεβάτι, δεν πάμε καλά. Ρεπορτάζ, καλά. Έκανε την ηγή, ξέρεις. Όχι, ρε φίλε, μπασχετικό Αριανό, δημοσιογράφο μου είπε. Κορίτσι. Λέει, δεν ήθελε η Τζόρτζια να ασχοληθεί ο άντρα τη και η ίδια με τον ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί δικά τη τα λεφτά. Ναι, γιατί δικά τη τα λεφτά. Ναι. Και είναι δύσκολο να φας από γυναίκα έτσι σχέδιο λεφτά. Εκτός αν είσαι. Εραστής ωραίος, ξέρω και τα λοιπά. Στον μπάσκετ κάνει και πιο. Αλλά για εραστές ωραίοι, εσείς οι γουρουνάδες δεν περιμένετε για καλή εραστή. Τρομακτικά πιο εύκολα. Δηλαδή στο μπάσκετ με ένα εκατομμύριο πάνω. Στο μπάσκετ το πάω τώρα με ένα μπέκι. Πάει να πάρει κύπελο. Έτσι ακριβώς. Κάτσε να τελειώσει. Αυτό είναι ο Νταλκάς του Παπαδόπουλου. Έλα. Συνέχισε, Αργιανέ. Πάμε. Κωστή, αυτά δεν είχα κάτι άλλο να πω. Πιστεύω έτσι να βγει η ομάδα φέτος. Πιστεύω να έρθει ένας άνθρωπος και να αναλάβει την ομάδα. Μα αυτόν δεν το θες που είναι δηλαδή επάνω? Ωραία. Να πας μαζί με αυτόν στη Β και στην Α. Με τον. Με ποιον, με τον Ζαχουδάνη? Όχι, με τον Καρυπίδη. Αυτό, Καρυπίδη. Ποιον? Καρυπίδη. Καρυπίδης. Τι να πω. Εγώ προτιμώ αν είναι να κάτσει ο Καρυπίδης ή ο. Εγώ τον θεωρώ για νούμερο 2 Ζαχουδάνη, γνώμη μου. Α, εντάξει, δεν ξέρω. Δικαιώνα που τα δίκαια με τα διοικητικά του. Οκ, boy, οκ. Στέλνει ένα μήνυμα ο Αριανός από την Αθήνα και λέει: τα λεφτά του ΕΣΠΑ ο Τίγρης τα πήρε για τον περιβάλλοντα χώρο. Για τον περιβάλλοντα χώρο. Και όχι για το γήπεδο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ναι, από χρυσό θα είναι περιβάλλοντα χώρο, λέει ο Αεξίδες. Θα κάνει υπόγεια τη Δεκελία, βρε Αριανέ, από Αθήνα τώρα. Πάμε. Και από πάνω πάρκινγκ και το ένα και το άλλο. Άμα δουν αυτή η γήπεδο. Άμα δουν αυτή η γήπεδο. Άμα δουν αυτή η γήπεδο. Μα γι' αυτόν τον λόγο τα πήρε, τι φιλάρακια. Πάμε. Ναι. Αν τα παίρνω Μαρινιά, γι' αυτόν τον λόγο θα λέγαμε. Ωραία, που είστε τώρα. Η επιχορήγηση το λέει αυτό, ρε φίλε. Από το Φρούριο θα γίνει. Θα γίνει το Φρούριο. Φρούριο. Πώς είναι Χρήστο, δεν είπα. Εγώ γουστάρω την Αμερικανιά, όχι ούντο. Αυτό είπα. Πάμε. Ξέρω, ρε Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Που κάνει τα live και δεν απαντά. Πάμε, φίλε. Ναι. Απατεώνα. Κάστρο Βυζαντινό θα είναι αυτό το γήπεδο. Γεια σου, Κωστή. Γεια και στα παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς τον. Κώστας λέγομαι. Κώστας, ο παδός του. Ο παδός μεγαλύτερης επαρχιακής ομάδας της Ελλάδος. Δόξα δράμας. Όφη. Ξάνθη. Τι, Λάρισα. Απλά τα πράγματα, Ξάνθη. Όχι και μεγαλύτερη ομάδα, ρε φίλε. Όχι και μεγαλύτερη της Ελλάδος. Λίγο ναι, εντάξει. Η μεγαλύτερη. Είδα τα τελευταία 20 λεπτά. Από το 90 και στα Γιάννενα. Από το 90 και μετά. Σήμερα το μάτς. Θα το παίρνει κιόλα. Είδα τα τελευταία 20 λεπτά στα Γιάννενα και μ' άρεσε αυτό που είδα. Πολύ ωραία μπάλα. Καλύτερη ήταν στα σημεία η Ξάνθη. Ναι, το ωραία. Εκεί χάθηκε η μπάλα. Αν πάρετε ένα center for. Αν πάρετε ένα center for στη θέση του Παλέμαχου. Ο Παλέμαχος μια χαρά κάνει σήμερα τρελή κίνηση στον γκολ. Κάνει ωραία πράγματα. Παλέμαχος καπετάνος είναι. Και αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε. Παιδιά, πήρε ένας από Ξάνθη, ας τον ακούσουμε. Κοίταξε. Μιλάει αυτός που διακόπτει. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σχολιάσει και ο Ασλαμάς για το πέναλτι που έδωσαν στα Γιάννενα σήμερα. Άμα δεν το είδα αυτό. Και για το πέναλτι που δώσαν στην Καλονή πριν τρεις-τέσσερις αγωνιστικές. Γενικά φέτος δεν σε πάει καλά η διαιτησία. Ναι. Κάθε χρόνο δεν πάει καλά. Για να μην σου πω και από πέρσι. Δεν πρέπει να το δω το μήνυμα, ρε. Υπάρχει πόλεμο στην ομάδα. Ξέρει γιατί, Τζόρταν. Εντάξει, βέβαια και η ομάδα δεν αποδίδει όπως απέδιδε πέρσι. Εμείς βέβαια περιμένουμε τώρα την καινούργια χρονιά αυτή που έχουμε να κάνουμε. Κώστα, μία ερώτηση. Κώστα, είσαι ζει στην Ξάνθη. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη. Μένω στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ερώτηση. Για το σκαλίζω αυτό και δεν έχω καθαρή απάντηση, γιατί ξέρω και άτομα από Ξάνθη. Ναι. Έχει την αίσθηση ότι η πόλη την αγκαλιάζει την ομάδα. Ένα αυτό και ένα άλλο θα σου πω μετά. Όχι. Δεν γουστάρει τον Πανόπουλο η πόλη. Μπράβο, άρα Κώστα, κλείσε στα παπάρια μας. Για πες για την Ξάνθη, ρε Τζόρτα. Αυτό που λέει ο Τζόρτα. Καλά, μαλάκα, εσωτερικό είσαι εδώ. Να μιλήσει το παιδί, ρε Κώστη. Ρε μαλάκα, μέχρι τώρα εσύ μιλάς, ρε Κώστη. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ρε να μιλήσει το παιδί, πήγε ένα από Ξάνθη, ρε Κώστη. Παίρνουν όλοι. Άρης,
Ηρακλή. Άρη. Να μιλήσει με τον Ηρακλή. Να μιλήσει με τον Να απαντήσει. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που λέει ο Τζόρνταν, έχει άδικο. Έχει άδικο. Όσο είναι ο Τζόρνταν, μου ξέρει τι λε με την Ξάνθη. Εγώ ξέρω, φυσικά ξέρω, ρε Βλάκα. Θα μα πει μετά. Ναι. Ο Πανόπουλο δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ξαρθιώτη θέλει ποιότητα. Ο Ξαρθιώτη θέλει να δει μπάλα για να βρει στο γήπεδο. Λάθος. Δεν είναι, ας πούμε, παόξη. Και μια χαρά μπάλα βλέπει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μου λες. Ο Ξαρθιώτη θέλει να δει μπάλα. Ναι. Άπαξ και δεν βλέπει μπάλα, δεν πάει στο γήπεδο. Δεν μου λες τους οργανωμένους τους ταΐζει ο Πανόπουλος εκεί. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Άρα δεν το χωρίζει. Οι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι πάνω στην Τζάφη είναι αυτή τη στιγμή. Οι οργανωμένοι πάνω στην Τζάφη είναι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Είναι... Ήθελα να αναφερθώ και στην εκδρομή που κάναμε στο ΆΚΑ στο κύπελο το Μάιο. Δεν το δαγκώσανε. Που κατεβήκαμε 5.000 κόσμος. Τζάμπα. Δωρεάν τα λεωφορεία. Οπα, ναι. Και δεν έγινε τίποτα. Και δεν υπόθηκε τίποτα πουθενά. Είπες προηγουμένως, είπες περιμένεις με την καινούργια χρονιά τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν κατάλαβα, τι είπες. Εννοείται. Τι περιμένεις. Εγώ Τζορδάν, του βάζω στοίχημα και σου δίνω και το χ. Τι περιμένεις. Συγκερδίσεις. Να κάνω σεφτέ. Α, να κάνεις σεφτέ. Μα πρέπει το καπετάνος να βάλει γκολ επιτέλους. Εγώ εύχομαι ολόψυχα να πας εκεί στα Τάρταρα, γιατί του χρόνου φεύγει η Σκόντα. Η Σκόντα φεύγει από τη χορηγία του χρόνου το 2017. Ναι. Δεν θα υπάρχει, τελειώνει το αυτό εδώ. Και μετά μπορεί να φύγει και ο Πανόπουλος. Και μετά να γίνεις ΑΟΚ Ξάνθης πάλι, όπως ήσουν. Κοίταξε, καταλαβαίνω αυτό την ανησυχία που έχεις. Δεν σας γουστάρω ούτε σένα ούτε τον Πανόπουλο. Μόλις έρχεται ο ΠΑΟΚ εκεί ή μια άλλη ομάδα, 25 ευρώ το εισιτήριο, 30 ευρώ το εισιτήριο και 40 ευρώ το εισιτήριο. Και τα διαρκεία 80 ευρώ για όλο τον χρόνο εκεί πέρα. Καλά κάνει που εκεί βγάζει το. Όταν πάει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ επάνω, ασχηλιάσει να τον πάρετε. Όταν έρχεται ο Θείος από κάτω, στα 4 εκεί πέρα. Γιατί εσύ ρε Τζόρνταν τι έκανες με το Θείο. Δεν σας γουστάρω ρε φίλε, πώς το λένε. Σε ερώτηση. Ναι. Σου είπα ένα απλό παράδειγμα και σε έχω εσύ πάρει με το Θείο τι κάνεις. Άλλη φορά και δεν μου έχεις απαντήσει. Εσύ με το Θείο τι κάνεις. Με ποιον Θείο. Δεν έχω Θείο. Δεν έχω Θείο. Δεν έχω Θείο. Αθλαμάς, ο Μάριος. Ναι. Θέλω να μου πεις από το 89 μέχρι σήμερα. Ναι. Πόσες νίκες έχει η Ξάνθη με τον Ολυμπιακό στην έδρα της και πόσες ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Έλα βρε. Θυμάμαι εγώ ένα 5-2 στην Ξάνθη. Έλα βρε τώρα, χθες βγήκε στην Αλβανική, θα σε πει από το 89 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θυμάμαι ένα εκπληκτικό 5-2. Ξάνθη έχει 8 νίκες, ναι. Το ΠΑΟΚ έχει 7. Ποιος το είπε αυτό. Άνοιξε την προϊστορία και δέστηνα. Άνοιξε την μέσα έξω και δέστηνα. Κάτσε, τι είπε τώρα. Σε βάζω και στοίχημα. Ό,τι θέλεις. Μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει λιγότερες νίκες. Ο Τζόρνταν τι είπε. Τι να πω. Και τι κάνει για να κάτσω και να δω, ρε φίλε. Για μένα κάτι είπε. Όχι. Ανέβηκα τώρα στην πρώτη θεσμική γιατί πώ θα πούσε. Την Ξάνθη. Είναι λογικό να πει ότι για την πάθη για την Ξάνθη, γιατί εσύ θέλει να πει τελικά όπω παίζει τη Βέρεια, όπω παίζει τον Παθρακικό. Θε να πηγαίνει εκεί πέρα και να περνά αεράτα. Όχι, να έρχεται σε σένα από κάτω ο Μαρινάκη και περνάει αεράτα. Να μην την έσωσε, ρε. Ναι, που στήθηκε να, τα 4. Να τα φιλαράκια που σωθήκανε. Να μην την έσωσε. Φταίω εγώ που σε έσωσα τότε. Το... Φταίω το 1990 που σε έσωσα με offside goal του Πανιώτη. Κρίμα. Το βρήκα. Σε βρήκα. Άιντε αγόρι μου. Άιντε και κάτω. Είδες τη βρωμιάριδες που είστε. Πάντως λάτρεψα την ομάδα με Μαρτσέλο Βεριτσίνη. Είμαστε βρωμιάριδες, ρίξαμε άλλη ομάδα. Δεν μπορείς να μιλήσεις, αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνω να μιλήσω. Και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν παοξίδες σαν και εσένα, γιατί οι παοξίδες με τη δικιά σου την οτροπία κρατάνε την ομάδα τη δικιά σου σε χαμηλό επίπεδο. Ναι. Ενώ σαν και εσένα με τον Πανόπουλο είστε 160 άτομα στο γήπεδο, ξέρω. Διάλειμμα, πάμε σε 4 τελευταίους και φύγαμε για να χαιρετήσουμε τον Πανόπουλο. Δεν τον γουστάρουν στην Ξάνθη. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση.
Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας στον παλιό δρόμο Κυλκής. Παρακαλώ! Κλειδαράζε και είμαι ένα τοπική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Πάμε 4 πριν το 2016. Ναι. Κύριε Αυτόπουλε. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαι εσύ που έχεις πρόβλημα στις εκπομπές σου όταν ασχολείσαι με τον Άρη, αλλά ασχολείσαι με τον Άρη. Είσαι μέγας παπάτης φυσικά, διότι πουλάς τον παπά εκεί που θέλεις και λες ότι δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Έχεις ασχοληθεί επανειλημμένος με τη γυναίκα του Λάσκαρη στο μπάσκετ. Είναι που δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Έχεις ασχοληθεί επανειλημμένος με αυτή την εκαθάριση. Σου έχω πει 50.000 φορές δημόσια να φέρεις εκεί τον λογιστή που κάνει την εκαθάριση. Δεν έχεις δώσει ούτε απάντηση. Συναντιέσαι με φίλους σου που οι περισσότεροι είναι Αριανοί. Μαθαίνεις πράγματα,
τα πετάς ενδιάμεσα σε εκπομπές σου. Και επειδή έχεις και τον Τζόρνταν εκεί και με έχει ακούσει που τα λέω, θέλω να μου πει αν λέω ψέματα ή όχι, να με διαψεύσει. Περιμένω την απάντηση του κύριου Τζόρνταν. Για ποιο πράγμα, φίλε? Να μου πει αν λέω ψέματα ή όχι, να με διαψεύσει αν δεν το κάνεις αυτό στις εκπομπές σου. Εντάξει, για τον Λάσκαρη μίλησε. Για τον καθαριστή δεν το άκουσα να τον πεις εσύ. Δεν το άκουσα να το πω. Εγώ δεν έχεις ακούσει να το πω. Δεν, μπορεί να το είπες και να μην το έχω ακούσει εγώ, δεν ξέρω. Πόσες φορές έχει πει για την εκαθάριση μπροστά σου? Λέει, όντως, λέει. Όχι, που πόσες λέει. Πόσες φορές που... έχει πει για την εκαθάριση. Μισό λεπτό, που λες ότι να τον φέρει εδώ τον εκαθαριστή για να μιλήσει. Αυτό λέει. Που λες. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πόσες φορές είπε ο ίδιος για την εκαθάριση. Έχει πει αρκετές φορές. Αρκετές. Πόσες φορές μίλησε από την πρώτη μέρα που υπογράφηκε να πούμε το χαρτί της συμφωνίας με τον Κόκε. Για τον Κόκκι δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο χοντρός, ο υπέρβαρος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικα που το φέραν οι παλιοί για να σας τρυπήσει, για να σας κάνει, για να σας δράνει, για να σας δείξει. Αν αυτά εδώ, κύριε Ραπτόπουλε, που κάνεις ότι διαβάζεις τώρα το χαρτί, θεωρείς ότι δεν είναι ασχολίες και δεν ασχολείσαι με τον Άρη, τότε καλύτερα μη βγαίνεις να τα πεις, μη μιλάς καθόλου για τον Άρη, μη κάνεις καθόλου ρεπορτάζ για τον Άρη, μη λες κουβέντα για τον Άρη, μη πειράζεις τους Αριανούς παράδειγμα που χάσανε από τη Δόξα Δράμας σε μια χρονιά τρεις φορές, μην λες τίποτα ούτε για τον Βυζάντιο κοκκινοχώματος που παίζει ο Άρης, μην αναφέρεις ούτε για τον Απόλλωνα κάτω Αχαΐας και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που θα παίξει με τον Άρη, μην λες τίποτα. Άρα τι μας λες τώρα εδώ? Σωστός. Ότι δεν ασχολείσαι με τον Άρη, διότι δεν γουστάρεις τον κόσμο του Άρη. Αυτά τώρα που πουλάς εσύ είναι φούμαρα και με τα σωτές κορδέλες. Και σε έχω κάνει επανειλημμένως δημόσια την πρόσκληση. Φέρε με δίπλα σου άμα θες και στο τηλεοπτικό φακό να σου εξηγήσω πώς γίνεται το μέλι να πούμε γερίφρα. Τώρα μην με πουλάτε μέλα προσωπικά τώρα τον παπά, δεν ασχολούμαι με τον Άρη γιατί δεν γουστάρω το λαό του Άρη που μένεις 8 στενά πριν το γήπεδο του Άρη. Και 4 πριν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να λες αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί το ίδιο κάνεις και για τον Ηρακλή και δεν το κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω γιατί δεν το κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι λογικό αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πουλάει περισσότερο εδώ και 3 χρόνια. Διότι ήρθε ένας παράγοντας από το πουθενά, τους έσωσε στην κυριολεξία, τους πλήρωσε, τους ξεπλήρωσε, πληρώνει την ώρα τους και εκεί που διοικητικά αυτοί εδώ παλεύουν με τα κύματα γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι το πράσινο και ποιο είναι το κόκκινο, εκεί δεν είναι σκουβέντα, κάνεις του Μπέκη ψιλοκομμένο. Τι του Μπέκη ψιλοκομμένο, ρε φίλε? Όχι, ο Ραπτόπουλος έχει εσιάσει. Ναι, τι έλεγε για το Σαββίδη? Θα βάλω ζαρτιέρες να πληρώσει, θυμάσαι? Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Έχει μέσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, εκτός από τώρα που έκανε αντιπρόεδρο τον κύριο Βεζιρτζή, είχε μέχρι πρότινος ο παθός άλλων ομάδων. Γκαγκάτσιδες. Ο κάτι άλλο που ήταν εκεί, Βρίζες, Μίλης και τον Βρίζα. Άκου. Για τον Μάγκη τον Καγκάτσι. Ο Μάγκης είπα οξύς τώρα, μην τρελαίνεσαι. Για αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ διοικητικά δεν λέει τίποτα. Του Μπεκί ψιλοκομμένο, εκεί κάνει ο Μερτά. Για τον Παπαθανασάκη λέει δεν έχει φράγκο. Για τον Καρυπίδη λέει δεν έχει πληρώσει, δεν έχει κάνει, δεν έχει ράνει, είναι αερητής. Για την Εκαθάριση λέει είναι καυτό. Θα πάρετε το αφημί της Βέρειας. Γιατί δεν πήρατε το αφημί της Νεοκεσάριας που του έλεγε ο φίλος του ο σκυλάς να πούμε, ο bisexual να πούμε κτλ. Καθίστε καλά τώρα. Αν αυτό δεν είναι ασχολία για τον Άρη και για τον Ηρακλή, για ποιον είναι? Θες να κάνεις κριτική, κύριε Ραπτόπουλε, που γράφεις όλη την ώρα και ακόμα στο φακό δεν έχεις κοιτάξει ευθεία το φακό. Γιατί σε βλέπω τηλεοπτικά. Θες να κάνεις κριτική για τον Άρη, κάνε καλόπιστη. Τι μεταγραφές θα κάνει το καλοκαίρι για τη Β' Εθνική? Πρότεινε κάποιο παίκτη, πες κάτι, κάνε το ίδιο για τον Ηρακλή, πες μια άλλη κουβέντα. Αλλά να σου πω κάτι, όταν τα κανάλια σας, τα ραδιοφωνικά, τα δύο από τα τρία εδώ, έχετε
έχετε άμεση σχέση με μια ομάδα παραγωγικά και, πώς το λένε, επιχειρηματικά, δεν μπορείτε να παίξετε τους άλλους επίσης όρις. Αυτό είναι λογικό. Εγώ δεν σας κατακρίνω. Κατάλαβε πως το λέω, μαγιά σας, λεφτά κονομάτε. Αλλά όταν λες δεν ενδιαφέρομαι και δεν γουστάρω τους Αριανούς, τότε μην κάνεις ρεπορτάζ για κανέναν άλλη. Για κανέναν Ηρακλή, για καμία ΑΕΚ, για κανέναν Απόλλωνα. Και να σου πω και κάτι. Γιατί ο Μελισανίδης να βάλει 70 εκατομμύρια για να κάνει γήπεδο, όταν το γήπεδο που ήταν να πάρει δικό του, τα λεφτά τα πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε το Καραϊσκάκη. Έτσι ακριβώς, με το νόμο του 99. Γιατί όχι Σαββίδης να κάνει γήπεδο καινούριο, όταν δεν του παραχωρεί ο Δήμος Τέρμης τα χωράφια και να το χτίσει. Γιατί όχι Μελισανίδης να βάλει λεφτά, εφόσον είναι κολλητός με τη Νέα Δημοκρατία και δουλειάζει του δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να τα βάλει ένας επιχειρηματίας. Έτσι ακριβώς. Κάτσε, κάτσε. Έναν το. Τότε τι μας λέτε ότι θα κάνετε εκεί πέρα. Θα έβαζες λεφτά σε μια ομάδα. Μια χαρά τα λέει, άστο να. Ο Καρυπίδης που βγήκε ο άλλος ο Αριανός και μας είπε ότι είναι ο Τάδε, εκείνος ο παλιός, ο Ζαχουδάνης. Γιατί τους ενοχλεί τώρα. Γιατί κάποιοι δεν τρώνε. Γιατί κάποιος δεν τους ταΐζει. Γιατί δίπλα του έχει άλλους ανθρώπους. Γιατί κανένας σας δεν ξέρει ότι αυτόν που έχει στον πάγκο Άρης είναι φιλοπαοξής 50 χρόνια. Η ομάδα πάει τρένο όμως. Φέτος καλά τα είπε Αναστόπουλος στο τέλος συνέντευξης. Κανένας δεν έκανε πέρσι το Καλαϊτζίδη που η ομάδα δεν δούλευε. Ήτανε φίλος που δεν έλεγε τίποτα. Ο Αναστόπουλος στην ομάδα δεν έχει τρένο. Και θα την πάει τρένο και στην άλλη εθνική. Θα την έχει με στην πρώτη πεντάδα την πρώτη χρονιά. Όπως οι πολίτες πιστεύανε για την ΑΕΚ. Θέλει προσθήκες. Για το υλικό που έχει η ΑΕΚ. Εγώ δεν υποστηρίζω την ΑΕΚ τώρα. Θέλει προσθήκες, Θόδωρε. Όλες οι ομάδες έχουν. Εγώ πήγα εδώ, ξάρις, πήγα στο γήπεδο ήμουνα. Θέλει προσθήκες. Έχει δεχτεί μπάκα, εσύ. Άκου τώρα, να σου πω τώρα. Άσε τον πάω τώρα. Σου πω για τον Άρη. Για το υλικό, καλά σου λέει τώρα. Για τον Άρη μιλάς τώρα. Να λες για το υλικό, 7 χαφ και τέτοια άστε. Και δεν έχω εγώ υλικό και έχεις εσύ. Ούτε εσύ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Εγώ ρε φίλε. Τα κατάκα σε γύρισα το παιχνίδι στο πείρα, σε ξεθέλησα. Ποιο παιχνίδι γύρισε και πήρε τώρα. Δεν από πένα παιχνίδι στην ομάδα. Λοιπόν, άκου να δει. Δεν άντρε τον έδωσε. Δεν άντρε τον έδωσε. Θοδωρέ, άκου τώρα. Άκου τώρα. Να κάνουμε μια κουβέντα τώρα, θέλει όμω. Μορφή. Εγώ πήγα στο προχθές στη Δράμα, ήμουνα από το πρωί, είχα δουλειά και πήγα και στο παιχνίδι. Και έκατσα, αν θέλεις, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου δίπλα ήμουνα. Οπα. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ούτε εμένα ο Άρης. Δηλαδή, θα βγει ο Άρης σίγουρα, δεν υπάρχει. Αλλά ο για Άλφα Εθνική. Άλλο σου λέω. Για Άλφα Εθνική, έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει ρε φίλε. Θα σε φαν λάχανο και οι καλύτερες ομάδες. Και πιο μπασμένους να πούμε. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 3-5 συνεδεκάδες. Θέλει μισή ομάδα, ρε φίλε. Επειδή Άρη φέτος είδα, έχει 3-5 συνεδεκάδα που παίζουν άνετα Super League. Άσε ρε. Καλά, εντάξει. Άσε ρε. Δούνε, έχεις. Εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι το ελληνικό κατεστημένο. Αν δεις, ήρθε ο Ηρακλής και είδε ο Ατρόμητος πάει, το λέει το πείμα. Θα έρθει ο Άρης και θα φύγει ο Αστέρας από τη μέση. Ναι. Πάλι οι πέντε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα θα είναι πάλι κλασικές. Ναι, αλλά άλλο λέμε ρε παιδί μου, πώς θα βγει Άλφα Εθνική λέμε. Εννοείται αυτό που λέει ο Άρης για να μην πέντε. Μετά φέρετε τον κόντε, δεν ξαναφάτε. Εγώ αυτό που λέει, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ο Φαλακροκόρακας... Μετά η φάει καλό. Ρε εσύ, τώρα γιατί μισό λεπτό, Θόδωρος θα λέει μια χαρά. Μετά καλό φαΐ. Μετά η φάει καλό, Θόδωρε. Σου έδωσε τόσα απερκάτα, απάντησε, θέλω να βάλω, απάντησε. Τώρα, μιλάω εγώ, ανεβάστε, θα φάτε κι άλλα. Έχει να φάει μπόλικο, να φάτε. Πώς θα τα φάμε εμείς άλλα. Ρώτα τους αυτούς πώς τα φάγανε. Πώς θα τα φάμε, τι σχέση έχουν οι προηγούμενοι ρε φίλε. Καληνύχτα. Το DNA σου δεν αλλάζει, γεια, φτάνει. DNA είσαι εσύ. Αν έχει μισό λεπτό. Τον ακούω, άντερα, τον ακούω, ναι. Αν έχει άντερα, ανέβασε αυτό το βιντεάκι στο YouTube. Εγώ τώρα. Ποιος. Γιατί να το δω, δεν μιλάω. Είναι μπουκωμένη η μύτη μου και δεν μιλάω. Και τσούζω λαιμό μου. Και καλή κριτική όμως, όχι προσωπική, αλλά. Άκουσες ποτέ εδώ να μιλάμε για τον Άρη. Πολύ ωραία, εγώ γούσταρα. Βέβαια. Άκουσες εδώ ποτέ να μιλάμε για τον Άρη. Δεν θα ξανακούσεις. Θα κάνουμε αυτό που θέλει ο κύριος. Στο ραδιόφωνο. Τέτοιου θέλω ψαχνένου. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Πόση ώρα παίζει να είμαι
τη γραμμή, ένα Θεός ξέρει, τέλος πάντων. Πες σου, να ρωτήσω, επειδή το προηγούμενο τον άκουγα σαν ένα από υπόγειο, τι ομάδα ήτανε? Αρτιανός. Α, μάλιστα, καλά. Εγώ δεν έχει πάρει κανένα που πάθω της ομάδας μου τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά εντάξει, όπως βλέπω. Καταρχάς, ποιος μιλάει τώρα εκεί πέρα, μπορεί λίγο να ησυχάσει για να πω δύο πράγματα ή δεν ακούω, τίποτα. Φίλε, ο άλλος στη γραμμή μη μιλάς, μιλάει το παιδί. Στη γραμμή μη μιλάς, ακούγεται. Ναι. Είσαι ΠΑΟΚ, φίλε. Το παιδί. Εγώ όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Βέρεια. Α, Βέρεια, όπα, Βέρεια, καλώς τον. Απλά λέω παίρνουν οπαδοί του παραρτήματός μου, ας πούμε, και μιλάνε αντί για μένα, αυτό είναι. Κάποιο θέμα τώρα, καταρχάς. Είσαι μια μάργα σύρρεπη. Με τα παιδιά από το σύνδεσμο της Ξάνθης, γενικότερα έχουμε καλές σχέσεις εμείς. Είναι καλά παιδιά οι οργανωμένοι της Ξάνθης. Ναι. Ένα το κάτω. Πριν μιλήσω για τη Βέρα ή κάποια πράγματα που θέλω να πω, επειδή περίμενα μισή ώρα 45 λεπτά στη γραμμή. Και εμείς με τα παιδιά δεν έχουμε τίποτα, ρε φίλε. Την Ξάνθη δεν γουστάρουμε. Άσε το να μιλήσει. Μπορώ να μιλήσω λίγο και μετά να κάνουμε διάλογο. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, λίγο με τον Μάρο θέλω να μιλήσουμε. Είναι ο παδός της Παρί Σεντερμέν. Α, Παρί, ναι. Δεν μου λες, έχεις ασχοληθεί καθόλου με τον Έντισον Καβάνι γενικά? Με τον Καβάνι? Ναι. Το βλέπω χρόνια, το βλέπω χρόνια, όχι φανατικά. Δεν είμαι μέλος του fan club του Καβάνι, ποτέ. Ωραία, συμφωνείς μαζί. Έχω βάλει και κουίζ ωραίο, είναι ίδιος η Λένα Δανιλίδου, όταν είχε το μαλλί μέχρι εδώ. Ναι, συμφωνείς ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη απάτη που έχει βγει στη θέση 9 τα τελευταία 20 χρόνια? Τα τελευταία 2 χρόνια γέρνω προς τα αυτό. Ναι. Δεν άκουσα. Τα τελευταία 2 χρόνια γέρνω προς αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω Κοίταξε. Το όνομά σου λίγο. Παύλος. Παύλο, ξέρεις τι έχει γίνει. Εγώ επειδή λατρεύω το βρετανικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι όσο κι αν το χτυπάνε από παντού, το νούμερο 9 δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα χρειάζεται πάντα. Την τελευταία δεκαετία, επειδή έχει μπασταρδευτεί το ποδόσφαιρο πάρα πολύ, όλες οι θέσεις, δηλαδή τώρα ακούω εδώ πέρα αναλύσεις, γιατί ο Σκόνδρας δεν μπορεί να παίξει όλη την πλευρά και δεν. Κάτι τρελά πράγματα. Λες και είναι κάτι συγκλονιστικό. Ο Ζαφερίδης, το 70 στον Ηρακλή έπαιζε όλη την πλευρά, δεν μπορεί να την παίξει ο Σκόνδρας. Θα τρελαθούμε, λοιπόν. Η θέση 9. Άρε, Πάουκ. Η θέση 9, καταλαβαίνεις, είναι ποδοσφαιρικά μιλάω. Ναι, βέβαια, ξέρω, καταλαβαίνω. Λέω κάποιο όνομα που το ξέρουν όλοι εδώ. Ναι, έπρεπε, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή ο Κουλυμπαλή, ας πούμε. Αν έπεσε ο Κουλυμπαλή σήμερα ήταν βρώμα ο ΠΑΟΚ, τεράστια απουσία. Μην το συζητάς. Το κορυφαίο δεξί μπακ στην Ελλάδα φέτος. Αν βλέπεις μπάλα. Έτσι. Ο Μίγας έβαγε τώρα. Έτσι, το κορυφαίο δεξί μπακ στην Ελλάδα φέτος. Κύλερε παιδί, μεγάλη τύχη ο ΠΑΟΚ και δεν έπεσε ο Κουλυμπαλή. Βέβαια, μεγάλη απώλεια. Και σου είπε από εκεί ποιο ο Αποστολόπουλο. Τραγικό. Λοιπόν, η θέση 9. Ποιο Αποστολόπουλο τρέχει. Ναι, εννοείται. Ναι. Μιλάμε ότι γελάει ο κόσμος. Ναι, η κοινωνία όλη. Μόνο το σχεδιαστή. Τεράστια πολλή Κουλυμπαλή, εννοείται. Η θέση 9 έχει καραχτυπηθεί. Συμφωνώ. Έχει καραχτυπηθεί. Όλα τα ιβυροειδή, ισπανοειδή, νανοειδή, ποδοσφαιροειδή, ιταλοειδή. Ναι. Την έχουν κάνει πουτάνα. Ο Βέλιος, ας πούμε, είναι. Αλλά το 9 όμως. Δεν θα πεθάνει! Βέλος. Κατάλαβες! Θα υπάρχει ο ψηλός ο Γαμιάς με το 9. Να σου πω δύο πράγματα. Όπως υπήρχε ο Πίτερ Όσγκουτ, Θεός χωρέστον, ο Μπομπ Λάτσφορντ. Ωραία, εγώ πήρα πλάνα. Έτσι. Την ο Μαρκ Σέιτλι. Ο Ντελόρτε. Ο Ντελόρτε. Βάλε ένα αυτό. Εντάξει, όλοι αυτοί, ας με βλέπεις, τώρα ας με στον ΠΑΟΚ. Ο Τούντορ θέλει να το σκοτώσει το 9. Ναι. Δεν μιλάμε για τούτο, ρε Μάρια. Δηλαδή, όχι σημασία. Πάει να μου βάλει να σου πει τον Μακ. Με τον Ροντρίγκε. Τον Μακ ή τον Ροντρίγκε κορυφή. Ναι. Ξερνάει ο Θεός του ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν γίνεται να με τη γεμίσει. Τρίζουνε όλα τα κόκαλα γυρίζουν στον τάφο οι νεκροί, τα μεγάλα νιάρια. Ωραία, μπορώ να μιλήσω τώρα. Εντάξει. Οπότε και ο Καβάνι είναι ένα μπασταρδοειδέ που ξέρει μπάλα, που δεν είναι νιάρι. Και άμα του κάτσει μεγάλη φάση, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλει και 3 γκολ, ας πούμε, με την Αζαξιό, ξέρω εγώ, με την... Ποτέ 3 γκολ. Ναι, ποτέ. Ναι. Είναι αυτά τα μπασταρδοειδή... Ένα, μπορεί, το απεριτήφ του Ζλάταν είναι. Ναι, τα μπασταρδοειδή 9, 10, 10, 8, μισορο, της θιάς του το κέρατο, ας πούμε. Για να σου δώσω μια εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ναι. Πριν 2 αγωνιστικές έβαλε ένα γκολ, κατά τύχη με το καλάμι, κατά λάθος έβαλε γκολ. Ναι.
και τον γιούχαρε το γήπεδο στο κόλ. Ναι. Φαντάσου τι γίνεται. Ναι. Μιλάμε ο άνθρωπος, όχι αν έρθει ο Καβάνη στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα έχει τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Όχι. Πρόσεξε, δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ. Και στον Ολυμπιακό να έρθει τα λιγότερα γκολ, θα έχει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Μιλάμε για. Βγήκε αργά. Δεν μπορούσε να βγει στο πρώτο μισάωρο που βλέπει και πολλοί κόσμος. Είναι θέμα αυτό για εκπομπές. Έχω κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο. Το έχω βάλει αυτό. Ο θάνατος του εννιαριού. Ναι, ο θάνατος του εννιαριού που το πολεμάνε όλοι πάρα πολύ. Ποιοι κυρίως, τα νανοειδή, οι σπανοειδή, τα ευηροειδή. Όχι, απλά δεν αμεκράσουν γενικώς όταν βρίζω τον καμπάνι. Και επειδή έχει γίνει μόνο τελευταία και στην πατρίδα μας, όλοι αυτοί εδώ πρέπει να λάβουν λαμπάδα στο Μουρίνιο κάθε πρωί. Δηλαδή είσαι Πορτογάλος ο πολιτής, κάθε πρωί λαμπάδα στο Μουρίνιο. Ναι. Μου ήρθε τώρα στο Πανατολικό ο Λιονέλ Πόντες. Τι είναι αυτό το πράγμα με την Ιβύρια. Έφυγε και με ματζουράκι σήμερα είδα μπαλίτσα και χάρηκα. Ναι, λοιπόν, χάρηκα, μου λέει ο άλλος χάλια ο Ηρακλής. Ποιος χάλια ο Ηρακλής. Μαρία, ποιος χάλια, σε κάνω μια λίγη. Την προηγούμενη Δευτέρα με τον Ατρόμητο το πάνω κάτω. Όλο το δεύτερο. Ρε παιδιά. Ή το Παναθηναϊκό τον πήρε ο Ηρακλής, επειδή και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει για φάνες. Ρε ησυχάστε λίγο ρε. Ο Μάριος μιλάει ρε. Αν σε διακόψει άλλο, θα τον βάλει χέρι να πούμε γιατί σε διακόπτει. Αν να μιλήσετε, δεν βάλατε στόπε ή δεν γάμο. Τι είστε είδε. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τη Super League. Να πω τρία πράγματα και θα κλείσω γιατί πόρε στο κεφάλι μου τώρα. Κάθελε το κεφάλι σου. Δεν πρέπει να είναι κατακριτέο Τζόρνταν για αυτό που είπε πριν στο ροπαδό τη Ξάνθη. Αναφέρομαι. Συμφωνώ μαζί σου στο ότι κάνει αυτό. Τέλος πάντων, η διοίκηση του δείχνει μια έγνοια προς τον Ολυμπιακό, όπως έδειχνε και η διοίκηση της Βέρειας. 100%. Ναι. Ναι, να τελειώσω. Τζόρνταν, μην πετάγεσαι λίγο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι πρέπει να το κατακρίνουμε προς όλες τις μεριές. Δηλαδή, δεν πρέπει όμως να λες ότι εντάξει είναι όταν έρχομαι εγώ στη Βέρεια και, και κάνω διπλά. Προς όλες τις μεριές, φυσικά. Βγήκε αυτό, τι να πω, για άλλο να μιλήσω. Ναι, όχι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις. Όταν κάνει αυτό αυτό που κάνει με τον Ολυμπιακό, αλλά όταν εσύ έρχεσαι στη Βέρεια και με παίρνει την ζωή, επειδή κάθομαι. Όχι πως μπορεί να μην το παίρνει και παιχτικά, μπορεί και να το παίρνει, αλλά επειδή κάθομαι και το παίρνει, να μην βγαίνει και λεφτά. Να πει εντάξει, οκ, α πούμε, μην το τραβά. Κατάλαβε, θέλω να πω νομίζω. Πώς δεν κατάλαβα, τώρα, καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, ένα θέμα για το θέμα, επειδή έχει διχαστεί ο κόσμο τη Βέρεια. Στο θέμα του αφημί που ακούγεται για τον Άρη και τα λοιπά, καταρχάς, εμάς δεν μας πειράζει. Πολλούς από εμάς τουλάχιστον. Δηλαδή, το να πέσω από την άλλη εθνική, Β, Γ ή οτιδήποτε, εμένα δεν με πειράζει ποτέ. Εγώ δεν έχει να φέρει ούτε για τη Super League, ούτε για πρωταθλήματα, ούτε για κύπελα. Ένα το κρατούμε. Από εκεί και πέρα τώρα, ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να κάνει και καλό στην ομάδα με αυτό. Θα νιώθω σαν ένα άνθρωπος ο οποίος έχει πάει στην Ιαπωνία, έχει βρει μια ωραία γυναίκα, την έχει κάνει ένα παιδί και φεύγει. Και θα ζει πάντα μέσα της όμως. Δηλαδή αυτό θα είμαι εγώ στον Άρη. Θα ζω μέσα του μια ζωή, άμα γίνει αυτό. Θα νιώθεις ως το σπέρμα που γονιμοποίησε κάπως έτσι αυτό. Δεν θα γίνει αυτό ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ ξέρω ότι δεν θα γίνει, αλλά το διευκρινίζω από τώρα. Μην το λες. Δεν θα γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Ραπτόπουλος έχει φάει χείρι για κάποιο λόγο από οπαδούς και της Βέρειας. Δεν ξέρω τι παίζει. Ραπτόπουλος έχει τη ιδέα για ποιο λόγο παίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Της Βέρειας. Ναι, γιατί πήγα τις πρόεδρες, εγώ είμαι φοιτητής, ας πούμε, και πήγα τις πρόεδρες εκεί στη Βέρεια και μου λέγανε, πήγα τον ακούσουμε. Τους είπε βρωμιάριδες. Τους είπε βρωμιάριδες γι' αυτό. Τους είπα βρωμιάριδες. Και από τον Κυλκίς έχει φάει, τις είπε άσχεμες τις γυναίκες. Πέρσι είχε πει κάτι. Είπα είναι βρωμιάριδες. Οι Βεριώτες είπα, η Βέρεια είναι βρωμιάρα. Λεπρή, αυτό είπα. Οι οπαδοί της Βέρειας δεν καταλαβαίνω. Ο οπαδός, δεν σου φταίει. Όχι οπαδοί, η ομάδα είπα. Δεν είπα για τους οπαδοί. Εντάξει. Για τον Άρη, για τους φιλάδες. Για τις γυναίκες των Κυλκίς, ναι, είναι άλλο το πράγμα. Αν τις γυναίκες των Κυλκίς είπα ότι είναι άσχημες. Είναι χαμηλοκόλλες, είναι αυτά. Εντάξει. Τις ταμπάνες, ναι, εντάξει. Πόντιες και τα λοιπά. Ναι, ρε παιδάκι μου, φιλέ, αυτό σου λέει. Τους είπε ότι είναι βρωμιάρα η Βέρεια. Είναι βρωμιάρα, λέω, λεπρή, αυτό είπα. Ναι, γιατί απλά το έλεγε μια φορά αυτό και μου είπαν οι άλλοι μα μου σου του και. Όχι, το έλεγε συνέχεια. Το έλεγε επειδή είχα πέσει και συνεχόμενες οι αγωνιστικές με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό, γι' αυτό το θυμάμαι. Και είπαν και για την κοινωνία. Είπαν και για την κοινωνία τη Βέρεια, την απαράδεκτη. Χάθηκε ένα παιδί, δολοφονήθηκε και δεν μάθαμε τι έγινε. Αυτό είπα.
Παλιά. Καλά, ρε, το πουλε τώρα τρέλα σε πουλήσω. Χάθηκε ένα παιδάκι εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι. Λέει, τι φταίει ο κόσμο τώρα, κατάλαβε. Δεν μιλάει κανένα. Τι δεν έγινε. Μα πού, ρε, αυτό που λέει, καλά. Έχουμε ακούσει 100 ιστορίες για αυτό το πράγμα. Άσε με, ρε, φίλε. Γιατί, εάν στη γειτονιά μου γινόταν αυτό, θα λέγανε διάφορα. Πώς θα γίνει. Ωραία, ναι. Μουσική, ρε, πώς θα γίνει. Θες να μ' ακούσεις το θέμα. Γιατί, να το κρύψουμε δηλαδή, τι αγγίνει δηλαδή. Ότι γίνεται στην κοινωνία, το κρύβουμε. Άντε φίλε, 2,5 πήγε. Κοίταξε, Ρατόπουλε, άκουσέ με λίγο. Ναι. Να σου πω δύο πράγματα, εξαγγείλεις για αυτό το θέμα. Ναι. Αυτό όταν έγινε στη Βέρεια, επειδή εγώ τύχαινε με τον και ήμασταν μαζί και σε κάποιες ομάδες μπάσκετ, γνώριζα τη μητέρα, τέλος πάντων. Ακούσαμε τόσα πολλά στη Βέρεια, ήμουν μικρός βέβαια τότε. Ακούσαμε τόσα πολλά πράγματα για αυτό το πράγμα στη Βέρεια. Που πραγματικά πίστεψέ με, αν γνώριζε την πόλη της Βέρειας, θέλω να πω, γνώριζε τα σημεία πώς είναι και πώς είναι διαμορφωμένη η πόλη. Και διάβαζε αυτές τις ιστορίες που λένε το τι μπορεί να έγινε. Κάτι δεν ισχύει σίγουρα τίποτα από αυτά. Εντάξει, ρε φίλε. Έχω την Παναγία σου μελάει πάνω προς την άλλη, εκεί πέρα από τα πούλμα πάνε κονομάτι. Έρχεται να πούμε μετά. Κάτσε ρε φίλε να μιλήσω ένα με τη σχέση. Έχει ένα, τι έχει ένα. Έχετε τον Αρβανιτή Δημική, τα Τιξάντα, αυτά οι ιστορίε, μπερδέματα κτλ. Ποτάσε ιστορίε. Έχετε τον Καρυπίδη. Φίλο με τον αυτό, την κάνει Μπουρδέλο τη Βέρεια, την κάνει Πάο Μπε. Μπερδεύει τον Άρη, μπερδεύει τον Ολυμπιακό. Ακούγεται ο Ολυμπιακό Άρη στην Αμερική. Δυναστεία το κάνει. Δυναστεία το έχετε κάνει. Και κοιτάζω α πούμε τη Βέρεια, τι καλή πόλη που είστε. Εξαφανίζει το παιδάκι, εξαφανίζει το Άλεξ, 10 χρόνια δεν βρήκαμε το πτώμα. Ρε, άσε με να μιλήσω και εγώ τώρα. 10 χρόνια το πτώμα δεν βρήκαμε, άσε με τώρα. Άμα αρχίζει από το γήπεδο και φας 2-3 μαχαιριές μετά. Κλείσαν τώρα, τι είναι αυτό τώρα. Ρε φίλε, μια χαρά το πήγαινες. Το μια χαρά. Καταλαβαίνεις γιατί είστε κολόπουλοι. Αυτό όλοι. Άντε, μπράβο. Πάμε πάμε τώρα. Το κατάλαβε. Κάποιος δίνει δίκιο στον Ραπτόπουλο. Άντε, μα ο Ραπτόπουλος πάντα έχει δίκιο. Σιγά. Πάει να γίνει. Θα πέσει το κτίριο. Βγήκε άλλο να με πει για τον Άρη. Φάγανε και τα τούβλα του Χαριλάου. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε σε αυτήν την εποχή. Έχουν μούτρα να βγουν. Τώρα δεν έχουν στάσου λίγο, σταμάτα λίγο. Έχουν μούτρα αυτοί να βγουν και να μιλήσουν τώρα οι Αριανοί. Φάγανε και τα τούβλα του Χαριλάου. Κάνε το σύνδεσμό του μεγαλύτερο από την ομάδα. Βρέτε από εκεί πέρα που έχει άδικο ο Ραπτόπουλος. Πάντα έχει δίκιο. Τελευταίο. Δεν αφήσατε. Θα ρισκεί από κάτω του Χαριλάου. Λίρε έχει. Άιδα από εκεί πέρα. Είναι του 15 είσαι φίλε. Πάμε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, έχω καταλάβει ένα πράγμα. Δεν σε συμπαθεί μάλλον κανένα ο παδό. Ένα άλλο αυτό. Δεν με συμπαθεί κανένα. Όλοι θέλουν να σε δίνουν, θέλουν να σε κάνουν, θέλουν να σε ράνουν. Για ποιο λόγο όλα αυτό ρε. Μπορώ να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Σ' αρέσει, χαίρεσαι με αυτό που κάνει, που σπέρνει στην πλήρη. Το να με βρει. Αδερφέ, συγγνώμη λίγο, εσύ ο παδό. Γιατί καλά μέσα τη εκεί, ο παδό του Άρη. Πώς είναι, Απόλλων Καλαμαριάς είμαι εδώ. Ωooo, Απολλωνάρα. Απόλλων 1926. Φίλε, άκου να σε απαντήσω. Αλληλεία τώρα, όχι αστεία. Τι κάνατε ρε σήμερα. Ένα-ένα. Πού παίζανε. Έξω πέτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Το να σε βρίζει ο παδός είναι να πούμε ένσημο. Γιατί θέλει να πει παράσημο. Εσύ τους κοντάρεις να παράσιμο θέλει να πει μάλλον. Μεγάλο ένσημο. Παράσιμο. Παράσιμο. Είναι παράσιμο. Το να σε βρει ο λαθός είναι παράσιμο. Ας το είκα. Ήρθε η φάση. Δεν θα σε βρει. Δηλαδή τι θέλει. Πού να καταλάβω. Γιατί ρε βλέπω με δίνω. Τι τους έκανα. Σιγά σιγά ρε άντρα, σιγά ρε άντρα, σιγά. Σιγά ρε άντρα. Σιγά ρε άντρα, σιγά ρε άντρα όλοι. Ρε άντρα, ρε άντρα. Όχι εγώ. Και κάτσε καλά, ποιος θα γίνει, τι γίνατε όλοι ρε. Τι γίνατε ρε, άντρες γίνατε όλοι ρε. Ρε οι γυναίκες ψάχνουν να τους πηδήξουν ρε, πού είναι οι άντρες ρε, άντρες γίνατε. Ρε, τη δικιά σου τη γυναίκα πηδάνε. Άρε καλαμαριώτη, άρε καλαμαριώτη. Δυστυχώς οι μπαμπάδες σας μαλάκες γιους κάνανε. Όπα, να σε φτιάξω. Οι μπαμπάδες σας κάνανε μαλάκες γιους. Να σε φτιάξω. Ναι, για πες. Εδώ, να έρθουν και οι γυναίκες σας από τη Θαλαμιγό. Πού ακούστηκε αυτό, πότε ακούστηκε. Θαλαμιγό. Μεγάλο σκάνδαλο. Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη Εφημερίδα και Μακεδονία. Για ομάδα του. Παίζουμε Ηρακλής Απόλλων Καλαμαριάς, ναι. Και τρεις μέρες πριν έχει σκάσει μύτη το σκάνδαλο, ναι, με τις παντρεμένες στη Θαλαμικό στην Μαρία της Κρήτης, τη Νέα Κρήτη. Να σε κάτι σου λέει στο μήνυμα του. Αρχές του 80 το θυμάσαι. Τι να δει μάτε ρε παιδί. Φέρτε την εκπομπή αυτό που σε πήρε τηλέφωνο. Λέει αν έχει. Τον είπα να έρθει και δεν ήρθε. Αν έχει τρεις τελίτσες. Εγώ Αριανό εδώ δεν φέρνω. Λοιπόν, θα κάνουμε κουβέντα και θα σα πω πέντε πράγματα. Γενικά η λέξη οπαδός μου προκαλεί το γέλοντα. Εκτός κι αν ο οπαδός, ο κάθε, συγγνώμη, ο κάθε,
Ο οπαδός έχει ψυχικά ανάγκες. Θέλει να ταυτιστεί πίσω από μια ομάδα κτλ. Αυτό είναι φυσικό. Και πίσω από ένα κόμμα κτλ. Πρέπει να νιώσει δυνατός. Καλύπτει κενά. Καλύπτει κενά κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ο οπαδός γίνεται μέρος του συστήματος, εκεί βγαίνει από το κάδρο το δικό μου. Δηλαδή, ο οπαδός του ΠΑΟΚ που λέει: Ψαμίδη, δώσε με 50 άρικο να μπω στα αλλιώ θα τα σπάσω. Για μένα τελείωσε από μένα. Φυσικά, φυσικά. Τελείωσε ο οπαδός του ΠΑΟΚ εκεί. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ που λέει: Ψαμίδη, δώσε με να βάλω τη γυναίκα μου στο πώς το λένε, στο Μακεδονία Πάλας Καθαρίστρια. Σταμάτα λίγο, ρε, μην μιλάς για μου, α σα άκουγα τόση ώρα. Μην γαμάσαι με. Έλατε. Λοιπόν, και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, είναι ραδιοφωνικό παραγωγό, έχει τελειώσει για μένα. Τώρα φωτογραφίζεις, άκουσε. Ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τι φωτογραφίζω. Λοιπόν, αν θέλετε να σας πω μια αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν θα το πω γιατί θα γίνει σκάνδαλο. Δεν θέλω να κάνω τον ήρωα, δεν θέλω να τον κάνω. Αλλά, ούτε το καλό παιδί δεν γουστάρω. Μ' αρέσει. Για μένα είναι αλήθεια, πες. Μετά από πολλά χρόνια. Τι συνέβη φέτος με έναν παράγοντα του Άρη και με μένα. Τα ξέρει ο Μάρκος Καραμπέρης και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα. Κάτι μπράβο και κάτι αυτή. Σε ένα υπόγειο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, τα ξέρει, πιάτσα τα ξέρει. Κάνατε τα σωματεία, πολύ οργανωμένοι οπαδοί, με άντρο βίας και φαγοποτιού. Και βάλατε τις ομάδες σας κάτω από τους συνδέσμους σας. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το γουστάρω. Και επειδή είμαι άνθρωπος που με εκφράζουμε ελεύθερα, δεν το γουστάρω και δεν σας γουστάρω όσοι το κάνετε αυτό, σε οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, να μπαίνει ο άλλος στον καφτατζόγλιο τζάμπα, πηδάει τα κάγκια, δεν το γουστάρω. Και λέει Μυρακλής. Να κάνει άλλος τον παράγοντα στον Άρη και να τον ρίχνει κατηγορίες και να τρώει. Δεν μ' αρέσει. Να πηγαίνει άλλος στον ΠΑΟ και να λέει, ξέρω εγώ, βάλε με στάφ και δώσε μου 50, δώσε μου μεροκάματο. Δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις και τι έγινε, δεν μ' αρέσει, δεν το γουστάρω. Και επειδή θέλω να το μοιράζουμε με τον κόσμο, νομίζω ότι ο κόσμος είναι χίλιοι του Άρη ή χίλιοι του ΠΑΟ. Όμως είναι πολλές χιλιάδες και ξέρει τι λέω. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εγώ από τον Άρη λεφτά δεν έχω πάρει, ούτε σαν καρτζιλίκη, ούτε σαν μεταγραφή, ούτε σαν κλπ. Ενώ εσείς που βρίσκετε έχετε πάρει. Οπότε είστε πολύ λίγοι για να βγείτε, να βρίσκετε και να κάνετε και να ράτε. Για να μην γίνει το θέμα τώρα ταινία της Φίλος Φίλ, εγώ εδώ δεν σας θέλω. Δεν σας γουστάρω. Μου προκαλείτε αηδία. Μου προκαλείτε τον έμετο. Ειδικά οι Αριανοί. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοβουλία. Καλές γιορτές όλους. Rockin' Christmas and the Rolling New Year. Για χαρά. Για χαρά. Terrorista.